καλώς ήρθατε. Εκ μέρους του ΜΕΤΑ, του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, σας καλωσορίζουμε στη συζήτηση με τίτλο «Στις 18 Σοσιαλισμό για τις εκλογές του 1981». Αποτιμώντας το τι έγινε έκτοτε. Τιμώντας τις παραδόσεις και με τον πρέποντα σεβασμό, αρχίζουμε βέβαια σε ώρα Πασόκ, συγχωρήστε μας γι' αυτό. Όταν ζούμε την ιστορία, όταν είμαστε κι εμείς αντικείμενά της, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε το μέγεθος της σημασίας κάποιων εξελίξεων. Νομίζουμε στο Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού πως αυτό συμβαίνει και με την τεράστια τομή που συνέβη με την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία, με το εγχείρημα της αλλαγής, μετά με την πτώση και ίσως εμείς τα λέγαμε με τον εκφυλισμό του. Σε αυτές τις μεγάλες ιστορικές αλλαγές, ελάχιστα έχει νόημα, ίσως και καθόλου, κανείς απλώς να μιλήσει για κάτι το θετικό ή αρνητικό, να κάνει μια θετική ή αρνητική αποτίμηση. Η αντιφατικότητα, το περίπλοκο τέτοιων εξελίξεων, απαιτούν έναν πιο σοβαρό αναστοχασμό. Και τώρα, στα 40 χρόνια μετά από αυτήν την μεγάλη, αν μη τι άλλο, αλλαγή, όποιο περιεχόμενο και αν έχει, με εκλεκτούς συνομιλητές, θα προσπαθήσουμε, θα επιχειρήσουμε αυτόν τον αναστοχασμό, να δούμε τι πήγε πώς. Διότι πάρα πολλές ελπίδες επενδύθηκαν σε αυτήν την αλλαγή. Από τον σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, θυμίζουμε ότι το Πασόκ σημαίνει πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα, μέχρι το στοιχειώδες της εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής κυριαρχίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αιτήματα τα οποία επανήλθαν από το λαό πρόσφατα, στην πρόσφατη, πολύ πρόσφατη ιστορία μας, το 2015, πάλι για να κατακριμνιστούν. Και επειδή το ζήτημα είναι σοβαρό, αυτό το ερώτημα, το γιατί τέτοιου είδους αιτήματα προσέρχονται στην επιφάνεια ως λαϊκά αιτήματα για να καταποντιστούν μετά, προκαλεί ένα ερώτημα με, κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον, μεγάλη πολιτική και ιστορική βαρύτητα. Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Σημειώνουμε βέβαια πως η κληρονομιά του Πασόκ σαν σφραγίδα σε ένα γραφείο υπάρχει σε κόμμα σήμερα, αλλά δεν γνωρίζω κατά πόσον για τις πρόσφατες εσωκομματικές του εξελίξεις θα ήταν υπερήφανος ο ιδρυτής του κινήματος. Κάποιοι θα έλεγαν με κακεντρέχεια ότι ίσως να ενδιέφεραν αυτές οι εξελίξεις περισσότερο τους Monty Python, αλλά εγώ καταδικάζω διαρρήδην κάθε τέτοια κακοήθεια. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ. Χαιρόμαστε που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται ακριβώς για τον δημιουργικό αναστοχασμό, διότι μόνο αν καταλάβουμε το πολύ πρόσφατο χθες, αλλά και το απότατο χθες, έχει νόημα να ελπίσουμε σε κάτι άλλο στο αύριο. Και δίνω το λόγο στην Μαρινή Κελεβιζοπούλου, δημοσιογράφο της ομάδας The Manifold, η οποία και θα παρουσιάσει τους ομιλητές μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας και από εμένα. Έχω αναλάβει σήμερα αυτόν τον άχαρο ρόλο της συντονίστριας. Λέω άχαρο, δεν έχω σκοπό να μιλήσω καθόλου, δεν έχει έρθει κανείς να ακούσει σήμερα εμένα. Δεν θα μακρηγορήσω λοιπόν, αλλά θα προσπαθήσω να κρατήσω λίγο τους χρόνους στις ομιλίες σας. Θα κρατάω ένα χρονόμετρο και θα σας ειδοποιώ. Ελπίζουμε ότι δεν θα ξεπεράσουν τα 15 λεπτά, με 20 από ό,τι έχω πληροφορηθεί, ώστε στην συνέχεια να καταφέρουμε να έχουμε κάποιες ερωτήσεις ή κάποιες παρεμβάσεις από κάτω, για να μπορέσει να γίνει η συζήτησή μας λίγο πιο ζωντανή. Ξεκινάω λοιπόν να παρουσιάζω την ομιλήτρια και τους ομιλητές. Ξεκινάω από τα δεξιά μου. Είναι ο κύριος Γιάννης Μαυρής, είναι διδάκτορας πολιτικής επιστήμης και ιδρυτής της Public Issue. Ακριβώς δίπλα κάθεται η κυρία Σίση Μπελισσαρίου, καθηγήτρια Αγγλικής Λογοτεχνίας και Πολιτισμού στο ΕΚΠΑ, αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΕΤΑ και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΜΕΡΑ25. Ακριβώς δίπλα είναι ο κύριος Βασίλης Ασημακόπουλος, είναι δικηγόρος, διδάκτορας πολιτικής κοινωνιολογίας, διδάσκων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και στο τέλος, ο κύριος Χρύσανθος Τάσης, επίκουρος καθηγητής πολιτικής κοινωνιολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μαυρή. Ο τίτλος της σημερινής του ομιλίας είναι 40 έτη μετά, ο εκλογικός σεισμός του 1981. Η σημασία των εκλογών της 18ης Οκτωβρίου του 1981 για τη σύγχρονη πολιτική ιστορία. Ο λόγος εσάς.
Ευχαριστώ το ΜΕΤΑ για την πρόσκληση και επίσης το ευχαριστώ για την σημαντική πρωτοβουλία να ανοίξει, να θυμίσει σήμερα την πιο σημαντική στιγμή, δημοκρατική στιγμή στην ιστορία της χώρας, σε καιρούς απαξίωσης πολιτικής και πολύ επίμονης προσπάθειας κατεδάφισης της δημοκρατίας, της αντιπροσωπευτικής, που βιώνουμε την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. Χωρίς αμφιβολία, οι εκλογές του 1981 μπορούν να θεωρηθούν τομή στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία. Πρόκειται για το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός ολόκληρης της μεταπολιτευτικής περίοδου 1974-2009, μέχρι δηλαδή τη χρεοκοπία της χώρας το 2010. Αλλά και σε ευρύτερη ιστορική προοπτική, οι εκλογές της 18ης Οκτωβρίου του 1981 στάθηκαν ένα από τα κεντρικά πολιτικά γεγονότα ολόκληρης της μεταπολεμικής περίοδου, αφού με αυτές τις εκλογές τερματίστηκε για πρώτη φορά με τέτοια σαφήνεια και διάρκεια η σχεδόν αδιάκοπη διακυβέρνηση της χώρας από τις συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις. Το εκλογικό συμβάν του 1981, δηλαδή η γρήγορη συσσαγωγικά άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, δεν ήταν ένα συγκυριακό φαινόμενο, ούτε όμως και ένα απλό παράγωγο της πρώιμης μεταπολίτευσης. Άλλωστε, η ίδια η οκταετής διάρκεια της πρώτης διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, το 81-89, παρέχει απόδειξη για το μη συγκυριακό χαρακτήρα του φαινομένου. Η διαμόρφωση ενός παρόμοιου κοινωνικού, πολιτικού και εκλογικού ρεύματος μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα 7 ετών υπήρξε μοναδική μέχρι την εμφάνιση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2012-2015 και παραμένει ακατανόητη για όποιον επιμένει να βλέπει την ερμηνεία σε επιμέρους και συγκυριακούς παράγοντες, αγνοώντας τις ιστορικές προϋποθέσεις και τις προεκτάσεις του φαινομένου. Το αποτέλεσμα του 81 είναι ιστορικό και συμπύκνωσε τις διεργασίες ολόκληρης της ελληνικής μετεμφυλιακής πολιτικής ιστορίας. Τη διάρρηξη των σχέσεων εκπροσώπησης της αριστεράς με το αμικό κοινωνικό μπλοκ μετά τον εμφύλιο πόλεμο, την εμφάνιση του ιδιόμορφου φαινομένου του κέντρου, μια ελληνική ιδιομορφία στη δεκαετία του 60, την προδικτατορική κρίση εκπροσώπησης που παρατάθηκε και εντάθηκε εξαιτίας της δικτατορίας, την εγγενή κρίση της αστικής ιδεολογίας, την κίνηση των κοινωνικών αγώνων δύο δεκαετιών, από το 1960 έως το 1980, την έκβαση της πάλης για την ηγεμονία και την αντανάκλασή τους στο ιστορικό πρόγραμμα της αλλαγής. Το πρόγραμμα αυτό αποκρισταλώθηκε το 1981 και σε πρόγραμμα διακυβέρνησης. Από ποσοτική και πολιτική πλευρά, το εκλογικό ρεύμα προς το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το 48,07%, 2.726.000 ψήφοι, αποδείχθηκε το βασικό ρεύμα των εκλογών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εκλογική μετακίνηση που έχει σημειωθεί στη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, πάλι μέχρι την εμφάνιση και ανάδυση του ΣΥΡΙΖΑ. Η αύξηση της δύναμης του ΠΑΣΟΚ είχε διπλή προέλευση. Από το χώρο του κέντρου, που αντιπροσώπευε η εκλογική δύναμη της ΕΔΙΚ το 1977, θα απορροφήσει σχεδόν το σύνολο, ενώ θα αποσπάσει από την άλλη σημαντικό μέρος της εκλογικής βάσης δεξιάς. Η μετατόπιση αυτή ήταν κάτι παραπάνω απαλματώδης. Στα πρώτα 7 χρόνια της μεταπολιτευτικής περίοδου θα μετακινηθούν προς το ΠΑΣΟΚ πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι, αριθμός που αντιπροσώπευε περισσότερο από το 1 τρίτο του συνολικού εκλογικού σώματος της εποχής. Το 1981, σε σχέση με το 1974, το ΠΑΣΟΚ θα τετραπλασιάσει την εκλογική του επιρροή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκινάει από πιο χαμηλά ποσοστά επιρροής, την περίοδο 9-15 θα την επταπλασιάσει. Το 1981, το ΠΑΣΟΚ πήρε από το κέντρο την Κρήτη, τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τη Μαγνησία και τα Τρίκαλα. Η δεύτερη πηγή του ρεύματος προς το ΠΑΣΟΚ ήταν η Νέα Δημοκρατία. Η μετακίνηση από αυτό τον πολιτικό χώρο αντιπροσώπευε το 14% περίπου του εκλογικού σώματος, περίπου το 30% της δύναμης της δεξιάς το 1977. Η μόνη περίπτωση όπου το ΠΑΣΟΚ υπολήφθηκε της αντίστοιχης μείωσης του κέντρου αποδείχθηκε ο νομός Χανίων, στον οποίο εκτός από την ΕΔΙΚ είχε καταγράψει το 1977 και δύναμη και το κόμμα νεοφιλελευθέρων που είχε ιδρύσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος ένα χρόνο μετά, το 1978, θα προσχωρήσει στη Νέα Δημοκρατία. Και από την άλλη πλευρά, αυτή η αύξηση εμφανίστηκε υπερδιπλάσια μόνο στη Ροδόπη, λόγω της μαζικής υπερψήφισης του ΠΑΣΟΚ από τη μουσουλμανική μειονότητα. Πώς προέκυψε όμως αυτός ο συσχετισμός του 1981?
Οι βασικές ιδεολογικές και πολιτικές συντεταγμένες των πολιτικών δυνάμεων της μεταπολίτευσης εμφανίζονται στη συντομευμένη προεκλογική περίοδο του Νοεμβρίου 1974, πρώτες εκλογές. Τα βασικά χαρακτηριστικά των πολιτικών φορέων που διαγράφονται στις πρώτες εκλογές αφορούν τόσο τη φυσιογνωμία όσο και τη γραμμή τους. Είναι η περίοδος που η Νέα Δημοκρατία διαμορφώνει τη νέα ευρωπαϊκή φυσιογνωμία και την εξυγχρονιστική στρατηγική του κράτους δικαίου. Η μεταπολιτευτική πολιτική σκηνή θα χαρακτηριστεί ακόμα από δύο σημαντικά στοιχεία. Πρώτο, από την νομιμοποίηση της κομμουνιστικής αριστεράς, που ήταν παράνομη μέχρι τότε, και ταυτόχρονη δημοσιοποίηση της διάσπασης το 1968. Δεύτερο, από την εμφάνιση και τη θεαματική συγκρότηση ενός νέου πολιτικού οργανισμού, του ΠΑΣΟΚ. Στο χώρο της αριστεράς, το ΚΚΕ, διαφυλάσσοντας τον ορθόδοξο χαρακτήρα, κερδίζει τις πρώτες εντυπώσεις στην ενδοκομμουνιστική διαμάχη. Αντίθετα, στην ίδια περίοδο, το ΚΚΕ εσωτερικού αποτυπώνει τα πρώτα χαρακτηριστικά δείγματα μιας συντηρητικότερης πολιτικής μετατόπισης, αποβλέποντας το εθνικό ακροατήριο, συσσαγωγικά, τάση που θα καταλήξει στην απροκάλυπτη υποστήριξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή με την περίφημη μπροσούρα «Οι στόχοι του έθνους», για όσους έχουν υπόψη αυτό το στοιχείο. Από την άλλη πλευρά, είναι η περίοδος εμφάνισης εκείνης της τακτικής του ΠΑΣΟΚ, που καταγράφηκε ιστορικά ως ιδιόμορφος αριστερισμός. Ο αριστερισμός του ΠΑΣΟΚ, διαμορφωμένος από την περίοδο του ΠΑΚ στην δικτατορία, είναι απόρρια της υπερεκτίμησης των αντιστασιακών διαθέσεων και της πρακτικής των μαζών στην περίοδο αυτή, του αντιδικτατορικού αγώνα. Έχει ήδη οδηγήσει σε μια σειρά υπερβολικών εκτιμήσεων, όπως εκείνη του 1971, ότι η χώρα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση και προαπαναστατική περίοδο, ή ότι άρχισε η Λαϊκή Επανάσταση μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, και που καταλήγουν στην αλλαγή φρουράς που υποτίθεται ότι επιτελείται με τη μεταπολίτευση του 1974. Έτσι, το σύνθημα στις 18 Σοσιαλισμός, στις εκλογές του 1974, μπορεί να φανεί εκ πρώτης όψεως ως συνέχεια των προηγουμένων. Όμως, ο αριστερισμός του ΠΑΣΟΚ είναι ιδιότυπος. Ιδιότυπος, γιατί αν και ως πολιτική γραμμή συνιστά όντως αριστερισμό, τα ιδεολογικά του αποτελέσματα θα αποβούν σε τελική ανάλυση θετικά για τον ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου καταγράφονται ως το μόνο πολιτικό ρεύμα της περίοδου που βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το κοινωνικό συμβόλαιο της μεταπολίτευσης. Από το χαρακτηρισμό της μετάβασης ως αλλαγή νατοικής φρουράς, ως το κεντρικό προεκλογικό σύνθημα, στις 18 Σοσιαλισμός, το ΠΑΣΟΚ είναι ο μοναδικός επίσημος πολιτικός φορέας που αμφισβητεί το κυρίαρχο ιδεολογικό και πολιτικό πλαίσιο. Προβάλλει ως κεντρικά προεκλογικά συνθήματα την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό και την αυτοδιαχείριση, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Χαρακτηριστικά, στον κεντρικό προεκλογικό λόγο του Προέδρου, του Ανδρέα Παπανδρέου, στο Σύνταγμα στις 14 Νοεμβρίου του 1974, θα πει το ΠΑΣΟΚ, εισαγωγικά, το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι η κυριότερη αιτία της κακοδαιμονίας του τόπου μας είναι η συγκέντρωση των μέσων παραγωγής στα χέρια μιας μικρής μειοψηφίας που αποφασίζει για την τύχη του λαού μας σύμφωνα με τα δικά της συμφέροντα. Γι' αυτό η πραγματική εξουσία θα ασκείται από το λαό μόνο όταν τα μέσα παραγωγής ελέγχονται αποτελεσματικά από το λαό, κάτι που δεν μπορεί να γίνει στα πλαίσια της σημερινής οργάνωσης κοινωνίας μας. Για να πάψει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για να σταματήσει η εξυπηρέτηση του ξένου μονοπωλιακού κεφαλαίου και της ντόπιας εξαρτημένης ολιγαρχίας, για να δοθεί το δικαίωμα στο λαό να αποφασίσει αυτός για την τύχη του, για να μπορέσει επιτέλους ο λαός να εκφράσει και να επιβάλλει τη θέλησή του, το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί δίπλα στα μη προνομιούχα κοινωνικά στρώματα του λαού μας για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της χώρας μας. Διατυπώνοντας δημόσια, δηλαδή αντικειμενικά και έξω από τις προθέσεις του ίδιου του φορέα τους, παρόμοιες θέσεις στις συνθήκες του 1974, έρχεται σε ρήξη με ολόκληρο το φάσμα και κυρίως με την κομμουνιστική αριστερά, η οποία λόγω της ιστορικής της φυσιονομίας, ήττα, διάρρηξη των σχέσεων εκπροσώπηση με τις λαϊκές μάζες, διάσπαση κλπ., διατηρεί πάντοτε έντονα τα στοιχεία της ιτοπάθειας και του αμυντισμού. Ο ρεαλισμός και η υπευθυνότητά της, εισαγωγικά, την οδηγούν να ασκήσει έντονη κριτική στον Ανδρέα Παπανδρέου για μαξιμαλισμό, ιδιαίτερα λόγω του συνθήματος στις 18 Σοσιαλισμός. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι οι απόψεις προερχόμενες κυρίως από το ΚΚΕ εσωτερικού απέδωσαν εν μέρη τη συντριπτική νίκη του Καραμαλή και της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς αυτό το σύνθημα. Η επαγγελία κατά το ΚΚΕ εσωτερικού τότε του σοσιαλισμού τρομοκράτησε τους ψηφοφόρους και που μπροστά στον κίνδυνο αποσταθεροποίησης προτίμησαν την ασφάλεια που προσέφερε η παρουσία του Καραμαλή. Ωστόσο, το σύνθημα στις 18 Σοσιαλισμός είχε μεγάλη ιδεολογική σημασία, λειτουργήσε ως ιδεολογικό αντίβαρο στο σύνθημα Καραμαλής ή Τάγκς, το οποίο χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως ιδεολογικός εκφοβισμός και αποτέλεσε το ισχυρό επιχείρημα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι προφανές ότι η επαγγελία του σοσιαλισμού στις 18 ήταν εξωπραγματική.
Όχι μόνο γιατί ήταν εντελώς αδύνατο να κερδίσει το Πασόκ τις εκλογές, αλλά κυρίως γιατί δεν υπήρχαν οι κοινωνικές προϋποθέσεις για μια παρόμοια εξέλιξη. Ωστόσο, ο αριστερισμός αυτός καταγράφει το Πασόκ ως αντίπαλο δέος του Καραμαλή και συγχρόνως, πιο σημαντικό, το συνδέει με το διάχυτο δυναμικό ριζοσπαστισμό εκείνης εποχής. Το γεγονός αυτό θα αποβεί καθοριστικός παράγοντας στην επόμενη ιστορική περίοδο, θα κρίνει τη μάχη σχετικά με το ποιος πολιτικός φορέας θα αναδειχθεί σε προνομιακό εκφραστή των λαϊκών διαθέσεων. Όσο και αν το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά και η τότε θέση των κομμάτων προδιαθέτουν μια συγκεκριμένη τάση, το ζήτημα αυτό θα επιληθεί βασικά στην επόμενη φάση 75-76. Όπως άλλωστε έχει αποδειχθεί, θεωρητικά, με βάση την εκλογική γεωγραφία των κομμάτων, στις εκλογές του 1974, τα εργατικά και λαϊκά στρώματα, όσα δεν μετακινούνται συγκυριακά στιγμιαία προς τον Καραμαλή, δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση προς την Ενωμένη Αριστερά παρά προς το Πασόκ. Το ζήτημα δηλαδή είναι ακόμα ανοιχτό πολιτικά. Και αν και η εκλογική βάση του Πασόκ του 1974 δεν είναι ήδη λαϊκή, ούτε ιδιαίτερα μικροαστική, όπως πίστευαν κάποιοι, ούτε ιδιαίτερα αγροτική. Δεν ήταν αυτή. Η δεκαετία του 80 είναι για την Ελλάδα η δεκαετία του Πασόκ, που αποδείχθηκε το πιο δυναμικό πολιτικό φαινόμενο στην πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο. Η συγκρότηση του Πασόκ και η σταθεροποίησή του, παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις που διατυπώνονται τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, ακόμα και η πολιτική ή οργανωτική του ανάπτυξη υποδηλώνουν το κενό πολιτικής εκπροσώπησης που δημιουργήθηκε στην τελευταία φάση της προδικατορικής περίοδου και διευρύνθηκε και οξύνθηκε με τη δικατορία. Είναι βέβαια εσφαλμένη γνώμη ότι το Πασόκ έκφρασε και κάλυψε με την ίδρυσή του αυτόματα αυτό το κενό. Η πολιτική και ιδεολογική συγκρότηση ενός κομματικού σχηματισμού και κυρίως η ανάληψη από αυτό το κόμμα, της ιστορικής αντιπροσώπευσης κοινωνικών ομάδων, κινημάτων κλπ., πρέπει να κατανοείται πάντοτε μέσα στα πλαίσια μιας όχι ευθύγραμμης, ούτε αυτόματης, αλλά συγκρουσιακής και αντιφατικής διαδικασίας. Πρόκειται για μια διαδικασία που κρίνεται μέσα στους κοινωνικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς ανταγωνισμούς κάθε συγκυρίας, κάθε εποχής, ως πολιτικό αποτέλεσμα της έκβασής τους. Η πολιτική εκπροσώπηση των ριζοσπαστικοποιημένων μικροαστικών και αγροτικών στρωμάτων, όπως και των νέων μερίδων της εργατικής τάξης που διαμορφώνεται από τη δεκαετία του 60 στην Ελλάδα, το βιομηχανικό προλεταριάτο για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση, αποτέλεσε ευρύ πεδίο σύγκρουσης των μεταπολιτευτικών πολιτικών δυνάμεων της αριστεράς. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ένωση Κέντρου Νέες Δυνάμεις με το σοσιαλδημοκρατικό προφίλ ξεκίνησε το 1974 ως αξιωματική αντιπολίτευση, διαθέτοντας 20% του εκλογικού σώματος. Η ΔΕ Ενωμένη Αριστερά με 9,5% παρουσιαζόταν σχεδόν ισοδύναμη με το ΠΑΣΟΚ. Γενικότερο συμπέρασμα. Οι ιστορικές και πολιτικές προϋποθέσεις που υπάρχουν δεν αρκούν για να κρίνουν μια παρόμοια διαδικασία, αν δεν συναρθρωθούν με την κοινωνική κίνηση περίοδου. Παραδείγματος χάρη, τα δύο κομμουνιστικά κόμματα, παρά την ιστορική τους κρίση, ήττα του αιαμικού και συνασπισμού κτλ., θα μπορούσαν ίσως να διεκδικήσουν ένα άλλο ρόλο στην κοινωνική ζωή, κάτι που ασφαλώς θα αφαιρούσε ένα τμήμα της λαϊκής υποστήριξης του Πασόκ. Η περίοδος είναι ουσιαστικά αυτή μέσα στην οποία θα διαμορφωθεί το πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα του Πασόκ, θα χαραχτούν οι διαχωριστικές γραμμές που το διαφοροποιούν ριζικά από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις της περίοδου. Η φυσιογνωμία του είναι διτή. Από τη μια πλευρά άρνηση του πλαισίου, όπως είπαμε, της μεταπολίτευσης, που τη χαρακτηρίζει κεσαρική δημοκρατία, άρνηση του συντάγματος, απέτηση πλήρους αποχουντοποίησης, σκληρή στάση στο κυπριακό κλπ. Και από την άλλη, σημαντικό επίσης, γραμμή αποδοχής και πρημοδότησης των κοινωνικών αγώνων που έχουν ξεσπάσει. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους αγώνες των αγροτών, που χαρακτηρίζουν την πρώτη μεταπολιτευτική φάση και τη σημασία των οποίων έχει εκτιμήσει έγκυρα το Πασόκ. Οι ριζοσπαστικές πολιτικές θέσεις που διαμορφώνει, η επαγγελία του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού και της αυτοδιαχείρισης έχουν ως αποτέλεσμα στο επίπεδο του πολιτικού προσωπικού τη ρήξη και απομάκρυνση από το Πασόκ του συνόλου σχεδόν των βουλευτών της του προδικατορικού κέντρου, ακόμα και της κεντροαριστεράς, της τάσης του Αντρέα, δηλαδή πριν την δικατορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 100 βουλευτές της Ένωσης Κέντρου που συμμετείχαν στη σύσκεψη υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, μόνο δύο θα τον ακολουθήσουν. Ο Γιάννης Αλευράς και ο Γιάννης Κουτσοχέρας, αν θυμάμαι. Σωστά. Η οριοθέτηση από την Ένωση Κέντρου είναι εύκολη. Το Πασόκ όμως οριοθετείται ολοκληρωτικά και από τη σοσιαλδημοκρατία, κυρίως από τη δυτικογερμανική, το S5. Ένα απάνθισμα χαρακτηρισμών από τις τοποθετήσεις του Αντρέα είναι χαρακτηριστικό. Στήριγμα του μονοπωλιακού κεφαλαίου,
από ομιλίες του Αντρέα, δηλαδή την περίοδο εκείνη. Ευπροσωπότερος καπιταλισμός, εκφραστής της νέας πατερναλιστικής φάσης του καπιταλισμού, έντεχνη έκφραση ενός αστικού κόμματος, η πρωτοπορία του ΝΑΤΟ και του μονοπωλιακού κεφαλαίου στην Ευρώπη, ο πιο αποφασιστικός σύμμαχος του πολυεθνικού κεφαλαίου, ο υπέρμαχος του σύγχρονου καπιταλισμού, ο κύριος εκφραστής αμερικανικής πολιτικής στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτά λέει ο Αντρέας για τη σοσιαλδημοκρατία. Η οριοθέτηση όμως δεν αφορά μόνο και την κλασική σοσιαλδημοκρατία, αλλά και την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αριστερά των κομμουνιστικών κομμάτων. Στην αντιπαράθεση με την παραδοσιακή κομμουνιστική αριστερά, χρησιμοποιείται η ανοιχτή κρίση της ή για τους γνωστούς ιστορικούς λόγους υπονόμευσης και περιθωριοποίησης της. Αυτό το αφήνω έτσι. Το 81 αναβιώνει η εκλογική νίκη της Ένωσης Κέντρου το 1964 και μαζί αποκαλύπτεται, και αυτό έχει ενδιαφέρον, η συνέχεια προδικτατορικής μεταπολιτευτικής περίοδου. Οι ομοιότητες που εμφανίζουν το 1981 οι εκλογικοί χάρτες των τριών κυρίαρχων πολιτικών σχηματισμών, Νέα Δημοκρατία, Πασό, Κουκουέ, με τους αντίστοιχους προδικτατορικούς, της ΕΡΕ, της Ένωσης Κέντρου, της ΕΔΑ, είναι εντυπωσιακές. Το 1981, ή σωστότερα η πρώτη περίοδος διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, μπορεί να θεωρηθεί τελικά ως επιστέγασμα μιας ολόκληρης ιστορικής φάσης του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού, διάρκειας σχεδόν 40 ετών, που ξεκινάει με την εμπειρία του ΕΑΜ. Η εξόφληση αυτών των τόσο διαφορετικών ιστορικών γραμματείων που επιτελείται κλείνει ταυτόχρονα αυτή την ιστορική περίοδο. Η περίοδος που ανοίχτηκε με τη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ υπήρξε σίγουρα η απαρχή μιας νέας εποχής για την ελληνική κοινωνία. Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί βάσιμα ότι η διαιρετική τομή που εγγράφηκε στην ελληνική κοινωνία με την νεαμική εμπειρία της κατοχής και τη συντριβή της στον εμφύλιο πόλεμο, κατά τη δεκαετία του 80 εξάντλησε σε μεγάλο βαθμό τη δυναμική της. Το αποτέλεσμα του 81 θεωρήθηκε σχηματικά ως δικαίωση. Σε τι συνίσταται όμως αυτή η δικαίωση? Πρόκειται για την κοινοβουλευτική, θα μπορούσαμε να πούμε, εκδίκηση, σε εισαγωγικά, των ηττημένων. Πρόκειται για την επιστροφή όχι της καρικατούρας, αλλά μιας ανάμνησης. Μετά το 1981, το φάντασμα του ΕΑΜ θα πλανηθεί για μια περίοδο πάλι πάνω από την Ελλάδα. Ορόσημος αυτή τη διαδικασία θα αποτελέσει η συγκρουσιακή αναγνώριση της εθνικής αντίστασης από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 82. Αυτό που θα δικαιωθεί το 1981 είναι οι κοινωνικοί αγώνες που διεξήγαγαν οι κυριαρχούμενες τάξεις από την περίοδο της κατοχής και ύστερα. Αν μιλήσουμε μακροπολιτικά, στη μεταπολεμική ελληνική ιστορία, ζήτημα ανόδου στην εξουσία της αριστεράς και πολιτικών κομμάτων που αντιπροσωπεύουν λαϊκές δυνάμεις τέθηκε 4 φορές. Το 1945, μετά την απελευθέρωση, με το ΕΑΜ και το πρόγραμμα της Λαοκρατίας. Το 1963-64 με την Ένωση Κέντρου και το πρόγραμμα του Εκδημοκρατισμού. Το 1981 με το πρόγραμμα με το ΠΑΣΟΚ και το πρόγραμμα της Αλλαγής. Το 2012-15 με τον ΣΥΡΙΖΑ και το αμυντικό πρόγραμμα της Αντίστασης στη Λέλαπα των Μνημονίων. Μπορούμε να πούμε σχηματικά ότι στην Ελλάδα το πείραμα συντελέστηκε σε 4 εντελώς διαφορετικές ιστορικές συγκυρίες και κατέληξε σε 4 εντελώς διαφορετικά πολιτικά αποτελέσματα. Και τις 4 φορές όμως που δοκιμάστηκε η ίδια στρατηγική, δηλαδή το τρίπτυχο κυβερνητισμός, κοινοβουλευτισμός, εκλογικισμός, οδήγησε στην ήττα. Κάθε φορά η δυναμική των κοινωνικών αγώνων ήταν όλο και πιο ασθενική. Εαμικό κίνημα στη δεκαετία του 1940, κοινωνικοί αγώνες στη δεκαετία του 60 και η Ιουλιανά του 1965, ριζοσπαστικοί κοινωνικοί αγώνες της πρώτης μεταπολίτευσης 75-77, κίνημα αγανακτισμένων πλατείες τη διετία 11-12. Αντίστοιχα αμβλημένη υπήρξε και η απάντηση της αστικής τάξης και του κράτους. Έτσι, το εαμικό κίνημα θα αντιμετωπιστεί με την ένοπλη ανοιχτή βία του εμφυλίου και οι αγώνες του 60 με την επιβολή της δικτατορίας. Αντίθετα, το 1981 το κράτος έχει πια διαμορφώσει περισσότερο ελαστική μορφή. Στην τελευταία περίπτωση, το 2012, το εγχώριο και πλέον και το ευρωπαϊκό σύστημα επιδόθηκε σε μια πρωτοφανή εκστρατεία φόβου, θυμίζω την περίοδο εκείνη, που αναπτύχθηκε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ όταν διαφάνηκε το ενδεχόμενο εκλογικής νίκης. Η συντεταγμένη κινδυνολογία αφορούσε τις καταθέσεις, τους μισθούς, τις συντάξεις, τις ελλείψεις σε φάρμακα, καύσιμα κτλ. Που θα προέκυπταν δήθεν σε αυτή την περίπτωση. Από την άλλη πλευρά, η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας κινήθηκε στις αποχρώσεις του γκρίζου και του μαύρου. Η πίεση που ασκήθηκε στο εκλογικό σώμα, για να έχουμε και μια ποσοτική αποτίμηση της προπαγάνδας του 12, το έχουμε υπολογίσει αυτό, με βάση το δίλημα ευρώ ή δραχμή, αποδείχθηκε αποτελεσματικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ απόλεσε συνολικά 4,5 μονάδες του εκλογικού σώματος και η εκλογική του επιρροή συρρυκνώθηκε τελικά στο 26,9. Η εκλογική νίκη αποτράπηκε. Για να ξαναγυρίσουμε όμως το 81. Το 81 η μορφή του κράτους που συγκροτήθηκε και ανασυγκροτήθηκε μετά τη δικτατορία,
θα αποδειχθεί πλέον πρώτη φορά ικανή να ανεχθεί την άνοδο του λαϊκού μπλοκ στο επίπεδο της κυβερνητικής εξουσίας και τελικά να την απορροφήσει. Είναι φανερό ότι της κυρίαρχης τάξης στην Ελλάδα η εμπειρία της απώλειας της κυβερνητικής εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή του κρατικού διοικητικού μηχανισμού, αποτέλεσε εμπειρία πολιτικής ορίμανσης και προσαρμογής. Βέβαια, το 1981 δεν είναι 63 και η συγκυρία και η μορφή του κράτους είναι εντελώς διαφορετικές. Το καθεστώς δεν κινδυνεύει το 1981 από τις λαϊκές τάξεις, όχι μόνο γιατί η επανένταξη στο ΝΑΤΟ το 1980, η ένταξη στην ΕΟΚ και η παρουσία του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Προεδρία διαμόρφωναν δυσμενές για αυτές στρατηγικό σχετισμό, αλλά κυρίως γιατί το 1981 δεν υπήρχαν διαμορφωμένες οι κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ρήξη με το καθεστώς. Το πρόγραμμα που το ΠΑΣΟΚ έχει διαμορφώσει το 1981 και με το οποίο κερδίζει τις λαϊκές τάξεις είναι η αλλαγή. Λόγω της ήττας του εμφυλίου, σαφώς ρεφορμιστικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Επομένως, επιπλέον, η εκλογική νίκη του έγινε δυνατή μόνο ύστερα από αλλεπάλληλες ήττες στο πεδίο των κοινωνικών κινημάτων και αγώνων. Οι ήττες αυτές πρημοδότησαν καθοριστικά και εμπέδωσαν στις λαϊκές μάζες την πεποίθηση αυταπάτη της κοινοβουλευτικής προσμονής. Κάτι που θα επαναληφθεί σε σαφώς δυσμενέστερες συνθήκες και στο τέταρτο πείραμα της πρόσφατης ιστορίας μας το 2015 με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί το 1981 η ελληνική αστική τάξη να μην καταλήφθηκε από τον πανικό και την ιστερία όπως το 1963-1964, αφού ο πραγματικός κίνδυνος για το καθεστώς αποδείχθηκε πολύ μικρότερος, δεν έλειψε εντούτοις η φοβία μπροστά στο επικείμενο σοσιαλιστικό πείραμα, παρά την ύπαρξη του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Είναι χαρακτηριστικές οι διατυπώσεις του Γεωργίου Ράλη στα απομνημονεύματά του για αυτό το θέμα. Πάντως, για να θυμηθούμε και τον Ζαν Μεϊνό, που έλεγε το 1966 αναφορικά με την προδικατορική περίοδο ότι, εισαγωγικά, ο φόβος της ιδέας μιας οπωσδήποτε αλλαγής μας φαίνεται ότι αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση τόσο του πραξικοπήματος των στρατιωτικών όσο και της εκτροπής των ανακτόρων κατά του κοινοβουλευτισμού με την αποπομπή της λαοπρόβλητης κυβέρνησης Παπανδρέου, αυτός ο φόβος το 1981 δεν υπάρχει πια. Η απάντηση, μάλιστα, που θα δοθεί στην άνοδο του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η συγκρότηση από το 1982 και ύστερα της Νέας Δημοκρατίας υπό την ηγεσία του Ευάγγελου Αβέροφ ως μαζικού αστικού κόμματος, είναι που αντιγράφει το ΠΑΣΟΚ και την αριστερά, είναι καθοριστική σημασίας. Η ελληνική αστική τάξη κατόρθωσε μετά από τις πολύ επώδυνες εμπειρίες του παρελθόντος να αποκτήσει ως ένα βαθμό την οριμότητα των δυτικοευρωπαϊκών αστικών τάξεων, ανοχή ικανότητα συμβιβασμών που δεν διέθετε ούτε το 1945 ούτε το 1967. Να προσαρμοστεί στη νέα πολιτική συγκυρία και να ανταποκριθεί από τη μεριά της στις νέες απαιτήσεις των κοινωνικών ανταγωνισμών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Μαυρή. Ο λόγος τώρα στην κυρία Βελισσαρίου. Το θέμα που θα αναπτύξει είναι ΠΑΣΟΚ 1974-1981 και Κομμουνιστική Αριστερά. Ο λόγος εσάς. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ που είμαι ανάμεσά σας. Είμαι σίγουρη ότι θα περιοριστώ στο 12 χρόνο και ξεκινάω πάρα αυτά. Στη δική μου συνεισφορά θα προσπαθήσω να απαντήσω, φοβάμαι επιγραμματικά, λόγω περιορισμένου χρόνου, στο ερώτημα πώς το ΠΑΣΟΚ κατάφερε να υποσκελίσει την παραδοσιακή, όπως την αποκαλούσε αυτό, κομμουνιστική αριστερά της εποχής ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτερικού και να θριαμβεύσει επ' αυτής. Θα επικεντρωθώ μάλιστα στην εποχή 1974-1981, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όσα θα πω αφορούν στενά το εν λόγω διάστημα. Η κατάρρευση της δικτατορίας εξέφραζε ένα συνολικότερο και γενικότερο πρόβλημα για την καπιταλιστική εξουσία. Συμπύκνωνε την κρίση της μετεμφυλιακής μορφής διακυβέρνησης του κράτους των εθνικοφρόνων. Η μεγάλη πολιτική δύναμη και η ευρύτατη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 1974 διαμόρφωσαν καθοριστικά τους όρους για τον έλεγχο των εξελίξεων του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού από τις αστικές πολιτικές δυνάμεις. Όμως, στη νέα αυτή συγκυρία που χαρακτηρίζεται από την ένταξη στην ΕΟΚ, την αυταρχική εξυγχρονιστική μεταρρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας και την παρατεταμένη καπιταλιστική κρίση, διαμορφώνεται
ένα ισχυρότατο πλέγμα αυθόρμητων αντιστάσεων των λαϊκών μαζών. Πολλές και μαχητικές κινητοποιήσεις εργατών, υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα, αγροτών, φοιτητών και πολλές άλλες. Ο εντυνόμενος αυταρχισμός, ο εξυγχρονισμός της καταστολής και η αμφισβήτηση των αντιπροσωπευτικών θεσμών θίγουν τις κοινωνικές συμμαχίες της Νέας Δημοκρατίας, της δεξιάς, παράδειγμα με την αγροτική τάξη που παραδοσιακά τη στήριζε. Αυτά τα κοινωνικά στρώματα δεν ενσωματώνονται στον κρατικό κυβερνητικό λόγο, αλλά ούτε αφομοιώνονται από τους σχηματισμούς της κομμουνιστικής αριστεράς που αρθρώνουν κατά κύριο λόγο ένα ισοπεδωτικό λόγο αντιπαράθεσης εν ολίγης έξω από τη συγκυρία. Άρα, ένα ενδιάμεσο διάστημα παραμένει κενό. Και το ΠΑΣΟΚ, αυτό ακριβώς το κενό, έρχεται να καλύψει ως χώρος συμβιβασμούς και συγχώνευσης, προφανώς σε αντιφατική ενότητα, του αστικού εξυγχρονισμού και των αριστερών οραμάτων που ανάγονται και στη νεαμική αντίσταση. Ο νεοσύστατος αυτός χώρος εμφανίζεται απαλλαγμένος από τις ιστορικές δεσμεύσεις της αριστεράς, αλλά και σταθερά διακριτός από τον φιλελεύθερο κεντρό χώρο με τους ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς του, χωρίς να σημαίνει ότι δεν περιλαμβάνει στους κόλπους του εξ αρχής τεχνοκρατικά και εξυγχρονιστικά στοιχεία. Άρα, η αντίθεση του ΠΑΣΟΚ στην αυταρχική εξυγχρονιστική μεταρρύθμιση εξελίχθηκε στο έδαφος του πολιτικού κενού των δυνάμεων της αριστεράς, οι οποίες είτε προσπάθησαν να εμφανιστούν ως συμπληρωματικές και εξομαλυντικές συνιστώσεις της αστικής μεταρρύθμισης, που είναι η περίπτωση του ΚΚΕ εσωτερικού, είτε ασχολήθηκαν κατά κύριο λόγο με την αποκατάσταση της ιστορικής συνέχειας του κομμουνιστικού κινήματος, που είναι η περίπτωση ΚΚΕ. Η θεωρητική και στρατηγική τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ προσδιορίζεται περισσότερο από την ανάγκη αξιοποίησης των κοινωνικών αντιθέσεων της περίοδου, παρά από μία διαδικασία επεξεργασμένης επιστημονικής πολιτικής ανάλυσης, ειδικότερα μαρξιστικού τύπου. Το ΠΑΣΟΚ άλλωστε ποτέ δεν είπε ότι ήταν μαρξιστικό κόμμα. Ποτέ. Το ΠΑΣΟΚ συγχωνεύει με επιτυχία σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά, ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά, αλλά και κάποια από την κομμουνιστική παράδοση σε ό,τι αφορούσε κυρίως τον τρόπο της κομματικής του λειτουργίας. Κατά το 1974 με το 1981 τοποθετείται με σαφήνεια στην αριστερά, αφομοιώνοντας με ιδιαίτερο τρόπο στο λόγο του θέσεις και συθήματά της. Όπως για παράδειγμα ο ελληνικός δρόμος προς το σοσιαλισμό, πρόταγμα του ΚΚΕ εσωτερικού, το οποίο συζητούσε για τον δημοκρατικό δρόμο για τον σοσιαλισμό, που σε αντίθεση με τον ευρωκομμουνισμό που εκφράζεται από αυτό, το ΠΑΣΟΚ το διατυπώνει ως αντιεοικική θέση. Ένα άλλο σύνθεμα, η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Αυτή ανάγεται στα Δεκεμβριανά στην απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΚΚΕ του 1944. Το σύνθημα αλλαγή. Η ΕΔΑ και το ΚΚΕ από το 1956 χρησιμοποιούν το εν λόγω σύνθημα. Όσο δε για το σχήμα της εξάρτησης της Ελλάδας, πρωτοδιατυπώθηκε από το ΚΚΕ ήδη από το 1934-35. Όμως, στον πολιτικό του λόγο αναδεικνύονται και σημαντικότατες διαφοροποίησεις. Για παράδειγμα, η θεωρία Μητρόπολη-Περιφέρεια μπορεί να είναι μαρξιστικά έολη, εξυπηρετεί όμως με μεγάλη επιτυχία τις συγκυριακές πολιτικές ανάγκες του ΠΑΣΟΚ, που καταφέρει να εκφράσει τον αυθόρμητο αντιαμερικανισμό των λαϊκών δυνάμεων. Η άρνηση του πρωτοποριακού ρόλου της εργατικής τάξης, η οποία αντικαθίσταται από την έννοια των μη προνομιούχων, δηλαδή μία συμμαχία εργατών, μικροαστικών στρωμάτων, αγροτών, νεολαίας κτλ., στην πραγματικότητα έναν όρο ομπρέλα που περίπου περιλαμβάνει όλο τον ελληνικό λαό. Αυτό
Αυτοί οι μη προνομιούχοι ονομάστηκαν ραχοκοκαλιά της αλλαγής. Άλλη σημαντική διαφοροποίηση είναι η καταδίκη του ρόλου του Κομμουνιστικού Κόμματος ως μιας πεφωτισμένης πρωτοπορίας που ερήμην του λαού θα προβεί στο σοσιαλιστικό μετασχηματισμό και η αντικατάστασή του από το ΠΑΣΟΚ ως κίνημα, κάτι που διαμορφώνει ένα όραμα σοσιαλισμού με κινητήριο την κυρίαρχη θέληση και συμμετοχή του λαού, εκφράζοντας έτσι τα αυθόρμητα στοιχεία του αγροτικού ριζοσπαστισμού της περίοδου και όχι μόνο. Έτσι, οι πρωτότυπες σε εισαγωγικά επεξεργασίες του ΠΑΣΟΚ, οι τριτοκοσμικές αναφορές, οι απόστασεις από τις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, η απεμπλοκή του από τις εσωτερικές έρηδες του κομμουνιστικού κινήματος που αργιάζαν τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης μεταξύ του φιλοσοβιετικού ΚΚΕ και του ευρωκομμουνιστικού ΚΚΕ εσωτερικού, η έμφαση στο χαρακτήρα του κινήματος, ο υπερτονισμός της σημασίας και του ρόλου των αγροτικών μαζών της Υπαίθρου απελευθερώνουν το ΠΑΣΟΚ από την κληρονομιά της αριστεράς στον τόπο μας και από την αναποτελεσματικότητα της πολιτικής της από το, προφανώς από την μεταπολίτευση και μετά. Το τρίπτυχο «Δημοκρατία, λαϊκή ανεξαρτησία και ανάπτυξη» ως παράδειγμα αφενός διγλωσίας, αφετέρου ως ένα επιτυχημένο κράμα αστικού εξυγχρονισμού και αριστερής απεύθυνσης στις μάζες, τις οποίες και ουσιαστικά κλέβει σε εισαγωγικά από την αριστερά. Αυτό είναι ένα μοντέλο που θα χρησιμοποιήσω για να δείξω αυτό που επιχειρώ να πω. Δημοκρατία σημαίνει συμμετοχή στη διαχείριση της κρατικής εξουσίας, στη λήψη αποφάσεων, αλλά και αυτοδιαχείριση ταυτόχρονα στους τόπους ζωής και δουλειάς. Άρα, περιλαμβάνει το φάσμα από την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία δυτικού τύπου μέχρι και την αριστερή δημοκρατία του λαού σε εισαγωγικά. Η ανεξαρτησία σημαίνει αντιαμερικανισμό, έναν ιδιότυπο αντιυπεριαλισμό. Εμπεριέχει τόσο την εθνική υπερηφάνεια απέναντι στον ΝΑΤΟ και στους Αμερικανούς, όσο και την ιστορική αναφορά στον εθνικό απελευθεριωτικό αγώνα του ΕΑΜ. Η ανάπτυξη εκφράζει την τάση του ελληνικού καπιταλισμού να τροποποιήσει τη θέση του στην παγκόσμια υπεριαλιστική αλυσίδα, να προσεγγίσει τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις, αλλά και να πετύχει παράλληλα την αυτοδύναμη ελληνικά ελεγχόμενη ανάπτυξη. Μην ξεχνάμε ότι οι τεχνοκράτες είχαν χώρο στη διακήρυξη της 3ης Σεπτεμβρίου και έθεσαν το στόχο του εξυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης, της αναδιάρθρωσης της οικονομίας, του εξορθολογισμού του κράτους προνοίας κτλ. Κατά συνέπεια, η αξιοκρατία καταγράφεται ως μία άνοδος της ιδεολογίας του κρατισμού, αφού η αριστερή κυβέρνηση της αλλαγής του 81 κατορθώνει με το κύρος της να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του λαού προς το κράτος. Εδώ εμφανίζεται, όπως ήταν σαφές, η συνύπαρξη μίας διάστασης μεταξύ πολιτικής πράξης και ρητορικής για την οποία έχει σκληρά κατηγορηθεί το ΠΑΣΟΚ από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ενώ παραδείγματος χάρη η εθνική ανεξαρτησία σημαίνει την αξιοπρεπή παραμονή μας στο ΝΑΤΟ με τη διαθήλυξη της εθνικής μας κυριαρχίας, όπως άλλωστε και η παραμονή της Ελλάδας στην ΕΟΚ, υπό ευνοϊκούς όρους, η εθνική ανεξαρτησία ταυτόχρονα εμφανίζεται στο ρητορικό επίπεδο ως αντινατοϊκή, αντιοκική, μέχρι και αντιπεριαλιστική. Παράλληλα όμως την ίδια εποχή και ταυτόχρονα με το ΠΑΣΟΚ ως υπεύθυνη κυβερνητική δύναμη που σέβεται το Σύνταγμα και του νόμους του κράτους, η ιδεολογικοπολιτική παρέμβαση που επιχειρεί στη δομή και λειτουργία των συνδικάτων είναι ριζοσπαστικού τύπου. Εδώ η δημοκρατία αρχίζει από συμμετοχή στη διαχείριση των επιχειρήσεων και φτάνει ως στην αυτοδιαχείριση και τον σοσιαλισμό, συσσαγωγικά. Έτσι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι και αριστερή εξτρεμιστική εκδοχή του ΚΚΕ, μπορεί να είναι εθνικά αποδεκτό, προβάλλοντας οράματα που μέχρι τότε ανήκαν στην αριστερά και μπορεί επίσης παράλληλα να είναι ένα σοβαρό αστικό κόμμα που ταυτόχρονα οργανώνει όμως και το πεζοδρόμιο.
Άρα το ΠΑΣΟΚ λειτουργήσε ως χώρος επιτυχούς συγχώνευσης του αστικού εξυγχρονισμού και των αριστερών οραμάτων, εκφράζοντας και αντιπροσωπεύοντας πολιτικά τον επικαθορισμό της ταξικής πάλης επί μιας σταθεροποιητικής αλλά και αντιφατικής κίνησης του ελληνικού καπιταλισμού. Κατά τη γνώμη μου όμως, η κύρια και καθοριστική για τη μετεμφυλιακή πορεία της χώρας μας ειδοποιώς διαφορά και τομή του ΠΑΣΟΚ ως προς την κομμουνιστική αριστερά είναι το σύνθημα «Σοσιαλισμός στα 18» το 1974, που σε αντίθεση με το σοσιαλισμό ως αποτέλεσμα της ορίμανσης των αντικειμενικών συνθήκων της κομμουνιστικής αριστεράς, βάζει για πρώτη φορά το θέμα της εδώ και τώρα κυβέρνησης αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε για πρώτη φορά στην ελληνική μεταπολίτευση το πρόταγμα της κυβερνώσεως αριστεράς. Η δεύτερη φορά που αυτό ακούστηκε ήταν από τα χείλη, συγγνώμη, του Αλέκου Αλαβάνου, τότε πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, και όχι του Αλέξη Τσίπρα, όπως περιέργως εμφανίζεται σε ένα απώνυμα στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην μέλους της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέκος Αλαβάνος το είχε θέσει αυτό και βεβαίως μετά το επανέλαβε ο Τσίπρας. Ως προς το ΚΚΕ, συγγνώμη, ως προς το ΚΚΕ εσωτερικού, χώρο από τον οποίο προέρχομαι, εγώ ήμουν Ρήγας Φεραίος την εποχή εκείνη, οι αντιδράσεις και πολεμικοί κατά του ΠΑΣΟΚ ήταν περίπου δύο τύπων. Αυτό προσπαθώ να πω για να εξηγήσω γιατί επικεντρώνομαι στο ΚΚΕ εσωτερικού, χώρο που ξέρω, και όχι στο ΚΚΕ. Ένα μέρος της ηγεσίας του ΚΚΕ εσωτερικού έβλεπε στο ΠΑΣΟΚ έναν ενδυνάμει σύμμαχο στο δημοκρατικό δρόμο για τον σοσιαλισμό, παρά τον ιδιοσυγκρασιακό του χαρακτήρα ως σοσιαλιστικό κόμμα. Το ΚΚΕ, σε παρένθεση, το έβλεπε ως κατεξοχήν μικροαστικό κόμμα, αφενός και αφετέρου, και αυτό ως πιθανό σύμμαχο σε λαϊκό μέτωπο κατά της δεξιάς. Από ομάδα όμως των διανοωμένων του ΚΚΕ εσωτερικού, οι απόψεις ήταν συνοπτικά δύο κατηγοριών. Μιλάμε για τους διανοωμένους του ΚΚΕ εσωτερικού, το οποίο ήταν ένα κόμμα με βαθύτατη επιρροή στην πάλη ιδεών της εποχής και στο οποίο οφείλουμε πολλά από αυτή την άποψη. Η πρώτη εκφράζεται από τον Νίκο Πουλατζά. Ανοίγω εισαγωγικά στο σχετικό του άρθρο «Μπορεί να γίνει ενότητα το δυνάμιο της αλλαγής τα νέα το Φεβρουάριο του 1978». Τι λέει ο Πουλατζάς για το ΠΑΣΟΚ και για τις πιθανότητες συμμαχιών. «Μία πραγματιστική και ρεαλιστική πολιτική υποστήριξη στο ΠΑΣΟΚ ως δύναμης που με αυξημένη πολιτική δύναμη ανακόπτει την εδραίωση του κρατικού αυταρχισμού στην ελληνική κοινωνία, προωθώντας μια εναλλακτική μορφή διακυβέρνησης, η οποία όμως, παρότι προωθεί τον εκδημοκρατισμό του κράτους, δεν εγκαινιάζει καμία διαδικασία μετάβασης στο σοσιαλισμό». Ήταν σαφέστατος ο σύντροφος. Έχει μεγάλη σημασία όμως να δούμε τη διαφοροποίηση του Πουλατζά όσο αφορά το θέμα του λαϊκισμού, του κυρίαρχου ερμηνευτικού μοντέλου, έτσι, που καθόρισε τις σχέσεις του ΚΚΕ εσωτερικού και πολλών διανοουμένων με βαθύτατη επιρροή σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Γράφει χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ δείχνει να ξεπερνάει ή και να διαψεύδει τον ποπουλιστικό χαρακτήρα του, έτσι τουλάχιστον που ο όρος ποπουλισμός χρησιμοποιείται στην πολιτική συζήτηση στη χώρα μας τον τελευταίο καιρό. Αντίθετα προς την αντιπασοκική κινδυνολογία, το ΠΑΣΟΚ αναδίπλωσε τα τελευταία χρόνια δύο βασικά χαρακτηριστικά που στη σύζευξή τους τείνουν να το διαφοροποιήσουν από το ποπουλισμό. Α. Ένα αυθεντικό αριστερό στρατηγικό πρόγραμμα αντιμονοπωλιακών και αντιμπεριαλιστικών αλλαγών, στο οποίο επιμένει βασικά μέχρι τώρα, παρά τις αναμφίβολες στροφές τακτικής του, ενώ ο ποπουλισμός χαρακτηρίζεται από ένα συνονθήλευμα αριστερών και ανοιχτά δεξιών πολιτικών στοιχείων. Β.
μία βαθιά οργανωτική διάρθρωση μέσω στους οικονομικούς, κοινωνικούς, μαζικούς χώρους από τον εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα μέχρι τις χώρους δουλειάς των αγροτικών και μικροαστικών στρωμάτων. Ενώ ο ποπουλισμός βασίζεται κυρίως σε μία αποκλειστικά χαρισματική, φετιχιστική ταυτότητα με τον αρχηγό. Κλείνω τα εισαγωγικά. Η δεύτερη άποψη. Οι άλλοι που έχοντας ως το λαϊκισμό ως βασική κατηγορία ανάλυσης, αλλά και καταδίκες του ΠΑΣΟΚ, αποδεικνύει την απόλυτη άρνηση της πραγματικότητας των διανοουμένων πέριξ του περιοδικού Πολίτης, ένα περιοδικό με τεράστια εμβέλεια στον χώρο των ιδεών και διαμόρφωση συνειδήσεων για πάρα πολλά χρόνια, η οποία άποψη υπάρχει ακόμα και σήμερα. Διασώζεται ακόμη και σήμερα. Αυτή βλέπει στο ΠΑΣΟΚ την πολιτική δύναμη που προωθεί τον κρατικό αυταρχισμό και μάλιστα αναζητά μέτωπα και συμμαχίες ακόμα και στον χώρο της δεξιάς για την προάσπιση της δημοκρατίας και των πολιτικών ελευθεριών. Η κατηγορία είναι ο λαϊκισμός Παύλα τυχοδιοκτισμός του Ανδρέα Παπανδρέου και έχει ακριβώς αυτό το ιδεολόγημα ως ερμηνευτικό γνώμενο των εξελίξεων. Αναφέρουμε σε άρθρο του 15ήμερου Πολίτη, τεύχος 37. Στο ίδιο πλαίσιο, ο ίδιος κύκλος διανοουμένων αποδίδει στο ΠΑΣΟΚ έλλειψη προγράμματος, αλλοπρόσελη πολιτική και φασιστοειδή αρχηγική συγκρότηση για να εξηγήσει την ιστορική πορεία του. Παραθέτω πολύ σύντομα ένα απόσπασμα από άρθρο του 15ήμερου Πολίτη. Αλλού με τη βοήθεια των χρημάτων της ΕΟΚ, αλλού με τη βοήθεια του πληθωρισμού, αλλού με έργα βιτρίνας ή ψηφοθυρικές παροχές, κατάφερε το ΠΑΣΟΚ να τα κατασυγάσει και να διασκεδάσει τις κοινωνικές αντιθέσεις και να προσφέρει την προστατευτική παραμυθία του κράτους προνοίας στο βαθμό που στον κοινωνικό στίβο όχι μόνο δεν συνάντησε ως αντίπαλό του την αριστερά, αλλά συχνότατα βρήκε σε αυτήν επικοδομητική συνεργασία. Κλείνω τα εισηγωγικά. Ίσως η πιο επεξεργασμένη πολιτικά και θεωρητικά απόπειρα να αποδομηθεί το εγχείρημα του ΠΑΣΟΚ είναι το βιβλίο του Άγγελου Ελεφάντη «Στον αστερισμό του λαϊκισμού 1999». Στην εισαγωγή του αναφέρεται χαρακτηριστικά το εξής, ανοίγω εισαγωγικά. Πώς λοιπόν ασχοληθείς με ένα φαινόμενο που απεχθάνεσαι και η απέχθεια να μην είναι το μόνο αποτέλεσμα της έρευνας, αυτό είναι στη σελίδα 9, και προσθέτει επιβεβαιώνοντας ως τραγική ηρωνία για τη λεγόμενη ανανοτική αριστερά αυτό ακριβώς που επιχείρησε να καταδείξω. Στη σελίδα 10. Το ζήτημα του ΠΑΣΟΚ δίχασε τους αριστερούς, μολονότι ήταν πεντακάθαρο ότι ο λαϊκισμός στον τόπο μας γινόταν ο νεκροθάφτης του σοσιαλισμού. Πρέπει όμως να ξέρουμε ότι η αντίφαση σοσιαλισμού-λαϊκισμού έβγαλε νικητή τον λαϊκισμό. Όχι μόνο γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ πιο ισχυρό από την αριστερά, αλλά γιατί κυρίως η αριστερά έχασε την ιδεολογική της αυτονομία. Κλείνω. Ηρίστο, το παραπάνω σχήμα ως ερμηνευτικό εργαλείο συνεχίζει να καθορίζει ακόμα και σήμερα διανοούμενους που προέρχονται από τον εν λόγω χώρο, όταν σε χθεσινή αποτίμηση του 81 επαναφέρεται η άποψη των Ελεφάντη Καβουργιάρη το 1977 ότι το ΠΑΣΟΚ από τη σκοπιά του σοσιαλισμού μας αφήνει παγερά αδιάφορους. Κλείνει η πανέμβαση. Κλείνω κι εγώ. Συνοπτικά, η διαμόρφωση από το ΠΑΣΟΚ μιας ρεαλιστικής στρατηγικής εξουσίας που τοποθετεί το πολιτικά και διαμορφωνόταν σταδιακά στη συγκυρία και στις αντιθέσεις της εξέλιξης, είναι αυτό που το έφερε στην εξουσία. Μάλιστα, κατάφερε το δύσκολο εγχείρημα να αναγνωρίζεται ως χειροπιαστή προοπτική εξουσίας, χωρίς να βαρύνει πάνω του η φθορά του παλιού πολιτικού κόσμου ή να φορτώνεται ως συνέχεια της τις αγγυλώσεις της κομμουνιστικής αριστεράς. Στη δε πρώτη θητεία του, το ΠΑΣΟΚ επιχείρησε να ανταποκριθεί με επιτυχία σε συσσωρευμένα ιστορικά αιτήματα δεκαετιών, διαμορφώνοντας θεσμούς και πρακτικές με καθαρά φιλολαϊκό χαρακτήρα.
Έχω κλείσει τα 15 λεπτά. Τα έχω... Είμαστε 21, στο 22. Κλείνω με μερικά σημεία που αφορούν τη δεύτερη κυβέρνηση της... τη δεύτερη κυβερνός αριστερά, της μεταπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται να τα αναπτύξω. Απλώς θα τα θέσω στο τραπέζι. Περισσότερο σαν αφορμή για μια συζήτηση που θα επανέλθει. Στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, η εκτίμησή μου, και εκεί μπορεί να με διαρθώσει ο Γιάννης, είναι ότι δεν είχαμε τη βαθύτατη σχέση πολιτικής εκπροσώπησης που συνάντησε ο ΣΥΡΙΖΑ λόγω μνημονίων. Και από αυτή εν ολίγης τον ανέδειξε ως κυβερνός αριστερά. Το βάζω σε θέμα. Το δεύτερο. Με εξαίρεση το πρώτο εξάμηνο, ο ΣΥΡΙΖΑ ενσωματώθηκε πλήρως στην μνημονιακή πολιτική. Ενώ το ΠΑΣΟΚ από την επόμενη του 81, πολλά από όσα τα υποσχέθηκε και τα υλοποίησε, και μάλιστα κάποιοι θεσμοί είχαν και διάρκεια. Αναρωτώμενοι για την κυβερνήσεως αριστερά των ΣΥΡΙΖΑ, κυβερνώσεις εισαγωγικά, βάζω μερικές ερωτήσεις ρητορικές. Τι έκανε να διασώσει τα λαϊκά στρώματα, τι αριστερούς θεσμούς άφησε πίσω του, για παράδειγμα, ο μη διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας ήταν και αυτός μνημονιακή υποχρέωση. Και εδώ θέλω να αναφερθώ στον απολεσθέντα σύντροφο, αγαπημένο σύντροφο Τάσο Κουράκη, έναν άνθρωπο ο οποίος έως το τέλος της ζωής του πάλεψε για να επιβάλλει το διαχωρισμό της Εκκλησίας και κράτους. Αυτό το λέω στη μνήμη του Τάσου. Η πολιτική για την παιδεία, ιδιαίτερα επί Υπουργίας Γαβρόγλου, ήταν και αυτή η μνημονιακή υποχρέωση. Η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για τα ΜΜΕ και η πάταξη της διαφθοράς. Η ταχύτατη διαμόρφωση του ΣΥΡΙΖΑ σε κόμμα καρτέλ, το προσωποκεντρικό και απολυταρχικό ισοκομματικό καθεστώς που διαμόρφωσε, και τέλος η συμμαχία με τον Νετανιάχου ήταν και αυτή μνημονιακή υποχρέωση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Ως προς τα κάποια ρητορικά ερωτήματα που θέσατε, η ελπίδα είναι ότι θα μπορέσουμε να επανέλθουμε με μία σύντομη δευτερολογία. Ο λόγος τώρα στον κύριο Ασημακόπουλο. Ο τίτλος της σημερινής του ομιλίας είναι το ΠΑΣΟΚ στη συνομιλία του με την ελληνική ιστορία. Η οικοδόμηση μιας αριστερής ηγεμονικής ταυτότητας και η στιγμή του 1981. Σας ακούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τους διοργανωτές για την τιμητική πρόσκληση σε συμμετάσχω στην απόψινή εκδήλωση, και αφού υπάρχει μια διαδικασία έτσι αυτοπαρουσιάσεων και αφού εκδηλώθηκε ότι από εκεί πλευρά του τραπεζιού υπήρξαν στο ΚΚΕ εσωτερικού και στο ΡΙΓΑΤ, ή από εδώ πλευρά του τραπεζιού ήμασταν μέλη της ΠΑΣΟΚ, την νεολαία ΠΑΣΟΚ, δεκαετία του 90. Και λίγο μετά. Ευχαριστώ λοιπόν τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Οι εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981 αναγνωρίζονται ως οι πλέον σημαντικές της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας, της ιστορικής δηλαδή περίοδου που ξεκινά από τη μεταπολίτευση του 1974 και διαρκεί μέχρι σήμερα. Είναι οι πλέον σημαντικές επειδή συμπυκνώνουν τον ιστορικό χρόνο, αποτυπώνουν μια κυρίαρχη ερμηνεία της ιστορίας, το περίφημο ραντεβού με την ιστορία, όπως χαρακτηρίστηκε από τους πρωταγωνιστές του τότε, αλλά και ως προς τα αποτελέσματα που προκάλεσαν. Τι ήταν όμως το ΠΑΣΟΚ και γιατί το σχέδιό του για την Ελλάδα συγκρότησε μια ηγεμονική αριστερή ταυτότητα και την πρώτη αριστερή κυβέρνηση στη χώρα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο? Ένα τέτοιο ερώτημα απαιτεί μια προσέγγιση μακροϊστορική και εγγράφεται στο βραχή χρόνο. Θα διατρέξω σύντομα, κατά το δυνατόν και με τρόπο επιλεκτικό, τις δομές του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού στην κίνησή του και τις συλλογικές δράσεις των ανθρώπων, στοιχεία τα οποία διαμόρφωσαν το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο για τη μορφοποίηση του ΠΑΣΟΚ με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που είχε και οδήγησαν στη στιγμή του 1981. Πρώτα, οι δομές. Ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός στο ελληνικό έθνος στη νεότερη σύγχρονη ιστορία του, μιας και αυτή τη χρονιά συμπληρώνονται τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, διαμορφώνεται ως κυρίαρχο κυριαρχούμενο στην ημιπεριφέρεια του παγκόσμιου συστήματος, με μια σχέση ενότητας εθνικού, δημοκρατικού και κοινωνικού ζητήματος. Αυτή είναι μια βασική ιδιομορφία του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού μέσα στη διεθνική του κίνηση, με την έννοια όχι κάποιου εξαιρετισμού, αλλά του ιστορικά συγκεκριμένου τρόπου εξέλιξής του.
Το εθνικό ζήτημα σε έναν κοινωνικό σχηματισμό κυρίαρχο-κυριαρχούμενο, ένα έθνος κράτος μετά την επαναστατική, πλην όμως αναολοκλήρωτη διαδικασία της κρατογένεσης του το 1830, που υφίσταται τις δομές και σχέσεις εξάρτησης, δεν είναι το ίδιο δηλαδή μια υπεριαλιστική δύναμη, έχει χαρακτηριστικά αγώνα για την απελευθέρωση και την ανεξαρτησία. Δεν έχει αποικιακά και υπεριαλιστικά στοιχεία. Μια κίνηση που επαναλαμβάνεται μέσα στη σύγχρονη ιστορία, όπως η Εθνικοπελευθερωτική Επανάσταση του 1821, το ηλιορικό ριζορτσιμέντο, δηλαδή η μεγάλη ιδέα, η εθνική αντίσταση στα χρόνια της κατοχής, η οργανική ένταξη στις δυτικές περιφερειακές ολοκληρώσεις με τα ειδικότερα χαρακτηριστικά που είχε από τη δεκαετία του 50 και μετά, και τέλος ο τουρκικός επεκτατισμός. Ακόμα, αυτή η ίδια η εμπειρία της μνημονιακής υπαγωγής της χώρας στους πρόσφατους χρόνους αποτυπώνει την κίνησή της ως κυριαρχούμενη στις συνθήκες του σύγχρονου αποεδαφοποιημένου χρηματιστικού καπιταλισμού, μια επαναλαμβανόμενη δηλαδή σταθερά στη μακρά διάρκεια. Ένα δομικό στοιχείο λοιπόν, το πρώτο, είναι η πορεία του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού ως κυριαρχού-κυριαρχούμενου στην κίνηση διεθνούς ενσωμάτωσής του και τη διαδικασία εσωτερήκευσης αυτής. Επόμενη ιδιομορφία, η δεύτερη της κίνησης του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού, κατά τη γνώμη μου, με την ανωτέρω έννοια, είναι η εξέλιξη των κοινωνικών σχέσεων παραγωγής, όπως διαμορφώνονται και πλαισιώνουν ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά και τα όρια του κοινωνικού αγώνα, αλλά και της ισόρρευσης κεφαλαίου. Το ζήτημα της διανομής της γης, ήδη από την περίοδο της Επανάστασης, η διαμόρφωση εκτεταμένων σχέσεων μικροϊδιοκτησίας με την αγροτική μεταρρύθμιση του 1871 του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου και στη συνέχεια το 1723 των Βενιζέλου και Πλαστήρα, με την απαλωτρίωση των τσιφλικιών, δηλαδή η δημοκρατική επίλυση των σχέσεων ιδιοκτησίας γης, αποτέλεσε ένα σχετικό παράγοντα στη διαδικασία καπιταλιστικής ισόρρευσης, καθώς δεν αποδέσμευσε τους παραγωγούς από τα μέσα παραγωγής τους. Θα είναι οι πρόσφυγες που γίνονται προλετάροι λόγω του γενοκτονικού ξεριζωμού τους, αλλά και σταδιακά μικροϊδιοκτήτες στον αγροτικό και στον αστικό χώρο. Διαφορετικά υπομένω, οι περίοδοι της μικρασιατικής καταστροφής αλλά και της κατοχής μπορούν να θεωρηθούν ιονοί μορφές πρωταρχικής ισόρρευσης κεφαλαίου για την ελληνική περίπτωση. Είναι δηλαδή η υπεριαλιστική επέμβαση απ' έξω που δημιουργεί προλετάριους και όχι πρωτογενώση καπιταλιστική ισόρρευση. Σε αντίθεση, ας πούμε, με την γαλλική περίπτωση ή τη γερμανική ή τη βρετανική. Από την περίοδο του εμφυλίου και μετά είναι η εσωτερική μετανάστευση, ο γιγαντισμός της Αθήνας αλλά και η εξωτερική μετανάστευση που αναπαράγει διευρυγμένα τις μικροϊδιοκτητικές κοινωνικές δομές, τη βάση για την εκτεταμένη αυτοαπασχόληση και τη λεγόμενη μεσαία τάξη. Ορθότερα διατυπωμένο, δεν είναι η θεσμική λειτουργία του κοινωνικού κράτους του συμβιβασμού, δηλαδή μεταξύ καπιταλισμού και δημοκρατίας, που αποτελεί τη βασική εμπειρία των μεταπολεμικών δυτικοευρωπαϊκών κοινωνιών, του ηγεμονικού σχεδίου της παραδοσιακής σοσιαλδημοκρατίας, ιδίως στην καθολική του μορφή, αλλά κυρίως η άτυπη λειτουργία της μικροϊδιοκτησίας και της οικογένειας, που αναπληρώνει και ενισχύει τους μηχανισμούς της κοινωνικής κινητικότητας, τη διαπερατότητα των ταξικών φραγμών. Γι' αυτό και η εκπαίδευση, όπως και η οικοδομή, βρίσκονται στο επίκεντρο του κοινωνικοπολιτικού αγώνα τη δεκαετία του 60 στην Ελλάδα. Μια σημαντική αλλά περισσότερο συγκυριακή εξέλιξη, όπως αποδείχθηκε για διάφορους λόγους, κρίσιμη όμως για το συγκεκριμένο ζήτημα που έχουμε σήμερα, ήταν η βιομηχανική ανάπτυξη της περίοδου 1960-1980 με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της τάσης συγκέντρωσης κεφαλαίου και συγκεντροποίησης της παραγωγής, που τροποποίησε αλλά δεν ανέτρεψε τη μέχρι τότε κανονικότητα των μικρών συσσωρεύσεων. Διαμορφώνονται με αυτόν τον τρόπο υλικοί όροι για την εμφάνιση βιομηχανικού εργάτη σε μαζικό επίπεδο και στην Ελλάδα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον πολιτικό και κοινωνικό αγώνα. Επόμενη λοιπόν σταθερά είναι η διάχυτη μικροϊδιοκτητική κοινωνική δομή βάση της απασχόλησης και των μισοστρωμάτων, αλλά και μια συγκυριακή, όπως είπαμε, παρουσία της εργατικής τάξης και του βιομηχανικού τομέα ακριβώς την περίοδο πριν την εμφάνιση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, για τις δράσεις των ανθρώπων. Διακρίνω τρεις κατά βάση στο επίπεδο της πολιτικής θέσμησης. Η πρώτη είναι το καθολικό εκλογικό δικαίωμα στους Άρενες ήδη από την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης. Οι δύο από τις τρεις εθνοσυνελεύσεις, αλλά και η τέταρτη το 1829 με τον Καποδίστρια, γίνεται με έμεση και κάποιες φορές με άμεση εκλογή αντιπροσώπων. Αυτό αποτελεί πρωτοπορία στην εποχή της νεωτερικότητας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αρκεί να σκεφτούμε ποια ήταν τα πολιτικά και εκλογικά δικαιώματα την ίδια εποχή στην Αγγλία ή στη Γαλλία. Και δημιουργεί την κυρίαρχη πολιτική κουλτούρα του δημοκρατισμού. Αυτό είναι το κρίσιμο. Στο σημείο αυτό μπορεί να διαβάσει κάποιος ή κάποια μία από τις εξηγήσεις γιατί ενώ υπήρχαν στην Ελλάδα του 20ου αιώνα δικτατορικά κινήματα, δεν υπήρξε φασιστικό κίνημα με μαζικά χαρακτηριστικά. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά, να μνημονεύσω και εγώ τον Άγγελο Ελεφάντη, αλλά στο άλλο του βιβλίο για την επαγγελία της αδύνατης επανάστασης. Η κουλτούρα
η κουλτούρα αυτή του δημοκρατισμού, η οποία γιγαντώνεται στο αίτημα της έκρηξης της δημοκρατικής συμμετοχής στη μεταπολίτευση, οργανώνεται και θεσμοποιείται από το μαζικό κόμμα που μορφοποιείται εκείνη ακριβώς τη στιγμή, το ΠΑΣΟΚ. Είναι χαρακτηριστικά δύο βασικά συνθήματα της εποχής 74-1981. Αλλαγή, αλλαγή, λαϊκή συμμετοχή και ο λαός δεν ξεχνά, οργανώνεται νικά. Δεύτερον, επόμενο ζήτημα πέραν του εκλογικού είναι το ζήτημα της χαρισματικού τύπου ηγεσίας. Σύμφωνα με το περίφημο σχήμα του Max Weber, διακρίνονται τρεις ιδεατοί τύποι εξουσίας. Η παραδοσιακή εξουσία, η χαρισματική εξουσία, ο νομικός ορθολογικός τύπος εξουσίας. Για διάφορους λόγους που έχουν να κάνουν με την ανολοκλήρωτη θεσμική συγκρότηση αλλά και τη διάσπαρτη μικροϊδιοκτητική κοινωνική δομή, το φαινόμενο της χαρισματικού τύπου ηγεσίας εμφανίζεται στην πολιτική ζωή της χώρας περίπου κάθε 70 χρόνια. Ένας ιστορικός κύκλος μέσης διάρκειας όπου μορφοποιούνται και εκαθαρίζονται δομικές διαιρετικές τομές του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού. Τούτο το δέντρο, τρεις είναι κατά τη γνώμη μου ιστορικές στιγμές στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό των τελευταίων 200 χρόνων, που εμφανίζονται περιπτώσεις μορφές εξουσίας χαρισματικού τύπου ως αποτέλεσμα συμπίκνωσης πολιτικοκοινωνικών αντιθέσεων, εσωτερήκευσης δομών σχέσεων υπεριαλιστικής εξάρτησης στον ιστορικό χρόνο και χώρο. Η στιγμή του Ιωάννη Καποδίστρια, του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Ανδρέα Παπανδρέου. Η περίπτωση Κωνσταντίνου Καραμαλή, καθόλου σημαντική, έχει όμως άλλα χαρακτηριστικά. Το ΠΑΣΟΚ μέσα από την εσωκομματική του διαπάλη συγκροτείται ως σύγχρονο μαζικό γραφειοκρατικό κόμμα με χαρισματικού τύπου ηγεσία. Ειδικότερα στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, εκτός από τα στοιχεία της χαρισματικής εξουσίας, συνυπάρχουν μαζί με εκείνην, αλλά και στη συνολικότερη πορεία του συγκεκριμένου κομματικού σχηματισμού, και οι άλλοι δύο τύποι βεμπεριανής εξουσίας, η παραδοσιακή κληρονομική και η ορθολογική γραφειοκρατική. Διαφορετικά, επομένως, η εξέλιξη του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να διαβαστεί και μέσα από τη συνύπαρξη, διαπάλη, διαδοχή ή διολίσθηση και των τριών αυτών τύπων εξουσίας. Τρίτο ζήτημα στις δράσεις των ανθρώπων είναι η αριστερά. Στη διαδρομή του αριστερού εργατικού κινήματος στην Ελλάδα δεν υπάρχει η κυρίαρχη εμπειρία της Ευρώπης, δηλαδή των σοσιαλιστικών μαρξιστικών κομμάτων της δεύτερης διεθνούς, από τα οποία αποχωρίζεται σημαντικό μέρος της αριστερής πτέρυγάς τους, διαμορφώνοντας τα κομμουνιστικά κόμματα της τρίτης διεθνούς στο επαναστατικό κύμα της περίοδου 1917-1923, δεδομένου ότι μέχρι το 1922 στον ελλαδικό χώρο δεν υφίσταται βιομηχανική εργατική τάξη σε μαζικό επίπεδο. Ο αριστερός βενιζελισμός αποτυγχάνει τη δεκαετία του 30 να συγκροτηθεί σε μαζικό επίπεδο και συνεπώς η μετοπική συνεργασία του με το ΚΚΕ, όταν και αυτό θα έχει αναθεωρήσει γραμμή μετά την έκτη Ολομέλεια, ιδίως στην περίοδο της κατοχής στο ΕΑΜ Ελλάς, πραγματοποιείται υπό την ηγεμονία του ΚΚΕ. Η αριστερά από τα μέσα της δεκαετίας του 30 θα γίνει περίπου συνώνυμη με όρους ολοκληρωτικής ταύτισης σε επίπεδο μαζών με το κομμουνιστικό κίνημα. Κάτι που αποτελεί μια σημαντική ιδιαιτερότητα της πολιτικής εξέλιξης της χώρας σε σχέση με άλλους δυτικοευρωπαϊκούς κοινωνικούς σχηματισμούς. Η εμπειρία της εθνικής αντίστασης, ο εμφύλιος και η Αμερικανοκρατία, αλλά και το Κυπριακό, αλλά και το επαναστατικό κίνημα της παγκόσμιας περιφέρειας, οδηγούν στην αναθεώρηση της σχέσης εθνικού κοινωνικού στην κομμουνιστική αριστερά, όπως καταγράφεται στην ΕΔΑ, στο πρόγραμμα της Εθνικής Δημοκρατικής Αλλαγής, παρένθεση, το πρόγραμμα, η αλλαγή πράγματι ήταν στην ΕΔΑ, αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Η πρώτη φορά όμως νομίζω που σε πολιτική αντιπαράθεση ακούγεται ο σύνθημα είναι στην ΕΠΕΚ του Πλαστήρα το 1950-51. Ναι. Εθνική Δημοκρατική Αλλαγή, το πρόγραμμα της ΕΔΑ, στη σχέση με τις δυνάμεις του κέντρου, όπως το θνησιγενές εγχείρημα της Δημοκρατικής Ένωσης στις εκλογές του 1956, ο ανένδοτος αγώνας στην περίοδο 61-63 και τα Ιουλιανά του 65, η εμφάνιση σχημάτων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς εγγράφουν την από τα κάτω συνάντηση των δυνάμεων του κέντρου και της αριστεράς, έροντας τη γραμμή του διμέτωπου αγώνα υπέρ μιας αντιδεξιάς κατεύθυνσης σαφώς, όπου το εθνικό συνδέεται με τον αγώνα για δημοκρατία. Είναι η στιγμή της εμφάνισης της προδικτατορικής κεντροαριστεράς και του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, από τις δομές και τις δράσεις περνάμε στη συγκρότηση συλλογικού πολιτικού υποκειμένου. Το ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου από το 1970-71 και μετά, επηρεαζόμενος από το κλίμα των κινημάτων του 68 στη Δύση, των εθνικοαπελευθερωτικών αντιαπικιακών κινημάτων της περιφέρειας, αλλά και αναστοχαζόμενος στην προδικτατορική ελληνική εμπειρία που οδήγησε στην επιβολή της νεοφασιστικής χούντας, προχωρά σε μια ριζοσπαστική αναθεώρηση. Αποδέχεται τον νεομαρξισμό, τα σχήματα Μητρόπολης Περιφέρειας και ιδίως τη θεωρία της εξάρτησης, Σαμίρ Αμίν, Αντρέ Γκούντερ Φρανκ, Πολ Σουίζη και άλλων. Αυτό καταγράφεται τόσο διανοητικά με βιβλία που συγγράφει εκείνη την περίοδο, όπως ο Πατερναλιστικός Καπιταλισμός και ο Ιμπεριαλισμός και η Οικονομική Ανάπτυξη, αλλά και στην αρθρογραφία συνεργασία του με το Διεθνές Ανεξάρτητο Σοσιαλιστικό Περιοδικό, το Monthly Review,
αλλά και πολιτικο-οργανωτικά, με το διαχωρισμό του ΠΑΚ από την Ένωση Κέντρου ΕΔΗΝ το 1971 στο εξωτερικό, την ιδεολογικο-πολιτική γραμμή της οργάνωσης και τελικά την απόφαση ίδρυσης ενός σοσιαλιστικού κόμματος και όχι αναβίωση της προδικτατορικής Ένωσης Κέντρου στην τελευταία συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΚ στα τέλη Ιουλίου του 1974 στο Βίντερτουρ της Ελβετίας, στη γενέθλια πόλη του ΠΑΣΟΚ. Η ίδρυση του ΠΑΣΟΚ αποτυπώνει με ηγεμονικό τρόπο το πνεύμα της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας, τους κινητοποιητικούς μύθους με τη θετική έννοια της στιγμής της μεταπολίτευσης. Το εθνικό με την Κύπρο, το δημοκρατικό με το Πολυτεχνείο, την έντονη διάσταση του κοινωνικού στοιχείου, όπως δηλώνει ο όρος σοσιαλιστικός στον τίτλο του κόμματος, είναι ο λόγος, Γιάννη, που ο Γιάννης Αλευράς δεν προσήλθε στις 3 Σεπτέμβρη ανήμερα του 1974 στη διακήρυξη λόγω αυτού του θέματος και ήρθε λίγες μέρες μετά. Στην ενότητά τους, στον ιδεολογικοπολιτικά συναρθρωμένα σε ένα μαζικό οργανωμένο κόμμα που αποτέλεσε θεσμική καινοτομία αλλά και κοινωνική κίνηση της εποχής. Η 3η Σεπτέμβρη 1974 εμπεριείχε τόσο το στοιχείο της ρήξης υπέρβασης όσο και της ενσωμάτωσης προωθητικού συμβιβασμού με οργανωμένη παρουσία, μαζική συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μορφοποίησε σε πολιτικό κίνημα τους εθνικούς, δημοκρατικούς και κοινωνικούς αγώνες του ελληνικού λαού από τη δεκαετία του 30 και μετά, ως ανταγωνιστική απάντηση απέναντι σε δομές, κοινωνικές τάξεις, πολιτικές που αναπαρήγαγαν σχέσεις εξάρτησης, υποτέλειας, υπανάπτυξης, αυταρχισμού και εκμετάλλευσης. Ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ ήταν μονομέτωπος κατά της δεξιάς, που ήταν η κυρίαρχη δύναμη με διάφορες μορφές από το 1934-35 και μετά, η οποία παρά το γεγονός ότι τη στιγμή της μεταπολίτευσης λαμβάνει στις εκλογές του 1974 προς το 54%, εντούτοις γίνεται σαφές πολύ γρήγορα ότι η μεταπολίτευση ως διαδικασία θα είναι αριστερόστροφη σε συνδίκες ψυχρού πολέμου, με την πολιτική και κοινωνική δεξιά να υποχωρεί διαρκώς, επιχειρώντας να υποβαθμίσει και τις παλιές της ταυτότητες. Το ΠΑΣΟΚ αποτέλεσε τόπο συνάντησης μεταξύ ριζοσπαστικοποιημένων δυνάμεων του προδικτατορικού κέντρου και ιδίως της νεολαίας του, της ΕΔΗΝ, και σημαντικού μέρους του αντιδικτατορικού κινήματος. Τομή στη συνέχεια σε σχέση με την παράδοση του κεντρώου χώρου, αλλά και τομή στο χώρο της αριστεράς, καθώς διαμόρφωνε έναν ανταγωνιστικό σοσιαλιστικό νεομαρξιστικό χώρο με όρους μαζικούς. Έναν κομματικό σχηματισμό πολιτικο-οργανωτικής περισσότερο ενότητας μέσα από έντονες εσωκομματικές συγκρούσεις πέραν της κομμουνιστικής αριστεράς, παραδοσιακής ή ανανοητικής, καθώς και της ισχνής με όρους μαζικότητας στην Ελλάδα σοσιαλδημοκρατικής παράδοσης. Την περίοδο της έντονης εσωκομματικής διαπάλης 1975-1977, ο Ανδρέας Παπανδρέου, με ορισμένες πολιτικοθεωρητικές παρεμβάσεις του, οι οποίες θα εκδοθούν σε κομματική προσούρα με τίτλο Μετάβαση στο σοσιαλισμό, προβλήματα και στρατηγική για το ελληνικό κίνημα, θα επιχειρήσει να διαχωρίσει το ΠΑΣΟΚ ιδεολογικοπολιτικά από τα άλλα ρεύματα της αριστεράς, τόσο της τριτοδιεθνιστικής λενινιστικής, όσο και της ανανεωτικής ευρωκομμουνιστικής. Παράδειγμα, στο κείμενο που αναφέρθηκε η κυρία Βελισσαρίου πριν, κάνει μια κριτική στο Programme Commun των Γάλλων Σοσιαλιστών και Κομμουνιστών το 1972 και στο Compromesso Storico του Μπερλιγκουέρ, έτσι, το 73-74, λέγοντας το 77 στο κείμενο αυτό στην εξόρμηση, καταλήγοντας ότι δεν αμφισβητούμε την πρόθεση των σχημάτων αυτών, αλλά αμφισβητούμε τη δυνατότητα. Όσο και της παραδοσιακής σοσιαλδημοκρατικής εκείνης της περίοδου, αναφέρθηκε πριν ο Γιάννης, σε μια κατεύθυνση απέναντι στον υπαρκτό σοσιαλισμό και τη σοσιαλδημοκρατία, που λίγο αργότερα θα ονομάσει ως στρατηγική του τρίτου δρόμου για τον σοσιαλισμό. Το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο τη στιγμή του 1981, αλλά της ανδροπαπανδρεϊκής περίοδου συνολικά, ήταν ένα κόμμα με οργανωμένη και μαζική παρουσία της υπαλληλικής μισθωτής εργασίας των νέων μικροαστικών στρωμάτων δηλαδή, αλλά και της εργατικής τάξης, ιδίως της βιομηχανικής, καθώς μορφοποιείται σε μία περίοδο που βρίσκεται σε εξέλιξη ένας τύπος βιομηχανικής ανάπτυξης, όπως είχα πει προηγουμένως στην Ελλάδα. Είναι μια υλιστική προσέγγιση, αν θέλετε, στο ερώτημα που επιχειρεί να εξηγήσει γιατί είναι τότε που εμφανίζεται μαζικός σοσιαλιστικός φορέας με χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας όσον αφορά την οργανωμένη παρουσία της εργατικής τάξης. Το ΠΑΣΟΚ, συνεπώς, έχει εργατική ταυτότητα, καθώς η εργατική τάξη, η πραγματική, με σάρκα και οστά, και όχι το εικόνισμά της, όχι μόνο ήταν συγκεντρωποιημένη εκείνη την περίοδο σε επίπεδο παραγωγής και ψηφίσει ΠΑΣΟΚ σε θηριώδη ποσοστά, αλλά συγκροτεί συνδικάτα, τα εργοστασιακά σωματεία, σε κόντρα με το ΚΚΕ, το ΚΚΕ εσωτερικού δεν είχε παρουσία, αλλά με το ΚΚΕ που ήθελε τα κλαδικά εκείνη την εποχή, και επίσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τα οποία εργοστασιακά σωματεία στη συνέχεια συνδέονται με το κόμμα μέσω της ΟΒΕΣ, και επίσης διαδραματίζει η εργατική τάξη μέσω αυτής της διαδρομής σημαντικό ρόλο στην εσωκομματική πάλη του κόμματος στα μέσα της δεκαετίας του 80.
Το κόμμα όμως ιδεολογικά δεν είναι εργατίστικο. Είναι εργατικό, αλλά όχι εργατίστικο, καθώς καλεί και οργανώνει ταυτόχρονα μέλη που ήταν φορείς των κοινωνικών σχέσεων της εκτεταμένης μικροϊδιοκτητικής κοινωνικής δομής και αυτοαπασχόλησης στους περίφημους μικρομεσαίους. Τα στοιχεία αυτά καταγράφονται σε ένα από τα πλέον βασικά, κατά τη γνώμη μου, κομματικά κείμενα του ΠΑΣΟΚ, από αυτά που το καθόρισαν. Την Εθνική Λαϊκή Ενότητα, στη Δεύτερη Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής 1978 Φεβρουάριος. Είναι το κείμενο πάνω στο οποίο τοποθετείται και το ΚΚΕ στο 10ο συνέδριο εκείνη την εποχή, αλλά τοποθετείται και ο Νίκος Πουλατζάς τον Απρίλιο του 1978 στο κλασικό άρθρο του στα νέα για την Ενότητα των Δυνάμεων της Αλλαγής. Πάνω σε αυτό γίνεται η συζήτηση. Είναι η Εθνική Λαϊκή Ενότητα, η κοινωνική δηλαδή συμμαχία, σε ισότιμη ταξική, σχεσιακή και παρατακτική βάση, αυτό που ονομάστηκε η μη προνομιούχη, όχι δηλαδή η ηγεμονία της εργατικής τάξης και η σύμμαχή της, έτσι. Στο προεκλογικό επίσης συμβόλαιο με το λαό το 81, στις κυβερνητικές πολιτικές, αλλά και στην εσωκομματική πάλι της δεκαετίας του 80 και στην αντιπολιτευτική περίοδο 89-93. Με τις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου 1981 και τη νίκη του ΠΑΣΟΚ συγκροτείται η πρώτη αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τόσο με όρους εθνικής όσο και ευρωπαϊκής εμπειρίας, αλλά και όπως έγινε κατανοητή εγχώρια και διεθνώς από τους σύγχρονους της εποχής. Ένα οργανωμένο μαζικό κόμμα με στρατηγικό προσανατολισμό το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, την αλλαγή ως όραμα και πορεία, όπως ανέφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου στις προγραμματικές δηλώσεις της πρώτης του κυβέρνησης. Κάτι ανάμεσα στον Γκάουτς και τον Μπερστάιν, αν θέλουμε να κάνουμε έναν ιστορικό παραλληλισμό. Κυρίαρχη διάσταση στον πολιτικοκοινωνικό αγώνα κατά την κυβερνητική περίοδο του ΠΑΣΟΚ μετά τις νίκες στις εκλογές του 81, με όρους συσχετισμών και συλλογικής κατανόησης, αποτέλεσε ένας μαχητικός ρεφορμισμός με υλικές και θεσμικές κατακτήσεις και όχι κατά ανάγκη μια γραμμή αντιμπεριαλιστικής ρήξης ως προϋπόθεση για το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Άλλωστε, η σταδιακή ανέρεση της αντιμπεριαλιστικής αποδέσμευσης δεν προκάλεσε διαφωνίες ή αποχωρήσεις στο ΠΑΣΟΚ εκτός από μία σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής. Το ζήτημα το 1983, το ζήτημα της αντιμπεριαλιστικής αποδέσμευσης τελικά κρίθηκε κατά τη γνώμη μου στο δυνητικά μεταβαλλόμενο πεδίο του διεθνοπολιτικού συσχετισμού, αλλά και στο εγχώριο παραγωγικό επίπεδο. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένας κομματικός σχηματισμός, εκδοχή του νεοελληνικού ναρωτινικισμού, σε αυτό συμφωνώ με τον Ελεφάντη, κόμμα των παιδιών των αγροτών και του μικροαστικού δημοκρατικού σοσιαλισμού, σε αυτό συμφωνώ με τη γραμμή του ΚΚΕ στο 10ο συνέδριο του 1978, με έντονο το στοιχείο της ενότητας εθνικού-κοινωνικού, εθνικού-διεθνικού. Κόμμα έκφραση των διαιρετικών τομών του ελληνικού 20ου αιώνα, βενιζελισμός-αντιβενιζελισμός, αιαμική τομή, δεξιά-αντιδεξιά τη δεκαετία του 60 και του κλεισίματος των ιστορικών λογαριασμών. Κόμμα κυβέρνηση του εκδημοκρατισμού των κοινωνικών σχέσεων και των πολιτικών δομών της χώρας, έκφραση της τάσης κοινωνικού εξισωτισμού, καθώς και των πολιτικών αναδιανομής και οικοδόμησης κοινωνικού κράτους. Απολύτως ενδεικτικά αναφέρω ορισμένες κυβερνητικές πολιτικές της εποχής εκείνης, τις εργασιακές σχέσεις, νόμος 1264 του 82 και το καθεστώς της ατόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, στη δημόσια υγεία το περίφημο Εθνικό Σύστημα Υγείας, νόμος 1397 του 83, στην παιδεία νόμος πλαίσιο 1268 του 82, αλλά και ο νόμος για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 1566 του 85, στην ισότητα των δύο φύλων για το οικογενειακό δίκο 1329 του 83, αλλά και στην ισότητα στις εργασιακές σχέσεις 1414 του 84, στον πολιτισμό και στο δικαίωμα στη μνήμη, στην αξιοκρατία στις προσλήψεις στο δημόσιο με το νόμο 290 του 1994, ο περίφημος νόμος Πεπονή, το ΑΣΕΠ δηλαδή. Ιτήθηκε στο ζήτημα της παραγωγής και ανάπτυξης και αυτό έχει σημασία, αλλά και συνέπειες. Η κοινή συνισταμένη της κυβέρνησης και του κόμματος ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80 καταγράφεται στην πρακτική της Εθνικής Λαϊκής Ενότητας με ισχυρή μικροαστική, εργατική και αγροτική γείωση. Η ενότητα δεν αφορούσε μια πολιτική κοινωνικού συμφιλιωτισμού, αλλά εθνικού. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ τη δεκαετία του 80 ενισχύει τη θέση των κυριαρχούμενων κοινωνικών τάξεων υλικά, θεσμικά, αλλά και σε επίπεδο οργάνωσης, χωρίς να χτυπάει λόγου χάρη φορολογικά τις κυρίαρχες τάξεις, αλλά κυρίως με εσωτερική αναδιανομή και δανεισμό, όταν οι όροι όμως διαχείρισης του δημοσίου χρέους ήταν πολύ διαφορετικοί από αυτούς που ίσχυαν από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και μετά. Παρά τα αυτά, η κυρίαρχη τάξη αντιμετώπιζε το ΠΑΣΟΚ εχθρικά, όπως προκύπτει τόσο από την τάση από επένδυσης μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, μετά αλλάζει βέβαια ιδίως σε σχέση με ηγετικές ομάδες του κόμματος, τον δημόσιο λόγο των θεσμικών εκπροσωπήσεών της, αλλά και την εκλογική καταγραφή, ιδίως στην περίοδο 1985-1993. Ο λόγος της εχθρότητας
είναι η ενίσχυση από το κόμμα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ των κυριαρχούμενων τάξεων στον κοινωνικό ανταγωνισμό και η θεσμοποίησή της. Η επιδιωκόμενη εθνική ενότητα στο ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 80 αφορά την αντιμετώπιση του τουρκικού επεκτατισμού και συνδέεται με αυτήν την προοπτική, τουλάχιστον όπως αυτό προκύπτει από το δημόσιο λόγο του Ανδρέα Παπανδρέου και του κόμματος εκείνη την περίοδο. Είναι δηλαδή εκδοχή μιας εθνικής ιδιομορφίας σε σχέση με τους δυτικοευρωπαϊκούς κοινωνικούς σχηματισμούς, κάτι που πολύ εύστοχα το εντοπίζει ο Ντόναλτ Σασούν στο μνημειώδες δίτομο έργο του 100 χρόνια σοσιαλισμού. Κλείνοντας, το ΠΑΣΟΚ ιτήθηκε ιστορικά, γιατί μεταμορφώθηκε στο αντίθετό του. Υπήρξε παραδειγματική περίπτωση πολιτικού μεταμορφισμού, σύμφωνα με κλασιανούς γκαμψιανούς όρους. Η ραγδαία κρατικοποίησή του ήδη από τη δεκαετία του 80, καθώς και η γραφειοκρατία του έπαιξαν κομβικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή. Το ΠΑΣΟΚ της εποχής για την οποία αναφερόμαστε στη σημερινή εκδήλωση, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή ως βιωματική σχέση, ως πολιτικοοργανωτική ζήμωση, αλλά και στο επίπεδο του συλλογικού φαντασιακού, ήταν έκφραση της εθνικής κοινωνικής ιδιομορφίας της χώρας μέσα στη διεθνική κίνηση της ιστορίας. Η γραμμή ενότητας εθνικού, διεθνικού, δημοκρατικού, κοινωνικού ήταν η ηγεμονική στρατηγική της εθνικής λαϊκής ενότητας. Μια στρατηγική, κατά τη γνώμη μου, γόνιμη για τη χώρα και το λαό και στις σημερινές συνθήκες, που μπορεί να κάνει την αριστερά ξανά ηγεμονική πολιτική δύναμη, αλλά που υπαρκτή επίσημη αριστερά, όπως και το ΠΑΣΟΚ από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά, έχουν εγκαταλείψει για διάφορους λόγους θεωρητικούς και υλικούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ο λόγος τώρα στον κύριο Τάση. Το θέμα της σημερινής του ομιλίας είναι η οργανωτική δομή του ΠΑΣΟΚ, μαζικό κόμμα με σοσιαλιστικές αναφορές. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω πολύ το ΜΕΤΑ και το ΜέΡΑ25 για τη σημερινή εκδήλωση και για την πρόσκληση. Είναι τιμή για μένα να έρχομαι εδώ και να μιλήσουμε για το ΠΑΣΟΚ. Χαρακτηριστικό νομίζω της κρίσης του ΠΑΣΟΚ είναι ότι 40 χρόνια μετά τις εκλογές του 1981 δεν κάνει καμία εκδήλωση για τις εκλογές του 1981. Και αυτό νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό της ΣΥΤΑ, σε συνέχεια τον όσο είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να γνωρίζουμε την εμπειρία του ΠΑΣΟΚ, γιατί κατά την άποψή μου, αν γνωρίζαμε την εμπειρία, την κυβερνητική αλλά και την οργανωτική εμπειρία του ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση της άλλης φοράς αριστεράς, στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι ότι δεν θα υπήρχε ΙΤΑ, αλλά ΙΤΑ θα ήταν ύστερα από πιο σκληρή διαπραγμάτευση και πιο σκληρές συνθήκες από την άποψη της κοινωνίας. Άρα λοιπόν, τι είναι το ΠΑΣΟΚ? Θα μιλήσουμε με συνθήματα. Έτσι. Το βασικό είναι το ραντεβού με την ιστορία για τις εκλογές του 1981. Εδώ και τώρα ήρθε η ώρα της αλλαγής και λαός ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Το πρώτο ραντεβού με την ιστορία είναι ότι 40 χρόνια μετά συζητάμε για το ΠΑΣΟΚ για τις εκλογές του 1981, άρα λοιπόν έγινε ένα ραντεβού με την ιστορία. Το δεύτερο είναι εδώ και τώρα ήρθε η ώρα της αλλαγής, που σημαίνει ότι ένα κόμμα, για να είναι κόμμα, θέλει την κυβέρνηση. Δεν περιμένει πότε θα φτιαχτούν οι όποιες αντικειμενικές συνθήκες, αλλά προσπαθεί να ορίσει τις συνθήκες και να προσπαθεί να γίνει εκείνο το κόμμα της αλλαγής, ώστε να σπρώξει τις συνθήκες για τις κυριαρχούμενες τάξεις. Και το τρίτο είναι λαός ΠΑΣΟΚ στην εξουσία. Αυτό ήταν ακριβώς η συμπίκνωση του ζητήματος που έχουν όλα τα κόμματα της σοσιαλιστικής και της κομμουνιστικής αριστεράς στην ιστορική τους διάσταση. Πώς θα έρθουν και θα προσπαθήσουν να αλλάξουν το καπιταλιστικό κράτος. Δεν είναι μόνο να πάρουμε την κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει να υπάρξει το πώς θα διαχειριστούμε την εξουσία σε όρους καπιταλιστικής συγκρότησης. Έτσι, άρα λοιπόν το ΠΑΣΟ γίνεται το όχημα για να συναντηθούν στην εξουσία οι τρεις συν μία γενιές που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ από το 1974 μέχρι και το 1981. Τη γενιά της αιαμικής αντίστασης, τη γενιά του 1-1-4, της δεκαετίας του 60 για τον εκδημοκρατισμό, της γενιάς του Πολυτεχνείου και την τέταρτη γενιά, η συν μία γενιά, είναι η γενιά της αλλαγής του 1981. Και με ποιο τρόπο θα φέρει αυτές τις αποκλεισμένες τρεις γενιές στο προσκήνιο, συν τη μία γενιά, με την οργανωτική του δομή. Και ποια είναι η οργανωτική δομή? Είναι η οργανωτική δομή του κόμματος Μαζών.
Προσπαθεί λοιπόν το ΠΑΣΟΚ να διαμορφώσει στις συνθήκες μετά την πτώση της δικτατορίας το 1974 μια διαδικασία μαζικού κόμματος. Όπως πολύ σωστά υπόθηκε πιο πριν, η ελληνική ιδιαιτερότητα, γιατί ο κάθε κοινωνικός σχηματισμός είναι ιδιαίτερος, δεν ακολουθεί την παραδοσιακή λογική εξέλιξη ότι τα σοσιαλιστικά κόμματα μαζών στη Δυτική Ευρώπη προϋπάρχουν των κομμουνιστικών κομμάτων μαζών, αλλά στην ελληνική περίπτωση γίνεται το αντίθετο. Και το ΠΑΣΟΚ το 1974 προσπαθεί να διαφοροποιηθεί τόσο από τη Νέα Δημοκρατία, όσο και από το που έχει τους πόρους, έτσι, και την παλαιά συγκρότηση, και το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο φυσικά έχουν τα κομμουνιστικά κόμματα την παλιά ιστορική του συγκρότηση και οργανωτική δομή. Και πώς το καταφέρνει αυτό? Θέτοντας το μεγαλύτερο πρόταγμα στην ιδρυτική του διακήρυξη 3 Σεπτέμβρη, την έννοια της αυτοοργάνωσης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως λέει η ιδρυτική του διακήρυξη, καλεί τον ελληνικό λαό να οργανωθεί στις τάξεις του, να πυκνώσει στις τάξεις του και να δημιουργήσει ένα σοσιαλιστικό κόμμα με δημοκρατική διαδικασία, όπου και το πρόγραμμα και οι θέσεις θα δημιουργηθούν και θα υλοποιηθούν δημοκρατικά. Αυτή λοιπόν η έννοια της αυτοοργάνωσης στις συνθήκες του 1974, στις ριζοσπαστικές συνθήκες που κυριαρχούν στην Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία ύστερα από την πτώση της δικτατορίας, είναι η κρίσιμη μορφή, το κρίσιμο εργαλείο που έχει το ΠΑΣΟΚ, έτσι ώστε να ενταχθεί με όρους εκλογικούς, στο σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας που έχει την παλαιοκομματική λογική των κομμάτων στελεχών, κομμάτων που ερχόντων καλύτερα για το ελληνικό κομματικό σύστημα της καχεκτικής δημοκρατίας, αλλά και τη γραφειοκρατική συγκρότηση της κάθε της οργάνωσης της κομμουνιστικής αριστεράς. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα, κατά την άποψή μου, στο κομματικό σύστημα και του δίνει μια δυναμική η οποία καταγράφεται στις εκλογές του 1974. Το ποσοστό του 1974 δεν είναι κάτι το οποίο ικανοποιεί όμως την ηγετική ομάδα. Και το θέμα είναι, το ερώτημα που μπαίνει είναι πώς αυτό το πράγμα θα δημιουργηθεί με όρους υλικούς, με όρους κομματικής οργάνωσης. Είναι κάτι το οποίο στο ελληνικό κομματικό σύστημα δεν το ξέραμε. Και δεν το ξέραμε γιατί και το ΚΚΕ ήταν στα περισσότερα χρόνια του παράνομο και κυρίως στην καχεκτική δημοκρατία μετά το τέλος του εμφυλίου και στη δικτατορία. Άρα λοιπόν ψάχνουμε κάτι καινούριο. Ποια θα είναι η μορφή αυτού του κόμματος? Το ΠΑΣΟΚ συγκροτείται στην 3η Σεπτέμβρη ως κόμμα πολυτασικό. Παρά τα τρία συνθήματα που υπάρχουν στη διακήρυξη, εθνική ανεξαρτησία, κοινωνική απελευθέρωση, λαϊκή κυριαρχία, θέτει και ένα ζήτημα το οποίο λέγεται δημοκρατικές διαδικασίες. Εισέρχεται ως κόμμα πολυτασικό, εισέρχεται ως μια διαδικασία που όλοι στο ΠΑΣΟΚ μπορούν να εκφραστούν, να κάνουν την αυτοοργάνωση, να ανοίξουν τοπικές οργανώσεις και να έχουν από το Λένιν μέχρι το Βενιζέλο. Εντάξει, αυτό λοιπόν πώς θα συγκροτηθεί σε κόμμα ενιαίο. Άρα λοιπόν μπαίνει το ζήτημα το τι οργανωτική δομή θα έχουμε σε ένα κομματικό, σε μια κοινωνία όπου δεν έχουμε τη συμμετοχική κομματική κουλτούρα, γιατί ακριβώς η καχεκτική δημοκρατία, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που προήγαγε, ήταν η μη συμμετοχική κομματική κουλτούρα. Έτσι, άρα λοιπόν υπάρχουν οι συζητήσεις, οι ερωτήσεις, οι συγκρούσεις, τι κόμμα θα έχουμε. Και εκεί γίνονται, την περίοδο είναι κρίσιμο αυτό για το ΠΑΣΟΚ, η περίοδος 1975-1977, γιατί ακριβώς υπάρχουν τρεις μεγάλες διασπάσεις. Το 1975 υπάρχει κρίση με τη Δημοκρατική Άμυνα, όπου η Δημοκρατική Άμυνα έθετε το ζήτημα των δημοκρατικών διαδικασιών περισσότερο από την εκλογική αποτελεσματικότητα, ενώ το σύνθημα Σοσιαλισμός 18 έθετε και το ζήτημα του μετασχηματισμού, του σοσιαλιστικού, αλλά και το εδώ και τώρα πρέπει να έχουμε στην κυβέρνηση. Το 1976 γίνεται η κρίση με τους τροτσκιστές, οι οποίοι τροτσκιστές γύρω από την, κυρίως από την τάση του ξεκινήματος, θέτουν το ζήτημα της οριζόντιας διασύνδεσης των οργανώσεων, ενώ η κυρίαρχη αντίληψη της ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ είναι η κάθετη οργάνωση, έτσι, το κέντρο δηλαδή σε σχέση με κάθε τοπική οργάνωση και όχι η συγκέντρωση και η ομιλία και η συνομιλία των οργανώσεων με βάση την οριζόντια διασύνδεση. Και το τρίτο ήταν το 1977 οι διασπάσεις
με το ΠΑΚ, με τα μέλη από το ΠΑΚ που προέρχονται από το ΠΑΚ εξωτερικού, και αυτοί θέλανε την αυτονομία του ΠΑΣΟΚ στους μαζικούς χώρους. Άρα λοιπόν κομματικές οργανώσεις να είναι κομματικές οργανώσεις, αλλά και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και σε επίπεδο συνδικάτων, αλλά και σε επίπεδο αλλά και στο επίπεδο φοιτητικού κινήματος, οι οργανώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αυτόνομες από τον παράγοντα κόμμα. Και αυτή η περίοδος, 1975-1977, είχε να κάνει με τη διπλή κίνηση. Τη μία είναι η μαζικοποίηση του ΠΑΣΟΚ και το δεύτερο είναι οι εσωκομματικές κρίσεις και διασπάσεις. Με τις τρεις αυτές τάσεις, οι οποίες έθεσαν αυτόν, όπως λέγαμε τότε, εκτός κινήματος. Άρα λοιπόν μετά τις εκλογές του 1977 γίνονται τρεις βασικές εκδηλώσεις στο εσωκομματικό πεδίο του ΠΑΣΟΚ. Η πρώτη Πανελλήνια Συνδιάσκεψη του 1977, η δεύτερη Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής και η πέμπτη Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής. Με αυτές τις εκδηλώσεις, με αυτά τα γεγονότα, τα εσωκομματικά γεγονότα, διαμορφώνεται ουσιαστικά διαμορφώνεται ο εκλογικός μηχανισμός του ΠΑΣΟΚ, η οργανωτική δομή του ΠΑΣΟΚ κατά τα πρότυπα των κομμάτων μαζών. Και εδώ είναι αυτό που είπε ο κύριος Σημακόπουλος, κάτι μεταξύ Κάουτσκι, Μπερνστάιν αλλά και Λένιν, όπως θα πούμε. Αυτό τι σημαίνει, ότι η πρώτη πανελλαδική συνδιάσκεψη, όπου εκλέχτηκε η νέα Κεντρική Επιτροπή, είχε το χαρακτήρα συνεδρίου και αποφασίστηκε η μαζικότητα των οργανώσεων. Εκεί βγήκε η περίφημη Τρόικα του ΠΑΣΟΚ. Η Τρόικα του ΠΑΣΟΚ αποτελούνταν από τον Άκη Τσοχατζόπουλο, τον Κώστα Λαλιώτη και τον Γιώργο Γεννηματά. Ο Άκη Τσοχατζόπουλος εκπροσωπούσε το ΠΑΚ και τα μέλη του κόμματος, επειδή ήταν γνωστός λόγω της συμμετοχής στο ΠΑΚ. Ο Κώστας Λαλιώτης εκπροσωπούσε τη νέα γενιά και το Πολυτεχνείο και ο Γιώργος Γεννηματάς, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, εκπροσωπούσε το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στους μαζικούς χώρους, αλλά και ένα άνοιγμα προς το εκλογικό, αυτό που είπε ο κύριος Μαυρής, εκλογικό κέντρο. Παρά το γεγονός ότι πρέπει να πούμε ότι με βάση τα επίσημα κείμενα του ΠΑΣΟΚ και την 3η Σεπτέμβρη και την Εθνική Λαϊκή Ενότητα, το ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί τη συνέχεια του Ελευθερού Βενιζέλου, δεν αποτελεί συνέχεια της Ένωσης Κέντρου. Είναι κάτι καινούριο, θεωρεί τον εαυτό του κάτι καινούριο και εκπροσωπεί, όπως είπαμε, τις τρεις γενιές, την νεαμική αντίσταση, το 1-1-4 και τη γενιά του Πολυτεχνείου. Και ορίζει το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας. Και πώς τον ορίζει? Με βάση την δεύτερη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, την Εθνική Λαϊκή Ενότητα, ορίζει τον μπλοκ τομή προνομιούχων. Το μπλοκ τομή προνομιούχων, το οποίο είναι σημαντικό κατά την άποψή μου, γιατί δημιουργεί τους όρους της πολιτικής και εκλογικής νίκης, γιατί ακριβώς είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα ακτινογραφεί την ελληνική κοινωνία ακριβώς έτσι όπως είναι. Το ΠΑΣΟΚ δεν απευθυνόταν με πολιτικούς όρους, αλλά απευθυνόταν με κοινωνικούς όρους. Ένα κόμμα πρέπει να απευθύνεται σε συγκεκριμένα τμήματα της κοινωνίας. Κάνει μια μεγάλη διαταξική και ισότιμη κοινωνική συμμαχία. Αυτό τι κέρδος είχε? Είχε κέρδος γιατί ακριβώς σε μια περίοδο όπου η δημοκρατία στην Ελλάδα είναι πάντα ασταθής, έτσι, και έχουμε την εμπειρία της Χιλής, όπου ο Αλέντε με το κόμμα της Εθνικής Ενότητας, με την Πλατιά Συμμαχία, δεν καταφέρνει να έχει την εξουσία, γιατί ακριβώς γίνεται το πραξικόπημα του Πινοσέτ, το ΠΑΣΟΚ φέρνει το εθνικό στοιχείο, Εθνική Λαϊκή Ενότητα, έτσι ώστε να παγιώσει τη δημοκρατία και να φέρει όλα αυτά το μπλοκ στην διαδικασία ενός σοσιαλιστικού μετασχηματισμού. Ωστόσο, έτσι, όλο αυτό, ποιο ήταν το αρνητικό σε αυτή τη διαδικασία? Ότι με αυτή την παραδοχή και με τη μη ηγεμονική θέση της εργατικής τάξης, της βιομηχανικής εργατικής τάξης, το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται πολύ έντονα αντιμπεριαλιστικό, αλλά ταυτόχρονα υποχωρεί το αντικαπιταλιστικό του στοιχείο. Έτσι, άρα λοιπόν μπορεί με αυτή την διγλωσία να μπορεί και να εμφανίζεται και ριζοσπαστικό από τη μία, αλλά και μειώνεται οι αντικαπιταλιστικές αναφορές από την άλλη. Άρα λοιπόν το ζήτημα
και της Πέμπτης Συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής, το ΠΑΣΟΚ φτιάχνει μία οργάνωση, και εδώ φαίνεται η κομματική παράδοση, έτσι, ότι με βάση την Τρόικα και με βάση τα κεντρικά όργανα του ΠΑΣΟΚ, γίνεται προσπάθεια πρώτον από τη μία να ενταχθεί ο ηγέτης στη συλλογικότητα, γιατί ακριβώς ο ρόλος του ηγέτη και στα κομματικά συστήματα της Ελλάδας τη δεκαετία του 50 ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος των κομμάτων, παραδείγματος χάρη Κωνσταντίνος Καραμαλής ή Γεωργίος Παπανδρέου στην Ένωση Κέντρου, Κωνσταντίνος Καραμαλής στην ΕΡΑΗ. Αλλά ταυτόχρονα είναι ότι προσπαθεί σε αυτό το πράγμα να γίνει την κάθετη οργάνωση. Άρα λοιπόν δημιουργεί ένα κόμμα τύπου η μάντα μεταβίβαση όπως είναι τα κομμουνιστικά κόμματα. Άρα λοιπόν τι κάνει το ΠΑΣΟΚ, προσπαθεί την οργανωτική του δομή να την εκφράσει, να την εμπεδώσει και να την εκφράσει κοινωνικά και πολιτικά σε όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας. Στο φοιτητικό κίνημα με την ΠΑΣΠ, στην τοπική αυτοδιοίκηση με τον τίτλο Δημοκρατική Αλλαγή, στα συνδικάτα με την ΠΑΣΚΕ, κάνει κατά τόπους οργανώσεις μικρογραφία του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο κομματικοποιεί την κοινωνία, αλλά και απ' την άλλη δεν δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνία να αναπτυχθεί, αυτόνομα. Έτσι, αυτή η λογική λοιπόν ότι προσπαθεί και κομματοποιεί την κοινωνία και αποτελεί την έκφραση, την οργανωμένη έκφραση της κοινωνίας, του δίνει τη δυνατότητα πολύ γρήγορα, σε 7 χρόνια από την ίδρυσή του, να έχει μια πολύ μεγάλη οργάνωση, μαζική οργάνωση, η οποία να είναι πολιτικά ομογενοποιημένη, με το στόχο της αλλαγής πια. Σοσιαλισμός στις 18 του 1974 γίνεται σοσιαλιστική αλλαγή το 1977 και γίνεται αλλαγή το 1981, έτσι φεύγει το σοσιαλιστικό, να κινήσει αυτό τον κόσμο, να μπορέσει να εκφράσει πολιτικά τις τρεις συν μία γενιά, και πραγματικά το καταφέρνει με τις εκλογές το 1981. Δημιουργεί λοιπόν ένα πρότυπο καθολικό στο κομματικό σύστημα, όπου για πρώτη φορά στο ελληνικό κομματικό σύστημα μία κυβέρνηση έχει την υποστήριξη ενός μεγάλου μαζικού κόμματος, το οποίο κομματικοποιεί την κοινωνία και στηρίζει τις επιλογές της ηγεσίας. Άρα λοιπόν ο ρόλος του κόμματος από το 1974 μέχρι το 1981 μειώνεται με όρους ιδεολογίας, αλλά ωστόσο εντείνεται με όρους πολιτικής κινητοποίησης. Ένα άλλο πράγμα το οποίο θα δούμε πως είναι σημαντικό είναι ότι το ΠΑΣΟΚ, εκτός από τοπικές οργανώσεις που είναι μια κλασική αντίληψη συγκρότηση μαζικού κόμματος με βάση τον Κάουτσκι, δημιουργεί τις κλαδικές οργανώσεις ή τις οργανώσεις χώρου δουλειάς. Αυτό ότι οι κλαδικές οργανώσεις τι ήταν, ήταν η προετοιμασία κυρίως με επιστημονικούς όρους, ώστε όταν θα έρθουμε στην κυβέρνηση να έχουμε στελέχη, ώστε τι να κάνουμε, να αλλάξουμε το κράτος. Και πώς να αλλάξουμε το κράτος, προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας των μη προνομιούχων, των αποκλεισμένων, του εμφυλίου, της μεταεμφυλιακής συγκρότησης και της δικτατορίας. Αυτό ακριβώς ήταν ο στόχος. Επιτεύχθη εν μέρη. Εντάξει, είπανε οι πρωταλήσαντες ότι όταν ήρθε το ΠΑΣΟΚ στη συνάντησή τους με τις κρατικές αναγκαιότητες του καπιταλιστικού κράτους, έδωσε την εντύπωση ότι με 3-4 χιλιάδες στελέχη που μπήκαν στην κυβέρνηση, ότι κομματικοποιεί το κράτος. Στην πραγματικότητα αυτό είναι μια λάθος ανάγνωση του φαινομένου ΠΑΣΟΚ. Έγινε το αντίθετο, κρατικοποιήθηκε το κόμμα. Αυτό τι σημαίνει, ότι πια οι συζητήσεις του κόμματος, τι ήταν οι ανάγκες της κυβερνητικής διαχείρισης. Το κόμμα δεν θα γίνει αστυνόμος της κυβέρνησης, έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου στην περίφημη ομιλία στο Sporting για τα 100 χρόνια, συγγνώμη, για τις 100 ημέρες από την ίδρυσή του. Αυτό τι σημαίνει, ότι το κόμμα πια μειώνεται ως ιδεολογικός μηχανισμός, μειώνεται ως τρόπος παρέμβασης στην κυβέρνηση, και τι κάνει, παίρνει το ρόλο της πολιτικής κινητοποίησης. Ότι στόχος είναι η πολιτική κινητοποίηση, η υπεράσπιση των κυβερνητικών επιλογών, που πια από το 1985 παίζει το ρόλο του ρεαλισμού, το ρόλο του εφικτού. Έτσι, άρα λοιπόν το ΠΑΣΟΚ τι κάνει, δημιουργεί ένα πρότυπο πολιτικής συγκέντρωσης και εκλογικής αποτελεσματικότητας, το οποίο τι κάνει, δοκιμάζεται
σε συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Εκλογές εθνικές το 1981, ευρωεκλογές το 1981, δημοτικές εκλογές το 1982, ευρωεκλογές το 1984, εθνικές εκλογές το 1985. Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει όλες αυτές τις εκλογές. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η Νέα Δημοκρατία, η οποία πάντα η δεξιά στην Ελλάδα είχε μια αντίληψη ότι το κράτος της ανήκει, ότι είναι ιδιοκτησία και μόνο αυτή η πλευρά μπορεί να διοικεί το κράτος, θεωρούσε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν παρένθεση. Κατάλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν παρένθεση, αλλά τι έπρεπε να κάνει για να το ανταγωνιστεί? Θα έπρεπε να δημιουργήσει και εκείνη μαζικές οργανώσεις κατά το πρότυπο του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, όπως είπε ο κύριος Μαυρής, από το 1982 υπό την ηγεσία του Ευάγγελου Αβέροφ και από το 1984 υπό την ηγεσία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, η Νέα Δημοκρατία μετασχηματίζεται σε ένα σύγχρονο μαζικό κόμμα, το οποίο και τα δύο αυτά κόμματα, παράλληλα με τη συμβολή της κομμουνιστικής αριστεράς, έκαναν πράξη το δημοκρατικό και φιλελεύθερο και κεκτημένο στην Ελλάδα. Και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στην οργανωτική δομή των κομμάτων μαζών. Ποια είναι όμως η βασική αντίφαση? Η βασική αντίφαση, η οποία πάντα πρέπει να τη δούμε, είναι ότι η προσαρμογή του ΠΑΣΟΚ στην υλικότητα του κράτους, δηλαδή στο γεγονός ότι πια δεν πάει με οραματικές διαδικασίες για να αλλάξουμε το καπιταλιστικό κράτος, αλλά ενσωματώνεται στην καλύτερη διαχείριση του κράτους, οδήγησε το κόμμα ΠΑΣΟΚ στην αφυδάτωση, οδήγησε τα κυβερνητικά στελέχη στην κυβέρνηση, στο κράτος δηλαδή και όχι στην κοινωνία, σταμάτησε η παραγωγή και αναπαραγωγή νέων στελεχών, που είναι μια από τις σημαντικές λειτουργίες των πολιτικών κομμάτων, των μαζικών πολιτικών κομμάτων, με αποτέλεσμα μετά τις εκλογές του 1985 να υιοθετείται το σταθεροποιητικό πρόγραμμα, με την απόφαση της Ειδικής Συνόδου Κεντρικής Επιτροπής στη Χαλκίδα, το κόμμα ουσιαστικά μπαίνει πίσω από την κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα είναι στην περίοδο 87-89 να σταματήσει το κόμμα να είναι οραματικό και λοιπόν έχουμε την εμφάνιση σκανδάλων, την εμφάνιση τριγμών στην κομματική λειτουργία του ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά, το ΠΑΣΟΚ κατάφερε διαμέσου της οργανωτικής του δομής να έρθει στην εξουσία, να είναι συνεπές στο ραντεβού με την ιστορία. Εδώ και 40 χρόνια να συζητάμε για το φαινόμενο ΠΑΣΟΚ με όλες αυτές τις αντιφάσεις, όπου το βασικό κατά την άποψή μου για τη σημερινή συγκυρία και το πρόβλημα είναι πώς ένα κόμμα με ριζοσπαστικό προσανατολισμό, πώς ένα κόμμα με προσπάθεια και έμφαση να αλλάξει και όχι μόνο να διαχειριστεί καλύτερα, θα έρθει αντιμέτωπο με τις κρατικές αναγκαιότητες. Και η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ είναι ενδεικτική. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν, ναι, εντός χρόνου, όλοι και όλες ήσασταν εντός χρόνου και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ακολουθήσει ένα ηχητικό απόσπασμα. Σε αυτό θα ακούσουμε τον αγωνιστή και συγγραφέα Μίμη Λιβιεράτο να μιλάει στον συνάδελφό μου, τον Κώστα Ράπτη, για μια συνέντευξη η οποία ηχογραφήθηκε για την εκπομπή κίνησης ιδεών του Κέντρου Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού στο Ράδιο Μέρα. Ο τίτλος της εκπομπής είναι «Μεταβάσεις». Θα μας μιλήσει για τις συνθήκες ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ, στις οποίες ο ίδιος είχε βέβαια ιστορικό ρόλο. Θα κάνουμε αυτή τη μικρή διακοπή για αυτό το ηχητικό και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να κουβεντιάσουμε. Κοίτα, το ΠΑΣΟΚ έγινε το 1974 αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας. Δηλαδή ήταν η μετονομασία του ΠΑΚ, αν θέλετε, της αντιστασιακής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ. Αυτό έγινε εδώ στην Αθήνα και ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίνωσε την εισήγηση της 3ης του Σεπτέμβρη. Αυτή την είχε γράψει ο Δαμιανός Βασιλιάδης. Εγώ είχα γνωριστεί μαζί τους από τη Γερμανία, από το ΠΑΚ. Είχαμε συνεργαστεί μαζί και του είχα πει του Ανδρέα ότι όταν θα κάνετε την οργάνωση να σας βοηθήσω κι εγώ. Είχατε τη δική σας αντιστασιακή οργάνωση στη Γερμανία που συνδέθηκε μετά με το ΠΑΚ? Ναι, είχαμε, δηλαδή, η δικιά μας ήταν μικρή, να πούμε, ήταν τα ΔΕΑ. Όταν γύρισα εγώ στην Αθήνα,
γύρισα δηλαδή για να μαζέψω τα πράγματα. Ήρθα πρώτη φορά τον Αύγουστο. Μετά ξαναγύρισα για να μαζέψω τα πράγματα, την οικογένεια και να γυρίσουμε στην Ελλάδα. Ήταν ακριβώς 17 Νοέμβρη. Εν τω μεταξύ όμως είχε ιδρυθεί το ΠΑΣΟΚ και είχε βγάλει τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη, την οποία την είχε γράψει ο Δαμιανός Βασιλιάδης. Δεν ήξερε πώς να οργανωθεί. Και μια ομάδα τροτσκιστών και φίλων τροτσκιστών ανέβηκαν στο σπίτι του Αντρέα για να συνομιλήσουν μαζί του. Και ο Αντρέας ρώτησε, κοίταξε, για τις εκλογές ο δρόμος είναι μικρός και εμείς δεν έχουμε οργάνωση, λέει. Υπάρχουν δύο τρόποι βέβαια, ή να την αναθέσουμε στους βουλευτές ή να κάνουμε μια οργάνωση με κεντρική επιτροπή και μετά να κάνουμε επιτροπές και επιτροπές. Τότε ο Γιώργης Ζαλαβάγκας, πολύ σπουδαίος σύντροφος, είπε και γιατί δεν εφαρμόζει το σύστημα του Μπέλα Κούρμα της αυτοοργάνωσης. Όταν το 1919 στην Ουγγαρία ο Μπέλα Κούρμα ήταν φυλακή και τσακισμένο στο ξύλο τον βγάλαν έξω, δεν είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα τότε καμιά οργάνωση. Γι' αυτό έκανε μια ανακοίνωση ότι όσοι συμφωνούν με το πρόγραμμά μας να οργανωθούν και να δημιουργήσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ουγγαρίας. Γι' αυτό ο Αντρέα, που λέει ραδιόφωνο στις ειδήσεις, και να πει σε όσους συμφωνούν σε όλη την Ελλάδα με το κίνημα της 3ης του Σεπτέμβρη, με το κείμενο αυτό, να μαζέψουν τους φίλους τους, τους συγγενείς τους, τους γειτονές τους, ό,τι θα είναι, και να δημιουργήσουν μια επιτροπή πρωτοβουλίας, η οποία θα είναι μια βάση του ΠΑΣΟΚ. Αυτό τότε είχε τεράστια σημασία, διότι μέχρι τότε η Ήπεθρος, η επαρχία, δεν είχε γνωρίσει δημοκρατία ουσιαστικά. Πήγαινε να αγοράσει ένας αυγή και του τη διπλώναν στα 8, για να μην φαίνεται, να πούμε. Άσε που σε μερικές επαρχίες ούτε καν μπορούσε να εμφανιστεί και ήταν η απόλυτη κυριαρχία της χωροφυλακής. Η έκκληση αυτή να οργανωθείτε είχε τεράστια επιτυχία. Μέσα σε 1,5 μήνα είχαν δημιουργηθεί περίπου 400 επιτροπές σε όλη την Ελλάδα. Επιτροπές οι οποίες είχαν από 20 άτομα μπορεί να είχαν μέχρι 400 τότε που εμφανίστηκαν στα Πατήσια. Έτσι άρχισε η οργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Το ότι εσείς προερχόσασταν πολιτικά από την τεταρτοδιεθνιστική παράδοση, πώς και δεν λειτουργήσε ως εμπόδιο στο να πλησιάσετε πολιτικά τον Αντρέα? Όχι, γιατί και ο Αντρέας προερχόταν από τον τροτσκισμό και δεν το αρνήθηκε ποτέ, να πούμε. Άλλωστε εμείς την είχαμε επεξεργασία αυτή την ιδέα με ένα περιοδικό που βγάζαμε από πριν με τον Ζαλαβάγκα επικεφαλής, ο λόγος μας. Και είχαμε μιλήσει για την αυτοοργάνωση. Και αυτό δημιουργήθηκε και στη διάρκεια της διχταρχίας με τα ΔΕΑ, με τις Δημοκρατικές Επιτροπές Αντίστασης. Προϊστορία δηλαδή. Οι τροτσκιστές φαντάζομαι από μέσα τους θα το διασκέδαζαν, που η γενέθλια ημέρα του ΠΑΣΟΚ έτυχε να είναι, για λόγους βέβαια που έχουν να κάνουν με την ελληνική πολιτική ιστορία, η 3η του Σεπτέμβρη, που όμως είναι και η μέρα της ίδρυσης της 4ης Διεθνούς. Και οι τροτσκιστές διασπασμένοι ήταν και τότε, έχουν και αυτή τα δικά τους μειονεκτήματα. Βάσει τότε σε ένα μέρος των τροτσκιστών, όχι οργάνωση ακριβώς, διάσπαρτη μπήκανε μέσα και κάνανε αυτή την οργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Παραμένοντας μέχρι πότε, εσείς ήσασταν και στο πρώτο εκτελεστικό γραφείο, έτσι δεν είναι? Εγώ έφυγα τον Αύγουστο του 1976. Πήγα στον Αντρέα και του είπα το έργο μου τελείωσε και θέλω και εγώ να συνεχίσω τη ζωή μου και να γράψω τα βιβλία που έχω στο μυαλό μου. Δεν είχαμε δηλαδή καμιά σύγκρουση. Έπειτα από μένα ακολούθησαν και οι υπόλοιποι, να πούμε, μέχρι το Σεπτέμβριο και φύγανε. Το σύμβολο του πράσινου ήλιου ποιος το πρότεινε? Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αυτό. Νομίζω, δεν θυμάμαι να σου πω. Κοίταξε, ο Δαμιανός Βασιλιάδης που έγραψε αξιόλογος στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, που ήταν τότε στη Γερμανία και έγραψε το κείμενο της 3ης Σεπτέμβρη, ίσως να είχε αυτή την ιδέα κιόλας. Ο ίδιος πολιτικά τότε που ήταν?
Ποιος? Ο Βασιλιάδης, ο Δαμιανός. Ήταν στο ΠΑΚ. Ήταν στο ΠΑΚ, ήταν από τα συλλέχη του ΠΑΚ στη Γερμανία. Όπου το ΠΑΚ ήταν, είχε τη μεγαλύτερη οργάνωση εκεί πέρα. Είχε σε όλες τις χώρες. Δηλαδή και στην Αμερική ακόμα και στην Ευρώπη παντού. Αλλά η μεγαλύτερη οργάνωση ήταν στη Γερμανία που βρισκόταν και η συμπαγής ελληνική εργατική τάξη εκεί πέρα. Και έβγαιναν και εφημερίδες. Ο Αγώνας, τον οποίο έβγαζε ο Βασίλης Σουμπουλάκος, εβδομαδιαία εφημερίδα του ΠΑΚ. Στις εκλογές τις πρώτες του 1974, που ακούστηκε και το σύνθημα στις 18 σοσιαλισμός, είχατε εμπλοκή? Όχι, όχι. Αυτό ήταν ένα σύνθημα που ακούστηκε, ήταν και μάλλον άκερο, δεν είχε καμιά σχέση δηλαδή, γιατί και ο σοσιαλισμός δεν γίνεται με τις εκλογές έτσι κατά αυτόν τον τρόπο. Στα περίπου 2 χρόνια που βρεθήκατε και σε υπεύθυνη θέση μέσα στο νεοεδρυθέν ΠΑΣΟΚ, ποια ήταν η κατάσταση πνευμάτων που επικρατούσε στα μέλη και τα στελέχη? Κοίταξε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή. Λειτουργούσαν οι επιτροπές της πρωτοβουλίας. Σε πολλά μέρη μάλιστα υπήρχαν και συγκρούσεις μέσα στις επιτροπές και εγώ που ήμουν στο Κεμεδία είχα οργανώσει μια αρκετά μεγάλη ομάδα διαφωτιστών, γιατί κάθε απόγευμα εάν χρειαζόταν μια επιτροπή πρωτοβουλίας έναν από τη διαφώτιση να φεύγει και να πάει εκεί και να βρει μια λύση, δηλαδή πώς μπορούν να συνυπάρχουν διαφορετικές τάσεις με ένα σοσιαλιστικό κόμμα. Και αυτό λειτουργήσε 2 χρόνια. Πολλοί λένε όμως ότι η εσωτερική ζωή του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν δημοκρατική. Λένε. Μέχρι τότε δεν υπήρχε καμιά δημοκρατία. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανιζόταν κόμμα με δημοκρατία. Και δεν μπορούσε να είναι και τέλεια βέβαια. Εσείς αποτιμώντας την εμπειρία, όχι όλης της διαδρομής του ΠΑΣΟΚ, αλλά της ίδρυσής του, τι θα κρατούσατε μετά από τόσα χρόνια? Κοίταξε, το σπουδαίο ήταν ότι τότε το ΠΑΣΟΚ ξεσήκωσε κόσμο. Μπήκε και στα συνδικάτα, μπήκε σε όλες τις ρυθμίσεις της κοινωνικής ζωής. Άλλαξε δηλαδή το κοινωνικό κλίμα της Ελλάδας. Πρώτα είχαμε μέχρι το 1974 μια Ελλάδα της φοβίας. Και όχι μόνο λόγω της δικτατορίας, αλλά και πριν από τη δικτατορία δεν είχαμε και δημοκρατία. Και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώτος που βγήκε, να έχει το δικαίωμα να εκφράζεται ο κάθε πολίτης και στο τελευταίο χωριό. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα. Αυτά έγιναν μόνο όταν το ΠΑΣΟΚ τα πρόσησε τότε. Η μετέπειτα πορεία του όμως, του κυβερνητισμού, της ενσωμάτωσης, της διαφθοράς, ήταν προδιαγεγραμμένη άραγε? Μετά από τις εκλογές, να πεις. Μετά από τις εκλογές του 81, ναι. Το ΠΑΣΟΚ προχωρούσε σε μια άλλη κατάσταση. Πια δεν είχε σχέση με το πρώτο ΠΑΣΟΚ. Δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ της λαϊκής βάσης. Ήταν το ΠΑΣΟΚ ενός αστικού κόμματος, προοδευτικού βέβαια, άμα θες, μπροστά σε σχέση με τα άλλα κόμματα, αλλά δεν είχε σχέση με το ΠΑΣΟΚ της πρώτης του οργάνωσης. Αυτό το στοίχημα πότε και πού κρίθηκε και χάθηκε? Στη διάρκεια των ετών προς τις εκλογές, σιγά σιγά κυριάρχησε η κοινοβουλευτική αντίληψη και όχι η αντίληψη της βάσης. Σιγά σιγά οι επιτροπές πρωτοβουλίας διαλυόντουσαν και γινόντουσαν κομματικές οργανώσεις. Είχε τελειώσει δηλαδή όταν έφτασε στις εκλογές, δεν ήταν πια το ΠΑΣΟΚ του 1974. Σιγά σιγά να ανασυνταχθεί το πάνελ και να περάσουμε σε ερωτήσεις ή και τοποθετήσεις. Θα δίνετε μικρόφωνο εσείς. Κύριε Ράπτη, από κάτω σας. Κύριε Ράπτη. Ακούγομαι, εντάξει. Η Ρίστον Παρόδο, η πάροδος
Έχει σημασία, γιατί άκουσα πριν από λίγο από τον Λιβύη Αράτο, ότι στα Πατήσια ήταν 400 άτομα οργανωμένα το 1974. Ήμουν εκεί ο πρώτος γραμματέας εγώ. 1974-1977. Ναι, Πέτρος Μιλιαράκης, μέλος του ΜέΡΑ25 και του DM25. Επίσης, το 1977-1981 ήμουν ο γραμματέας εθνικοτοπικής κρατών με περίπου 2.000 μέλη, μεγαλύτερη οργάνωση όλων των εποχών σε όλα τα κόμματα. Και ταυτόχρονα υπό τον Απόστολο Λάζαρη στην Επιτροπή για το Κυβερνητικό Πρόγραμμα. Θέλω να πω για το πάνελ που μας έκανε την τοποθέτηση τα εξής, εν συντομία. Και η τοποθέτηση μου δεν είναι πάνω από 3 λεπτά. Ακούγοντας το Μαυρί, θα έλεγα ότι προσυπογράφω απολύτως όσα ελέγχθησαν. Μία μόνο προσθήκη, γιατί υπήρχε ένας διακτηγισμός και με άλλες παραμέτρους της πολιτικής ζωής, ότι συνέβαλε αποφασιστικά η άνδος του Πασόκ στην εξουσία και του Ανδρέα Παπανδρέου, με το ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν στην Προεδρία της Δημοκρατίας και παραλλήλως ο Ανδρέας Παπανδρέου κατήλθε στον Ευρωπαϊκό Νότο, δηλαδή σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, με τους ηγέτες του Νότου, με αποκορύφωμα το 80 της συνάντησης της Κέρκυρας, θα την ξέρετε αυτή, όπου δημιούργησε και στην ασκητάξη μία έννοια και μία προδιάθεση ότι εδώ δεν κινδυνεύουμε τελικά από ένα πραγματικό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Υπόψη ότι από το Πασόκ αποχώρησα το Μάιο του 10, περί τον αυτό. Ακούγοντας όμως τη συνέχεια τις υπόλοιπες τοποθετήσεις, είδα ότι το Πασόκ είναι ατέλειωτο. Γιατί την πρώτη εισήγηση συμπληρώσε η δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη. Και δηλαδή το Πασόκ έχει να λέει κανείς σε επιτομές και έργα ατέλειωτα πράγματα, χωρίς να επικαλύπτει το ένα το άλλο. Και θέλω να πω ότι οι τοποθετήσεις σε αυτό ακριβώς συμβάλλουν. Ότι ακούσαμε πράγματα που δεν είπαν επανάληψη του προηγούμενου. Και γι' αυτό πραγματικά συγχαίρω. Θα εστιάσω μόνο για να τελειώσω στο τελευταίο ζήτημα που είχα και προδιάθεση να τοποθετηθώ. Ποιο είναι αυτό? Ακούστηκε σε κάποια στιγμή λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να μορφοποιήσει το πολιτικό του λόγο, να προσεγγίσει στην έννοια της εθνικής λαϊκής ενότητας την κοινωνία, επικαλούμενο τους μη προνομιούχους Έλληνες. Και ποια είναι η δική μου τοποθέτηση σήμερα, που την έχω γράψει σε ένα άρθρο προσφάτως, που το εισηγούμε για το ΜέΡΑ25, γιατί αυτές οι συναντήσεις πρέπει να έχουν και ένα αποτέλεσμα, κάποια συμπεράσματα ιστορικά. Βλέποντας την πρόσφατη ανακοίνωση από αρμόδιες αρχές, από Ελστάτ αλλά και από την Εθνική Αρχή της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο ιδιόμορφο πέρασμα του ΠΑΣΟΚ από το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό να εστιάσει προεκλογικά, ειδικά το 81, στους μη προνομιούχους, αφού ξεπεράσουν το νούμερο για τους άνεργους, γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς το νούμερο, βλέπω αυτή τη στιγμή ότι 3.750.000 Έλληνες, το 59% των όσων δηλώνουν φορολογητέο εισόδημα, δεν υπερβαίνει τις 10.000. Αυτό το θεωρώ ότι είναι όχι στο όριο της φτώχειας, είναι η απόλυτη φτώχεια. Υπόψη είναι ότι στην κοινωνική διαστρωμάτωση αυτή υπάρχουν 226.119 οικογένειες με ένα παιδί και 495.733 οικογένειες με δύο παιδιά. Δηλαδή, με 10.000 ευρώ το χρόνο, επιβιώνει μία ελληνική οικογένεια. Και επίσης, γιατί δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα, είναι σαφής ο όρος, ποια είναι η μεσαία τάξη στην Ελλάδα, άραγε. 1.550.000, δηλαδή το 24%, αυτό που δηλώνουν εισόδημα, έχει εισόδημα από 10.000 έως 20.000. Δηλαδή, 5.305.000 Έλληνες, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι στα όρια της φτώχειας ή, αν θέλετε, επίοικο στη μεσαία τάξη, γιατί επακολουθεί και ένα 15%. Γι' αυτό είναι στάδιο δόξη λαμπρών για τον κύριο Μαυρί, που δεν ξέρω, πρέπει να γίνονται και κάποιες μετρήσεις σε αυτά. Το ΜέΡΑ λοιπόν 25, που για μένα είναι μια αναπαραγωγή του ΠΑΣΟΚ και δεν θέλω να αντιδράσει ο Γιάννης σε αυτό. Θεωρώ ότι με την καλή του έννοια, λέω αναπαραγωγή, δηλαδή πρόσβαση στην κοινωνία, ο Γιάννης για μένα είναι η επανάληψη του Ανδρέα Παπανδρέου,
όχι μόνο ως ακαδημαϊκός δάσκαλος και σημαντική προσωπικότητα, αλλά ακριβώς ότι μπορεί επάνω του να ακουμπήσει η κοινωνία και να συνειδητοποιήσει τα στρώματα του ελληνικού λαού μέσα από μια παρέμβαση του Μέρα 25 σε μια κατεύθυνση να εισβάλλει ιδεολογικά, πολιτικά, να διαμορφώσει συνειδήσεις σε αυτά τα 5,5 εκατομμύρια των Ελλήνων που διαβιούν στα όρια της φτώχειας ή, αν θέλετε, επίοικως στη μεσαία τάξη. Έχω αυτόν τον άχαρο ρόλο. Ναι, είστε ήδη στα 4 λεπτά. Δεν μπορούμε να διαθέσουμε τόσο χρόνο. Ωραία. Για όσους βρίσκονται στην αίθουσα. 15 δευτερόλεπτα λοιπόν. Στην κατεύθυνση λοιπόν αυτή, αφού θέλουμε να αξιοποιήσουμε τα 40 χρόνια τι ήταν το ΠΑΣΟΚ και πώς μπορούσε να αξιοποιήσει μια δυναμική στις μάζες και να διαμορφώσει συνειδήσεις, νομίζω ότι πρέπει τα διδάγματα που ακούσαμε, ειδικά με την τελευταία τοποθέτηση που εστίασε ειδικότερα στο θέμα αυτό των μη προνομιούχων, να αποτελέσει ένα ερέθισμα για μας πώς πρέπει από εδώ και πέρα ορισμένες δυνάμεις πολιτικές όπως το Μέρα 25 να εισβάλλουν στον χώρο αυτό. Συγγνώμη αν ακρηγόρησα. Σας ευχαριστούμε. Αλλά ήμουν ο πρώτος σε σειρά. Βάζω χρονόμετρο και κάτω. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Ίσως καλύτερα να μαζέψουμε τις ερωτήσεις. Θέλετε... Ωραία. Κύριε Ράπτη. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Βγάζω τη μάσκα για να μιλήσω. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς, συγχαρητήρια για τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Βρήκα ιδιαίτερα αγωγητευτικό το σχήμα του Γιάννη του Μαυρή για αυτές τις τέσσερις, ας πούμε, απόπειρες στην πρόσφατη, τέλος πάντων, στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας, να εκπροσωπηθούν οι λαϊκές μάζες σε κυβερνητικό επίπεδο. Έχω κάποιες ενστάσεις, όμως. Δηλαδή, νομίζω ότι στο σχήμα αυτό δόθηκε μεγάλη, αν το κατάλαβα καλά, έτσι, δόθηκε μεγάλη έμφαση στο πόσο το κράτος κάθε φορά και η αστική εξουσία, ας το πούμε έτσι, η αστική τάξη, το ηγεμονικό μπλοκ εξουσία, ας το πούμε, επέτρεπε κάθε φορά και πόσο ένιωθε κίνδυνο, έτσι. Την πρώτη φορά ήταν μεγάλος ο κίνδυνος, είχαμε τον εμφύλιο, ας πούμε. Τη δεύτερη φορά τη δικτατορία, μετά... Τα πράγματα δεν είναι τόσο επικίνδυνα. Είχαμε την άνοδο του ΠΑΣΟΚ και στο τέλος την συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι θα μπορούσε σε αυτό το μοντέλο, την τυπολογία, να προσθέσουμε δύο παράγοντες που νομίζω είναι πολύ σημαντικοί. Ο ένας, και νομίζω αναφέρθηκε στην... ήταν πολύ σαφές όπως το έβαλε ο Χρήσανδος Ωτάσης στο τέλος, το βαθμό οργάνωσης του λαϊκού κινήματος. Έτσι. Το ένα είναι αυτό και το άλλο είναι η ηγεσία, το leadership. Όχι ο ηγέτης, έτσι, αλλά η πολιτική γραμμή. Νομίζω ότι αυτά τα δύο ήταν που κάναν τη διαφορά το 81. Το 81 είναι πράγματι, στη δικιά μου αντίληψη, έτσι, η μόνη και η τελευταία μέχρι σήμερα αριστερά στην Ελλάδα. Και δεν ιτήθηκε, έτσι. Με τις αντιφάσεις, με τα προβλήματα κτλ. Αυτό ήθελα να βάλω και επίσης αυτό που είπε πολύ ωραία εσείς η Βελισσαρίου που έκανε αυτήν και μας βοηθάει αυτό με το 81 και το 15 και πώς εξελίχθηκε και τη δεκαετία του 70 υπάρχει μια ομοιότητα. Δεν είχαμε μνημόνια αλλά είχαμε την καπιταλιστική κρίση του 73-79 όπως και το 8 πάλι έχουμε μια καπιταλιστική κρίση. Νομίζω και αυτό παίζει το ρόλο του. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Επειδή δεν βλέπουμε πολύ καθαρά εδώ κάτω, εάν θέλετε, λέτε και το ονοματεπώνυμό σας. Όποιος από εδώ και πέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ. Λέγομαι Χάρδας Ανασάσιος. Είμαι συνάδελφος του κύριου Τάση στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Μία από τις ερμηνείες που δίνονται για την ανάδυση των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων είναι ότι είναι, σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, είναι ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τις διαδικασίες εκβιομηχάνησης και ότι οι ταξικές
έτσι, λειτουργίες που αναδύονται ή αναδύθηκαν κατά τη διαδικασία της εκβιομηχάνησης, αποτέλεσαν ίσως τον βασικότερο ρόλο για την ανάδυση του S5D και των άλλων σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε, η εκβιομηχάνηση ήταν εξαιρετικά σύντομη και πλέον μιλάμε για σχεδόν ανύπαρκτη βιομηχανία, αναρωτιέμαι ποια θα ήταν τα συμπεράσματα των συμμετεχόντων, αν έχουν κάποια απάντηση στο ότι μήπως τελικά χάθηκε η ευκαιρία για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι. Ευχαριστούμε για την εκδήλωση. Ελπίζω να συστηματοποιηθούν αυτές οι εκδηλώσεις. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. Αρχικά ήθελα να αναδείξω μια αντίφαση που παρατηρώ εγώ, επειδή ακούσαμε και τον Λιβιεράτο πριν. Κάποια στιγμή, νομίζω και ο κύριος Ασημακόπουλος ανέφερε την έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ. Εκεί, νομίζω, θεμελιώνεται προγραμματικά αυτό που χαρακτηρίζεται ως αντιπεριαλιστικό, αντιμονοπωλιακό μέτωπο πάλης. Θα λέγαμε ότι το ΠΑΣΟΚ από το 1974 έως το 1981 προγραμματικά έχει στη διακήρυξη του πάρα πολύ έντονα αυτή την κατεύθυνση της αντιπεριαλιστικής, αντιμονοπωλιακής, δημοκρατικής πάλης. Στο ΚΚΕ εκείνη την περίοδο ουσιαστικά απομονώνεται, αν δεν κάνω λάθος, η τροτσκιστική πτέρυγα. Φεύγει ο Παντελής Πουλιόπουλος, οι τότε οι ιδέες του τροτσκισμού στο ΚΚΕ. Υπάρχει αυτή η αντίφαση. Το ΠΑΣΟΚ καταφέρνει ουσιαστικά μεταπολιτευτικά να συσπυρώσει δυνάμεις του τροτσκισμού με μια γραμμή που όταν έρχεται στο ΚΚΕ, όταν το ΚΚΕ στην έκτη ολομέλεια την επιλέγει, ας πούμε, στο πλαίσιο της τακτικής του, βγάζει έξω τους τροτσκιστές. Αυτό ήθελα να παρατηρήσω και αν θέλετε να κάνετε και κάποιο σχόλιο μετά. Και ήθελα επίσης να πω ότι, όπως είπε και ο κύριος Ασημακόπουλος κάποια στιγμή, σύμφωνα με τη βεμπεριανή τυπολογία, ο Ανδρέας Παπανδρέου τιμάται από τους, από τα μέλη, από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, από τον κόσμο, από τους ψηφοφόρους του, ως χαρισματικός ηγέτης. Τιμάται όμως και ως σοσιαλδημοκράτης. Και πιστεύω ότι αξίζει να αποκατασταθεί αυτό. Ήταν σοσιαλδημοκράτης ο Ανδρέας Παπανδρέου αυτό. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Εύα. Δύο ερωτήσεις. Μία είναι στη τοποθέτηση του κύριου Μαυρή. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ωστόσο, θα ήθελα να αποτυπωθεί, αν έχει αποτυπωθεί, και το στίγμα, το κινηματικό στίγμα της 17 Νοέμβρη, που έπαιξε σημαντικό ρόλο από το 81 και μετέπειτα. Και δεύτερη ερώτηση είναι ως προς τον κύριο Τάση και τον κύριο Ασημακόπουλο, έχοντας κάνει μια ιδιαίτερα εξαιρετική ανάλυση στο θέμα της αυτοοργάνωσης, για να έρθουμε στο σήμερα, έχοντας τις σημερινές συνθήκες που δεν υπάρχουν, δεν είναι οι ίδιες, οπότε δεν μπορούν να συγκριθούν, εάν θεωρείτε ότι μπορεί να δημιουργηθούν κινήματα με τη συγκεκριμένη αυτοοργάνωση ή κατά ποιο τρόπο. Ναι, καλησπέρα σας. Λέγομαι Κώστας Δοντάς, χημικός. Απόψε ήρθα για δύο ιδιαίτερους λόγους. Ο ένας είναι γιατί η συζήτηση αυτή η οποία γίνεται αφορά ένα ιστορικό, θα λέγαμε, γεγονός, το οποίο λέγεται ΠΑΣΟΚ και το οποίο για 40 χρόνια εξακολουθεί να υπάρχει, πράγμα που για μένα είναι πρωτοφανές. Και το δεύτερο, ότι ήθελα να συλληπιθώ το Γιάννη το Βαρουφάκη για το θάνατο του πατέρα του, ο οποίος υπήρξε ένας από τους πιο δυνατούς αγωνιστές, συνεπής πάντοτε στις υποχρεώσεις του, μέσα σε αυτές τις περίφημες κλαδικές οργανώσεις, όπως αναφέρθηκαν προηγουμένως. Ένα ερώτημα θέλω να κάνω προς όλους, και ιδιαίτερα στους δύο προλαλήσεντες ομιλητές, οι οποίοι βέβαια μας ανέφεραν διάφορα κείμενα, Πουλατζά, Αλεφάντη. Παιδιά, δεν βρισκόμαστε στο Ρήγα. Έχουμε αλλάξει. Και μην προσπαθείτε, γιατί το άκουσα και αυτό, να κάνετε να βάλετε στην ίδια ζυγαριά το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάθισε στην κυβέρνηση παρά μόνο 6 μήνες. Το ΠΑΣΟΚ υπάρχει και ίσως ξαναμπορέσει να διοικήσει. Εκείνο όμως που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και από τους τέσσερας, ενώ είπατε τα καλά και τα κακά, τις διάφορες ιστορικές αναδρομές, ξεχάσατε ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ποιο είναι αυτό, το 89. Και ξέρω γιατί το λέτε. Διότι όλοι μας μέχρι σήμερα έχουμε συνηθίσει να κρυβόμαστε πίσω από ένα αριστερό υποτίθεται χώρο τον οποίο εκφράζουμε και δεν θέλουμε να κάνουμε αυστηρή κριτική σε αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει, όχι πολιτικά, πάρα πολύ μεγάλα εγκλήματα σε σχέση με το ιστορικό γίγνεσθε στην Ελλάδα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε, γιατί δεν αναφερθήκατε στο 89. Ποια ήταν η ιστορική εποχή εκείνη η οποία ήταν τόσο τρομερή έτσι ώστε η λεγόμενη αριστερά ή η κομμουνιστική, όπως θέλετε πέστε τη, απεφάσισε αυτό το οργανωμένο, το λαϊκό, το παλαϊκό κίνημα να αρχίσει να του φθείρει, που στη συνέχεια βέβαια, μετά το θάνατο του Ανδρέα, έφτασε σε αυτό που είναι σήμερα. Σας ευχαριστώ. Επανερχόμενος δολίως στο συνειδητά υπεραπληστευτικό αφετηριακό μου ερώτημα και κυρίως σε μια εποχή, σε μια περίοδο κατά την οποία ζούμε την απαλλαγή, τη θεσμική απαλλαγή από κάθε ένα από τα αιτήματα της αλλαγής, πλέον τελεσιδίκως, πέρα από προσωπικές ανεπάρκειες και φιλοδοξίες, πέρα από την πίεση αυτού που κάποτε ονομάζαμε ξένος παράγοντας, θα ήθελα μια επιγραμματική τοποθέτηση του καθενός και της καθεμιάς εκ των ομιλητών ως προς το τι είναι αυτό που κάνει αυτά τα μεγάλα αιτήματα, τη μεγάλη εικόνα, εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική δικαιοσύνη και απελευθέρωση, να μην υλοποιούνται ακριβώς από τους φορείς, είτε μιλάμε για το 1981 είτε για το 2015, που λαμβάνουν την εντολή να τα πραγματοποιήσουν. Γιατί, τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Το 1981 περιλαμβάνει δύο μοιραίες ημερομηνίες, στη σκιά των οποίων νομίζω ζούμε μέχρι τώρα. Η πρώτη είναι η 18η του Οκτώβρη και η εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ. Η άλλη ημερομηνία όμως, που θα παρακολούσα τους ομιλητές να τη λάβουν υπόψη τους στον όποιο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους κλείνοντας, είναι η 1η Ιανουαρίου του ίδιου έτους με την ένταξη της χώρας στην τότε ΕΟΚ. Σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτού του τύπου η θωράκιση που ενέπνευσε στην ελληνική αστική τάξη την ψυχραιμία για την οποία μίλησαν οι ομιλητές σε σχέση με προηγούμενες σπασμωδικές αντιδράσεις που οδηγούσαν σε αντιδημοκρατικές εκτροπές. Είναι επίσης ένα κλειδί για αυτή τη διπλή κίνηση που ήταν το ΠΑΣΟΚ με πραγματικές κατακτήσεις για τις υποτελείς τάξεις και ταυτόχρονη ενσωμάτωση και απονεύρωσή τους. Αυτό. Αν ένα πράγμα έκανε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θεωρώ σημαντικό, εκτός, ευχαριστώ πολύ όλους που ήρθατε σήμερα, ήταν καταπληκτικές τοποθετήσεις και μάθαμε έτσι πολλά. Ήταν πολύ ενδιαφέρον ακριβώς, υπόθηκε και νωρίτερα ότι ο καθένας πρόσθεσε κάτι διαφορετικό, μια άλλη οπτική. Ήθελα να ρωτήσω και νομίζω ότι δεν υπόθηκε όμως αυτό, τη συνεισφορά του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα θέματα των γυναικών. Γιατί αν ένα καλό έγινε οπωσδήποτε, ήταν αυτό ότι ενδυναμώθηκαν οι γυναίκες και νομίζω ότι από τότε έχουμε πάει πίσω. Πάνω σε αυτό λίγο θα ήθελα κάποια σχόλια, στο πού βρίσκονται οι γυναίκες σήμερα και στον πολιτικό και στον κοινωνικό χώρο και πώς μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο και καλύτερο, δηλαδή οι γυναίκες να λειτουργήσουν όχι ως αντίγραφα των ανδρών, αλλά ενδυναμωμένες και με μια δική τους οπτική και αυτό που μπορούν να συνεισφέρουν, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω. Να συμπεριλάβετε λίγο σε αυτές τις δευτερολογίες τις απαντήσεις. Νομίζω ότι κάπως χωρίστηκαν τα πράγματα, κάποιες απευθύνθηκαν. Σταματάω να μιλάω, δίνω το λόγο στον κύριο Μαυρή και εξακολουθώ να κρατάω χρόνο. Λοιπόν, καταρχήν, στο ερώτημα του Κώστα του Κανελόπουλου, καταρχήν συμφωνώ με τις επισημάνσεις και το θέμα της ακριβώς αυτό, το θέμα της τον πόσο οργανωμένο είναι ένα κίνημα όταν διεκδικεί την εξουσία, πού βασίζεται, είναι προφανές ότι είναι βασικός όρος, όπως επίσης και η ηγεσία. Τώρα, το θέμα αν είναι ήττα το 81 ή όχι, νομίζω
Καταρχήν είναι διαφορετική η ΙΤΑ από το 2015 και σίγουρα κρίθηκε η διαφορά ΣΥΡΙΖΑ για μένα στο θέμα της εμπειρίας, της απόπειρας ΣΥΡΙΖΑ και της εμπειρίας ΠΑΣΟΚ. Σαφώς είναι και απαντώντας και στο κύριο Δοντά, είναι άνισες οι εμπειρίες, είναι πολύ πιο μεγάλη η εμπειρία και πιο βαθιά η εμπειρία του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ είναι, μελετάς το ΠΑΣΟΚ, μελετάς τη μεταπολίτευση, είναι η ιστορία της μεταπολίτευσης, είναι ταυτισμένα, έτσι, αυτό είναι το βασικό. Από εκεί και πέρα βέβαια, νομίζω ότι σε τελική ανάλυση υπάρχει το θέμα της ενσωμάτωσης και της απορρόφησης του από το κράτος, αλλά σε μακροχρόνια βάση, όχι σε ελάχιστους μήνες με τον τρόπο που έγινε στο ΣΥΡΙΖΑ και χωρίς το έργο, το μεταρρυθμιστικό και τις συγκρούσεις που έφερε το ΠΑΣΟΚ. Σημαντικό επίσης για το 81 είναι, αυτό το είπα πολύ επιγραμματικά, ότι οι κοινωνικοί αγώνες υποχωρούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, ότι ενώ υπάρχει μια πολύ έντονη κοινωνική δυναμική 75, 76, 77, μετά αυτό το ρεύμα, και αυτό επηρεάζει προφανώς και το κόμμα και τους ισοκομματικούς σχετισμούς και όλη την πάλη που διεξάγεται, αυτά όλα είναι αλληλένδετα. Τώρα, το δεύτερο νομίζω σημαντικό ερώτημα που τέθηκε, που αφορά, αναφέρθηκε ως ανύπαρκτη βιομηχάνηση. Στην ουσία το ερώτημα που τίθεται για μένα είναι το ποια είναι η ανάλυση των κοινωνικών τάξεων, για ποιες κοινωνικές τάξεις μιλάμε, για ποιες κοινωνικές συμμαχίες μιλάμε στην Ελλάδα. Και εγώ νομίζω ότι η απάντηση είναι ότι αυτή η ανάλυση λείπει, δεν υπάρχει ούτε από το ΜΕΡΑ, ούτε από κανένα, και κυρίως δεν έγινε ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ που θα μπορούσε να έχει γίνει. Είναι ένα ερώτημα, τι είναι σήμερα η ελληνική κοινωνία, ειδικά μετά τη μνημονιακή δεκαετία. Έτσι, αυτό όμως που πιστεύω ότι είναι κατευθυντήρια γραμμή για να ψάξει κανείς να έχει μια σοβαρή ανάλυση είναι ότι η εκμετάλλευση υπάρχει, είναι κομβική έννοια για να ορίσεις την αριστερά. Η εκμετάλλευση αφορά ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τώρα, αν η βιομηχανική εργατική τάξη έχει υποχωρήσει που έχει υποχωρήσει ή αν υπάρχουν νέες μορφές ή το πρεκαριάτο ή αυτά είναι ζητήματα πολύ σοβαρά που πρέπει να απαντηθούν, αλλά ξεκινάς από θέση αρχής ότι έχουν συμφέρον από μια αλλαγή κοινωνική, έτσι, όσα στρώματα κοινωνικά υπόκειται σε εκμετάλλευση. Είναι μια θεμελιακή αρχή. Τώρα, για το 89, δεν ξέρω, είναι μια ολόκληρη συζήτηση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να την... ποιο είναι το πρόβλημα το 89, η θέση της αριστεράς και το λάθος που έκανε ακριβώς επειδή δεν είχε ποτέ μια στρατηγική αντιμετώπιση του ΠΑΣΟΚ που κατέληξε στη συγκυβέρνηση, για το οποίο είχε γίνει αυτοκριτική από την ίδια την αριστερά. Το 89 πάντως είναι μια συνάρθρωση και δεν είναι μόνο εσωτερικό ζήτημα, είναι και συνάρθρωση γεωπολιτικής ανακατάταξης, αντίστοιχη με τη σημερινή, ας πούμε. Επομένως, δεν μπορούμε να μπούμε εύκολα σε αυτή τη συζήτηση. Τώρα, οι ερωτήσεις του Σωτήρη του Μητραλέξη και του Κώστα του Ράπτη είναι λίγο πολύ συγκλίνουσες. Δεν υπάρχει απάντηση στο ερώτημα, δηλαδή ποιες προϋποθέσεις πρέπει να έχει ένα εγχείρημα σοσιαλιστικό ή επαναστατικό. Κρίνεται κάθε φορά έτσι, στο σύνολο των ανταγωνισμών, των κοινωνικών, ιδεολογικών, πολιτικών, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Και φυσικά το θέμα των δικλείδων, το αν υπήρχε το 81, αν ήταν... Ναι, πράγματι, οι κινήσεις που γίνανε πριν την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία είχαν σκοπό να δημιουργήσουν ένα πλέγμα πιέσεων. Μην ξεχνάτε επίσης ότι η ανησυχία είχε και ο διεθνής παράγοντας. Η ανησυχία του διεθνούς παράγοντα το 81 για το τι πρόκειται να γίνει και πώς διαβάζαν το ΠΑΣΟΚ. Και σας θυμίζω εδώ πάρα πολλές ενέργειες, παρεμβάσεις σε πάρα πολλά επίπεδα που αφορούσαν ακριβώς τον διαφαινόμενο κίνδυνο. Και σίγουρα, ειδικά ο Ανδρέας Παπανδρέου, είναι γνωστό και αποδεδειγμένο και από τα αρχεία, από τις αρχαίες έρευνες, ήταν το κόκκινο πανί, έτσι, για τον ξένο παράγοντα. Πιο κόκκινο δεν υπήρχε. Έτσι, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, συνεχίζεται η προσπάθεια αποδόμησης της προσωπικότητας του Ανδρέα Παπανδρέου. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του πρώην πρέσβη, του Στέρνς,
το οποίο είναι ένα πραγματικά εντυπωσιακό κείμενο, και κλείνω με αυτό. Άρα, απαντώντας τελικά, δεν ήταν σοσιαλδημοκράτης ο Αντρέας Παπανδρέου, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε. Ήταν πολύ πιο αριστερά από όλη τη σοσιαλδημοκρατία της εποχής και της Νότιας Ευρώπης και της Γαλλίας. Έτσι, ήταν κάτι, μια άλλη συμπίκνωση, διαφορετική. Λοιπόν, εγώ θα πω τρία πράγματα πολύ σύντομα σε σχέση με έναν κύριο ο οποίος μας μίλησε για το 89 και για τις αναφορές που κάναμε στο κούκου εσωτερικού. Για το 89 απάντησε ο Γιάννης. Ο λόγος που αναφέρθηκα εκτενέστατα στο κούκου εσωτερικού ήταν γιατί αυτός ήταν ο τίτλος της ομιλίας μου και για να δείξω ότι το σχήμα του λαϊκισμού ακόμη και τώρα ελέγχει και επηρεάζει τις απόψεις, την αποτίμηση που κάνουν οι διάδοχοι εκείνης εκεί της κατάστασης την οποία περιγράφουμε. Το περιοδικό Πολίτης δεν εκδίδεται πλέον, όμως το πνεύμα και η άποψη περί λαϊκισμού και χιδαίου αρχηγισμού αναπαράγεται μια χαρά και πολύ χαρακτηριστικά. Οπότε αυτό ήταν το point που ήθελα να κάνω. Το δεύτερο, σε σχέση με την ερώτηση του Σωτήρη του Μητραλέξη, θα προσπαθήσω να αποπειραθώ μια πολύ σύντομη απάντηση. Είναι κομβικό αυτό που λέει Σωτήρη. Βλέπουμε και στην περίπτωση του ΠΑΣΟΚ, σε μεγάλο χρονικό διάστημα όμως, και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ άμεσα, πώς ένα κόμμα αποκόβεται από το λαό, τις μάζες και τα κινήματα και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται η περίφημο κολοτούμπα κτλ. Εν μέρη νομίζω, αυτό δεν μπορεί να εξαντλήσει μια σε βάθος απάντηση, ότι παίζει μεγάλο ρόλο η κρατικοποίηση ενός κόμματος, η καρτελοποίησή του, η ενσωμάτωση των στελεχών του στο κρατικό μηχανισμό, η οποία είναι κάτι που στο ΣΥΡΙΖΑ έγινε σε χρόνο ντετέ. Εκεί χάθηκε και το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς και άντε να το βρεις τώρα. Τέλος, στην παρατήρηση της Δανάης περί γυναικών, την ευχαριστώ που έθεσε αυτό το θέμα, διότι το 83, χάρη στο ΠΑΣΟΚ, γίνανε τεράστιες προοδευτικές ριζοσπαστικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, οι οποίες ήταν πρωτοποριακές σε σχέση με τα αντίστοιχα οικογενειακά δίκαια. Για παράδειγμα, εγώ βρισκόμουν στην Αγγλία τότε, αλλά μπορώ να το θυμηθώ. Υπήρξε πολύ σοβαρή προστασία της μητρότητας, εισήχθη το 84 η ισότητα στις εργασιακές σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών. Τώρα θα πω και για το πολιτικό που είναι το αγαπημένο μου. Οι αμβλώσεις, προστασία από βιασμό και βεβαίως ο πολιτικός γάμος, ο οποίος όμως, ας πούμε, αποδομήθηκε από τα ίδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ που δεν έδωσαν το καλό παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση. Εκείνη την εποχή που γινόντουσαν όλες αυτές οι εξαιρετικές, βασικά εξυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο, το γυναικείο κίνημα είχε τη συνήθη επιφυλακτικότητα έως και εχθρότητα προς τον από πάνω, όπως αποκαλούσαν κρατικό φεμινισμό, που εκφραζόταν μέσα από τη ΣΕΓΕ κτλ. Υπήρχε μια τεράστια μηχανία στις πολλές φεμινιστικές οργανώσεις της εποχής. Πάλι πολύ λυπάμαι που προερχόντουσαν από το κούκου εσωτερικού, αλλά τι να κάνουμε. That's life. Που κοιτάγανε με πάρα πολύ μεγάλη καχυποψία, διότι τις θεωρούσαν από πάνω επικαθορισμούς, ενώ κατά τη γνώμη τους θα έπρεπε από κάτω, όπως οριμάζει και ο κόσμος για να γίνει σοσιαλισμός, να οριμάσουν και οι γυναίκες, να μην γίνουν ποτέ δηλαδή. Σε σχέση με τώρα, νομίζω ότι μια παρενέργεια αυτών των εξαιρετικών για τη θέση των γυναικών παρεμβάσεων των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ είναι ότι αναπτύχθηκε στις γυναίκες στην Ελλάδα το συναίσθημα ότι πλέον γίνανε ίσες,
αποκτήσανε ισότητα και ανεξαρτησία και ενδεχομένως δεν είναι ανάγκη πια να παλεύουν για δικαιώματα τα οποία θεωρούν δεδομένα. Εμένα η εμπειρία μου 30 χρόνια στο Πανεπιστήμιο, σε σχολή καθηγητική με πολύ γυναικείο πληθυσμό, είναι ότι το πέρασμα του χρόνου, όλο και χειρότερο, έχω μεγάλη δυσκολία να πείσω τις φοιτήτριές μου ότι όχι, οι γυναίκες δεν έχουν αποκτήσει ίσα δικαιώματα, όχι, υπάρχουν προβλήματα, διότι υπάρχει η κυρίαρχη ιδεολογία, η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο στρεβλώνει τα πράγματα, ότι έχουν αποκτήσει ισότητα. Πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά και πρέπει να γίνει δουλειά από τα κινήματα, όχι όμως μόνο από τα κάτω, χρειάζονται και από πάνω επεμβάσεις και παρεμβάσεις πάρα πολύ σοβαρές. Και εδώ το ατομικό παράδειγμα, λυπάμαι που θα το πω, μπορεί να ακούγεται πολύ αστικό, πώς το λένε, φιλελεύθερο, τα ατομικά παραδείγματα των γυναικών που προσπαθούν να δώσουν ένα άλλο υπόδειγμα ζωής έχουν τεράστια σημασία για τις νέες κυρίως γυναίκες. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω από το τελευταίο για το οικογενειακό, έτσι δίκιο είχα ένα-δύο ερεθίσματα. Ένα από την ιστορία την κοινοβουλευτική, όταν θεσπίστηκε ο πολιτικός γάμος με νόμο του 82, έγινε το εξής. Η Επιτροπή Οικογενειακού Δικαίου, η Επιτροπή δηλαδή της Βουλής, με καθηγητές τότε αστικού, τον Κουμάντο και άλλους, εισηγούνταν στο σχέδιο ότι υποχρεωτικός, ότι θα υπάρχει ένας τύπος γάμου, αυτός θα είναι ο πολιτικός και ο θρησκευτικός θα είναι προαιρετικός. Στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή τότε της Βουλής είχε ζητήσει η Εκκλησία της Ελλάδος να προσέλθει στη συζήτηση, αλλά η τότε πλειοψηφία είχε αρνηθεί το λόγο στην Εκκλησία της Ελλάδος και τη συμμετοχή της στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή. Πλην όμως, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου και όχι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά ο ίδιος ο Ανδρέας σηκώθηκε όρθιος και είπε ότι θα υπάρχουν δύο τύποι γάμων ισόκυροι. Αυτή ήταν και η λέξη που χρησιμοποίησε. Αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει ότι σε σχέση με την αντίληψη για το λαϊκό μπλοκ που εκφράζει αν το διχάζει, δεν το διχάζει και θεωρούσε σε μια γενικότερη αντίληψη ορίμανσης των συνθήκων που υπήρχαν αυτά στον Παπανδρέου, ότι δεν διχάζει το λαϊκό κόσμο ή το κοινωνικό μπλοκ του σε μια τέτοια βάση. Αυτό ως ένα στιγμιότυπο το αναλύει κανείς όπως νομίζει. Για το 1329 το 83, που είναι ο εξυγχρονισμός του οικογενειακού δικαίου, πράγματι εξαιρετικές μεταρρυθμίσεις όπως είπε η κυρία Βελισσαρίου προηγουμένως και είπα και στην πρωτομιλία μου, σε διατάξεις αυτές υπάρχουν μεταξύ άλλων και κάποιες ρυθμίσεις περί κοινοκτιμοσύνης. Αυτές ήταν τόσο προχωρημένες διατάξεις, οι οποίες ουδέποτε εφαρμόστηκαν, ουδέποτε, στην πράξη δηλαδή, οι άνθρωποι δεν τις διεκδίκησαν ποτέ στην καθημερινότητα. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι 10 χρόνια μετά, στα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν ήμουν φοιτητής στη νομική, στο δεύτερο εξάμεινο που κάναμε οικογενειακό δίκαιο, οι διατάξεις αυτές βγαίναν και εκτός όχι μόνο εξεταστέας ύλης, αλλά και παράδοσης. Έτσι. Άρα λοιπόν είχαν πέσει πλήρως σε ακρισία. Αυτό έχει να κάνει με την κοινωνία και τις επιλογές. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα που τέθησαν. Για το θέμα της σοσιαλδημοκρατίας και της βιομηχανικής ανάπτυξης που είπε ο Τάσος ο Χάρδας πριν, αν το κατάλαβα καλά, πράγματι η σοσιαλδημοκρατία με τους όρους που εμφανίζεται κυρίως το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπου είναι το υπόδειγμα, η μαρξιστική δηλαδή σοσιαλδημοκρατία της δεύτερης διεθνούς, αφορά κοινωνικούς σχηματισμούς που έχουν που βρίσκονται σε έκρηξη βιομηχανική επανάσταση, ένα. Υπάρχει διεκδίκηση καθολικού εκλογικού δικαιώματος, δεν υπάρχει στις κοινωνίες αυτές ακόμα, είναι πολιτική διεκδίκηση του εργατικού κινήματος, δύο.
και τρία, έχει να κάνει με κοινωνίες οι οποίες κατά βάση είναι αποικιοκρατικές. Έχουν μία άλλη θεώρηση του εθνικού φαινομένου. Είναι ευρωκεντρικές δηλαδή, έτσι μιλάμε για τέλη του 19ου αιώνα. Στον ελληνικό χώρο αυτά δεν ισχύουν. Αφενός μεν πολιτικό δικαίωμα στους Άρενες πάντα υπάρχει καθολικό, είπαμε ήδη από την Ελληνική Επανάσταση. Δεν υπάρχουν βιομηχανίες και άρα δεν μπορεί να αναπτυχθεί ένα τέτοιου τύπου εργατικό κίνημα. Έτσι. Και βεβαίως το εθνικό φαινόμενο έχει άλλα χαρακτηριστικά, έχει απελευθερωτικά και όχι αποικιοκρατικά. Αναπτύσσεται, και το είπα στη νομίζω τοποθέτησή μου αυτή, δεν είναι τυχαίο ότι τελικά αναπτύσσεται σοσιαλιστικό κίνημα με όρους μαζικής οργάνωσης της εργατικής τάξης, ακριβώς όταν αυτή εμφανίζεται στο κοινωνικό προσκήνιο με όρους μαζικούς, δηλαδή όταν υπάρχει γύρω βιομηχανική συσσόρευση μετά το 1960 στην Ελλάδα και κυρίως όταν το επιτρέπουν οι πολιτικές συνθήκες, δηλαδή μετά το 1974. Η πρώτη κινητοποίηση απεργία γίνεται μέσα στον Οκτώβριο του 1974 στην National Can, έτσι να φέρουμε τη μεταπολίτευση στα εργοστάσια κτλ. Και γι' αυτό και είναι χαρακτηριστικό ότι τότε εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ. Με αυτήν τη διάσταση έχει εργατική ταυτότητα και όπως είπα πριν και οργανώνεται, δεν είναι μόνο ότι ψηφίζει, οργανώνεται και παίζει ρόλο στο κόμμα και στην εσωκομματική πάλη. Τώρα, αν το σήμερα είναι, σήμερα μιλάμε για άλλους κοινωνικούς σχηματισμούς, ούτως ή άλλως στην Ελλάδα βιομηχανικό πρότυπο ολοκληρωμένο δεν είχαμε ποτέ. Είμαστε σε μια μεταβιομηχανική εποχή για όλη τη Δύση, είμαστε σε μια άλλη ιστορική περίοδο. Τώρα, υπόθηκε πριν από τον Κώστα, δεν συγκράτησα το επίθετο, συγγνώμη, αν υπόθηκε, έθεσε ένα ζήτημα για το θέμα της έκτης ολομέλειας των τροτσκιστών και οι τροτσκιστές σε σχέση με το... και οι τροτσκιστές είτε στο ΠΑΣΟΚ ή σχέση με το ΚΚΕ στο Μεσοπόλεμο. Οι τροτσκιστές αποχωρούν από το ΚΚΕ όχι το 1934, αλλά στα τέλη της δεκαετίας του 20 είναι μια αντανάκλαση ουσιαστικά των αλλαγών στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα εκείνης της εποχής από το 27-28, δηλαδή ο Παντελής Πουλιόπλος, ο οποίος είναι γραμματέας του ΚΚΕ, είναι μέχρι το 25-26, μετά έχουμε αλλαγές και εκδιώκονται οι τροτσκιστές, συγκροτούν την ομάδα Σπάρτακος, το Αρχείο Μαρξισμού, η Ηνωμένη Αντιπολίτευση κτλ. Είναι μια σειρά καταστάσεις. Αυτό όμως που έχει σημασία πράγματι είναι ότι όταν στην έκτη ολομέλεια του ΚΚΕ γίνεται η στροφή από τον Ζαχαριάδη τότε και την Κεντρική Επιτροπή, η οποία ουσιαστικά τι κάνει, πέρα από το αντιμπεριαλιστικό, αντιμονοπωλιακό που λέτε, αυτό που γίνεται το σημείο τριβής με τους ήδη εκτός του κόμματος τροτσκιστές, είναι το τι χαρακτήρα θα έχει η επανάσταση στην Ελλάδα. Αν δηλαδή θα είναι αστικοδημοκρατική, όπως λέει από το 1934 και μετά το ΚΚΕ, γιατί δεν έχει αναπτυχθεί ας πούμε, ο αστικό ο καπιταλισμός και τα λοιπά ολοκληρωμένος και άρα αναζητεί συνομιλητές ουσιαστικά στην αστική τάξη. Αυτό κατά τη γνώμη μου τον οδηγεί μετά στις περιπέτειες Λιβάνου, Καζέρτας και τα λοιπά, δηλαδή ιδεολογικά εννοώ, έτσι αναζητώντας έναν αστό συνομιλητή. Από την άλλη, οι τροτσκιστές θεωρούν ότι είναι ήδη αναπτυγμένο το καπιταλιστικό σύστημα και άρα η επανάσταση, γι' αυτό και ο Πουλιόπλος βγάζει την απαντητική μπροσούρα, θα είναι η επανάσταση δημοκρατική ή σοσιαλιστική στην Ελλάδα ως απάντηση στην έκτη ολομέλεια. Αυτή είναι η συζήτηση τότε. Το ΠΑΣΟΚ ήταν πιο ανοιχτό το 1974, ήταν υποδιαμόρφωση, δέχτηκε ουσιαστικά τρεις καταστάσεις τροτσκιστών, την ομάδα εργατών, την εργατική δημοκρατία και την ομάδα Πάμπλο Ολιβιεράτου. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη κουβέντα, το αφήνω. Αλλά το ΠΑΣΟΚ ήταν ανοιχτό σε όλα αυτά τα ρεύματα σε εκείνη την φάση. Δεν ήταν ανοιχτό στον εισοδισμό, που ήταν μια πρακτική που έγινε, τέλος πάντων, μην μπούμε τώρα στο τι έγινε σοκομματικά το 1976. Γιατί δεν έχουμε και χρόνο. Ναι. Πάω να πω κάτι για το 89, θέλω να το πω για να μην φύγει έτσι. Το 89 δεν ήταν το θέμα της συζήτησης. Δεν το κατανόησα έτσι. Η γνώμη μου για το 89 ήταν ότι η κομμουνιστική αριστερά, είτε ως ΚΚΕ, είτε ως ΕΑ τότε και μετά φτιάξανε τον ενιαίο συνασπισμό με το ΚΚΕ, μετά τις εκλογές του 1985-86 μπαίνει σε μία λογική να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ήδη αστικοποιείται όμως ταυτόχρονα σε εκείνη τη φάση, έτσι, και οδηγείται σε μία σύμπλευση ουσιαστικά απολύτως τυχοδιοκτικού τύπου με την δεξιά και δει την νεοφιλελεύθερη δεξιά τότε του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με σκοπό να στείλουν τον Ανδρέα Παπανδρέου στο δικαστήριο όπως και κάνουν και να διαλύσουν το ΠΑΣΟΚ.
Αυτό είναι δεδομένο. Δεν συζητείται αυτό, το τι έγινε το καλοκαίρι του 89. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι τέτοια η αποφασιστικότητα ως προς αυτό, ούτως ώστε ακόμα και στα τριήμερα του 89 για να σχηματιστεί κυβέρνηση, όταν ο Ανδρέας Πανδέρου από το Γενικό Κρατικό στη συνάντηση με το Φλωράκι λέει ότι πάμε σε κυβέρνηση συνεργασίας με Πρωθυπουργό τον Στεφανόπλο και κατάργηση του ΣΥΝ1, άρα απλή και άδολη αναλογική, ο ενιαίος συνασπισμός το αρνείται και πάει στη συγκυβέρνηση έτσι, με το Μητσοτάκη και τα λοιπά. Άρα, το δε θεώρημα, εδώ λίγο θα διαφωνήσουμε, το δε θεώρημα περί λαϊκισμού, η θεωρία του λαϊκισμού είναι ένα σχήμα στο οποίο συναντήθηκε ο Άγγελος Ελεφάντης, βέβαια ποτέ δεν ήταν στον ενιαίο συνασπισμός εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι ένα σχήμα το οποίο η ΕΑΡ με την νεοφιλελεύθερη δεξιά συναντήθηκαν στην πολεμική τους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό πρέπει, τώρα. Έχετε χρησιμοποιήσει το διπλάσιο χρόνο. Συγνώμη. Είμαστε στα 10 αφήνω λεπτά. Αφήνω τα 81 και αν ήταν σοσιαλδημοκράτης. Ο Παπανδρέου δεν ήταν σοσιαλδημοκράτης με την έννοια αυτή. Την έννοια βάση του στην παραδοσιακή. Αλλά για το Μεσοπόλεμο. Εντάξει, θα ήθελα να μιλήσω για το σήμερα. Νομίζω αυτό μετά έχει σημασία για ένα πολιτικό φορέα και είναι σημαντικό να τα βάλουμε τα διδάγματα του παρελθόντος σήμερα. Θέλω να ομαδοποιήσω για το χρόνο την πολύ καλή ερώτηση του αγαπητού συναδέλφου του Τάσου του Χάρδα με τον Κώστα τον Κανελόπουλο και την Εύα που είπαν σχετικά με την εκβιομηχάνηση και αν υπάρχει περίπτωση τα κοινωνικά κινήματα σήμερα και πώς θα οργανωθούν. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι το πρόταγμα της Ελλάδος και έχει δίκιο ο Τάσος δεν είναι το βιομηχανικό, αλλά από το σχέδιο Marshall και μετά, γι' αυτό έχει σημασία, η Ελλάδα εντάσσεται στο νέο καταμερισμό της εργασίας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με βάση το ναυτιλιακό κεφάλαιο και το εφοπλιστικό κεφάλαιο. Έτσι, αυτό είναι. Η Ελλάδα εντάσσεται με την ναυτιλία, με τον τουρισμό κατά δεύτερο και με τη μικροϊδιοκτησία. Αυτό λοιπόν που σήμερα βλέπουμε ως αποτέλεσμα της σημερινής οικονομικής ανάπτυξης, του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης, είναι το αποτέλεσμα των επιλογών από το σχέδιο Marshall και μετά. Άρα λοιπόν για να έχουμε μια πολιτική παρέμβαση, και αυτό ήταν το σημαντικό κατά την απόψη μου στην ΕΛΕ, δεν έθεσε την προτεραιότητα της εργατικής τάξης όπως σωστά είπε ο Τάσος, αλλά έθεσε μια διαταξική κοινωνική συμμαχία, γιατί ακριβώς αυτά ήταν τα κοινωνικά στρώματα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ποια είναι η κοινωνική δομή της Ελλάδας για να σχεδιάσουμε μια εναλλακτική πολιτική. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα κοινωνικά στρώματα, ποια είναι η δυναμική τους και πώς αυτά τα πράγματα θα τα κάνουμε ως ένα και θα εντάξουμε ως ένα νέο μπλοκ εξουσίας, το οποίο θα πρέπει να το αντιπαραβάλουμε σε ένα σκληρό μπλοκ εξουσίας που υπάρχει σήμερα και είναι για πρώτη φορά, κατά την άποψή μου, τόσο ενοποιημένο και τόσο σημαντικό και περιλαμβάνει τα νεοφιλελεύθερα στοιχεία, τα ιδρύματα τα οποία παίζουν στην πολιτική και το εξυγχρονιστικό μπλοκ, το οποίο είναι ένα πια μαζί με τα ΜΜΕ και συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα. Πιο σκληρό στην ηλικία των 50 ετών που είμαι πλέον δεν έχω δει. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πολιτικό που πρέπει να δούμε με αναφορά στην κοινωνία. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ένα κόμμα όταν έρχεται για να διεκδικήσει εξουσία, τι πρέπει να κάνει? Να πολιτικοποιήσει την κοινωνία. Και πώς θα πολιτικοποιήσει την κοινωνία? Με την μη αποδοχή, κατά την άποψή μου, μόνο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας της πολιτικής. Ο Ανδρέας Πανδρέου έλεγε για τα τρία βάρθρα της δημοκρατίας: το κοινοβούλιο, τα συνδικάτα και την τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν ένα κόμμα θέλει να εφαρμόσει ένα αριστερό πρόγραμμα, θέλει να έρθει στην εξουσία για να προασπίσει συλλογικά τα κοινωνικά στρώματα τα οποία βιώνουν την εκμετάλλευση, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να τα πολιτικοποιήσει. Πρέπει να τα σπρώξει στην εξουσία, θα πρέπει να είναι σύμμαχός τους και να κατανοήσουν ότι το να έχουν στην κυβέρνηση υπάρχουν περιορισμοί. Από το ένα λοιπόν στην κυβέρνηση, από το ένα το άλλο πόδι πρέπει να είναι στην κοινωνία. Αυτή είναι η χρυσή τομή κατά την άποψή μου, ώστε να ριζοσπαστικοποιείς την κοινωνία και να έχεις ένα πολιτικό επίδικο σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΟΚ, θα μιλήσω πάλι με δύο συνθήματα.
όχι στην ΕΟΚ των μονοπωλίων, ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, συνθήματα δεκαετίας 70, δεκαετίας του 80, που γίνανε δεκαετία του 90 ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη. Αυτό κατά την άποψή μου έχει να κάνει με το, με την πρώτη-πρώτη του 86 που έρχονται τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, οι πόροι, τεράστιοι πόροι, οι οποίοι στρέφουν τη συζήτηση από τον αραβικό κόσμο που δεν έρχονται οι επενδύσεις που ήθελε ο Ανδρέας Πανδρέου, αλλά στρέφονται στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύτερα, η τότε ΕΟΚ, γίνεται το προνομιακό πεδίο παραγωγής και αναπαραγωγής του πολιτικού προσωπικού. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι γιατί δεν γίνονται και γιατί δεν πάμε δημοκρατικά, είναι πάντα το αιώνιο θέμα στην πολιτική επιστήμη και το ερώτημα που δεν συμμερίζομαι ότι ο καπιταλισμός πάει με τη δημοκρατία. Ο καπιταλισμός μπορεί να πάει με τη δημοκρατία, αλλά μπορεί και να μην πάει με τη δημοκρατία. Έτσι, μπορεί να πάει με αυταρχικές μορφές, μπορεί να πάει με δικτατορία, μπορεί να πάει με φασισμό, με μειωμένη δημοκρατία, αλλά και με καθολική δημοκρατία. Άρα λοιπόν αυτό είναι η απάντηση, ότι κάθε φορά τα όρια μεταξύ δημοκρατίας και καπιταλισμού αλλάζουν. Και τελειώντας με το γυναικείο θέμα που είναι σημαντικό, θεωρώ ότι αυτά που είπαν οι συνάδελφοι είναι, και τα ξέρουν πολύ καλύτερα, είναι έτσι όπως είναι. Ωστόσο όμως θέλω να πω ότι το θέμα της ισότητας δεν είναι οι γυναίκες να γίνουν σαν τους άντρες. Είναι οι γυναίκες να έχουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις με τους άντρες, αλλά και οι γυναίκες και οι άντρες να βγουν έξω από την νομοποίηση, από την αγορά. Αυτό είναι ένα προτάγμενο σοσιαλιστικού κόμματος. Δεν είναι μόνο να είναι οι γυναίκες ίσες με τους άντρες στην καπιταλιστική διαδικασία, στην νομοποίησή τους από την αγορά, αλλά πώς θα βγουν και οι γυναίκες και οι άντρες από το καπιταλιστικό πλαίσιο παραγωγής. Ευχαριστώ. Θα ολοκληρώσουμε με μία παρέμβαση του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη, τον οποίο καλούμε να έρθει στη σκηνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ, θα σου πάρω θέση. Συγχαρητήρια στο ΜΕΤΑ, που μάζεψε εσάς τους τέσσερις και την Μαρινίκη, η οποία με ισχύ και κομψότητα σας κατάφερε να σας κουμαντάρει. Μην χρονομετρεί. Κάνεις πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι αν απομαγνητοφωνούσαμε τις ομιλίες σας, θα έβγαινε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλιαράκι του ΜΕΤΑ για την νίκη του 1981. Γιατί πραγματικά είστε αλληλοσυμπληρωματικοί. Μου πέφτει ο κλήρος του κλεισίματος. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω ως οικονομολόγος. Για μία διάσταση που νομίζω ότι πρέπει να προσθεθεί στη συζήτηση αυτή. 1981-2015, οι δύο αυτές εκλογικές αναμετρήσεις που στην επομένη, τη Δευτέρα που ακολούθησε, σκιάχτηκε το κατεστημένο, σε κάποιο βαθμό. Είχαν ένα κοινό από οικονομικής πλευράς. Κάποιος μίλησε για εκβιομηχάνηση. Το 1981 το ΠΑΣΟΚ κέρδισε και σε μεγάλο βαθμό υπάρχει και σχέση αιτίου-αιτιατού λόγω της βαριάς, γρήγορης, επιταχυνόμενης αποβιομηχάνησης της ελληνικής οικονομίας. Τι θέλω να πω. Το 2015 είναι ξεκάθαρο ότι από το 12 μέχρι το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ, από το 10 μέχρι το 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αυτό το μεγάλο τον εφταπλασιασμό, όπως είπατε, λόγω της πτώχευσης του ελληνικού δημοσίου. Την περίοδο 1976 με 1981 πτωχεύει ο ιδιωτικός τομέας. Συγκεκριμένα καταραίει, αναφερθήκατε πολύ σωστά, στο σχέδιο Marshall, το οποίο την περίοδο 1950-1959 αποτέλεσε την θεμέλια λίθο ενός μίνι βιομηχανικού θαύματος στην Ελλάδα. Για τα δεδομένα της Ελλάδας. Για τα δεδομένα της Ελλάδας χτίστηκε μία βιομηχανική βάση τη δεκαετία του 50 και αναπτύχθηκε και περισσότερο στις αρχές της δεκαετίας του 60. Αυτή η βιομηχανική βάση καταραίει από το 76 μέχρι το 81. Είναι ένας λόγος. Δεν θέλω να είμαι οικονομικός δετερμινιστής, να πω ότι το ΠΑΣΟΚ κέρδισε λόγω της κατάρρευσης της βιομηχανίας, του ιδιωτικού τομέα. Αλλά θεωρώ ότι εκείνο το πέταγμα από το 22% στο 48% από το 77 μέχρι το 1981 είχε
να κάνει και με αυτό σε πολύ, πολύ μεγάλο βαθμό. Ο λόγος που κατέρευσε ήταν διτός. Που κατέρευσε το βιομηχανικό θαύμα. Πρώτον, η πετρελαϊκή κρίση και το τέλος του Bretton Woods 1971-1974. Το οποίο τι κάνει, όταν έχεις μια σχετικά σαθρή, πατερναλιστική, απομονωμένη και προστατευμένη βιομηχανία, όπως η ελληνική, με υψηλότερα κόστη αναμονάδα προϊόντος, ιδίως ενεργειακά κόστη, σε σχέση με τις Γερμανίες, τις Ιταλίες, ακόμα και τις Αλγερίες και του Μαρόκο, και αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου ραγδαία, την ώρα που το πρόταγμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι είσοδος στην ΕΟΚ, άρα η μείωση της προστασίας, η μείωση των δασμών που προστάτευαν το βιομηχανικό αυτό θαύμα, καταραίει το σύστημα. Οπότε, έχεις μία κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, η οποία εκλέγεται με πρόταση για σοσιαλιστικό μετασχηματισμό. Χωρίς να χρειαστεί να κάνει ούτε μία εθνικοποίηση, το 90% της βιομηχανίας εθνικοποιείται. Γιατί πτώχευσε. Όποιος και να ήταν στην κυβέρνηση θα πτώχευε. Και η κυβέρνηση Ράλι να ξανακέρδιζε, πάλι θα πτώχευε. Γιατί ήταν νομοτελειακά δεδομένο λόγω της. Και μην ξεχνάμε ότι είχαμε και την πετρελαϊκή κρίση τη δεύτερη του 1979, που είχε φέρει τη μεγάλη ύφεση παγκοσμίως του 1981. Όλο αυτό το οικοδόμημα της μεταεμφυλιακής Ελλάδας κατέρεε ανεξάρτητα από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό έδωσε. Εδώ πρέπει να πάψω να είμαι οικονομικός δετερμινιστής. Ο Λιβιαράτος τον είπε πάρα πολύ σωστά, ήταν ο μόνος που το ανέφερε. Ο φόβος του χωροφύλακα. Ο Έλληνας, η Ελληνίδα, από το 1974 μέχρι το 1981, πάσχιζε να τα βάλει με δύο φόβους. Ο ένας ήταν ο φόβος του τάγκς και ο άλλος ήταν ο φόβος του χωροφύλακα. Και το ερώτημα ήταν, το διακύβευμα, πώς μπορούμε να γλιτώσουμε από το χωροφύλακα χωρίς να έρθουν τα τάγκς. Γιατί και η αριστερά μπορούσε να μας γλιτώσει από το χωροφύλακα, αλλά θα αργότουσαν τα τάγκς, σου έλεγε ο μικρομεσαίος. Υπήρχαν πάρα πολλοί λόγοι που ξεπετάχτηκε το ΠΑΣΟΚ. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό το 22-48 οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην κατάρρευση του ιδιωτικού τομέα. Και τι γίνεται. Οργανισμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων. Μάκης Αρσένης, υπουργός τσάρος της οικονομίας τότε. Αναγκάζεται, όποιος και να ήταν στην κυβέρνηση, αναγκάζεται να δημιουργήσει αυτόν τον οργανισμό ουσιαστικά για να εθνικοποιήσει τις καταραίωσες επιχειρήσεις. Και ξαφνικά, επειδή δεν είχαμε κράτος πρόνοιας, δεν υπήρχε ούτε καν επίδομα ανεργίας δεν υπήρχε την περίοδο εκείνη. Ο μόνος τρόπος να απορροφηθούν οι κοινωνικοί κραδασμοί σε μια χώρα η οποία έχει βγει από τη Χούντα, δημιουργούνται προσδοκίες ευημερίας και ελευθερίας. Την ώρα που καταραίει η βιομηχανική βάση, ο μόνος τρόπος να υπάρξει ένα αμορτισέρ, να αποσβέσει τους κραδασμούς αυτούς, είναι ουσιαστικά το δημόσιο χρέος. Η μεταφορά αυτών των ιδιωτικών υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τομέα που καταραίει στο δημόσιο τομέα. Οι διορισμοί, αυτό ήταν. Όποιος και να ήταν στην κυβέρνηση να το έκανε. Οπότε, έχεις εκεί που, δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι αυτό το γνωστό γνωμικό ότι φοβού το Θεό ο οποίος θα εκπληρώσει τις επιθυμίες σου. Εκλέγεσαι να κάνεις σοσιαλιστικό μετασχηματισμό λίγο-λίγο και ξαφνικά σου έρχονται όλες οι βιομηχανίες. Χωρίς να έχεις την υποδομή, την συνδικαλιστική, την τεχνοκρατική για να τις τρέξεις. Για να τις τρέξεις ως συνεταιρισμούς και χωρίς και να έχεις και τα κεφάλαια, μην ξεχνάμε ότι ήταν επιτοχευμένες. Κλείνω λέγοντας το εξής, ότι 1981, κατάρρευση του ιδιωτικού τομέα. 2015, κατάρρευση ταυτόχρονα του ιδιωτικού τομέα και του δημόσιου τομέα. Η αριστερά, ΠΑΣΟΚ 81, ΣΥΡΙΖΑ το 15, βρίσκονται στην κυβέρνηση να διαχειριστούν τεράστιες κρίσεις του ελληνικού μεταπρατικού καπιταλισμού. Η διαφορά είναι ότι το ΠΑΣΟΚ το πάλεψε. Έκανε και κοινωνικές επιτροπές, κοινωνικά συμβούλια στη βιομηχανία, στην Ελευσίνα, στο Θριάσιο. Ακόμα και στο θέμα του υπεριαλισμού και της αμερικανοκρατίας,
μπορεί να ενέδωσε στο θέμα των βάσεων, οι βάσεις του θανάτου τελικά ανανεώθηκαν. Αλλά υπήρξαν και στιγμές που είπε όχι, έβαλε βέτο στο ΝΑΤΟ για το κορεάτικο τζάμπο, όποιος θυμάται. Υπήρξε και στιγμές, αναφερθήκατε πολύ σωστά, στον τρόπο με τον οποίο η θέση του ΠΑΣΟΚ για την Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξε με τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα, που ήταν η πρώτη περίπτωση μεταφοράς σπόρων από το Βορρά στο Νότο. Ναι, αλλά γιατί έγινε αυτό? Γιατί το 1983 ο Ανδρέας Παπανδρέου σχεδόν έβγαλε το παπούτσι του και το κοπάνισε στο τραπέζι του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και είπε: αν δεν δημιουργήσετε τέτοιου είδους μεταφορές σπόρων, δεν μπαίνει η Ισπανία και η Πορτογαλία στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Προέβαλε βέτο. Πότε έχει ξαναγίνει αυτό στην Ελλάδα? Και το ΠΑΣΟΚ πήρε 20 χρόνια να πασοκοποιηθεί. Με την έννοια που χρησιμοποιούμε σήμερα, τη πασοκοποίηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ το κατάφερε αυτό σε 24 ώρες. Ούτε καν σε 6 μήνες. Σε 24 ώρες. Και δεν μιλάω για την ηγεσία η οποία πούλησε το όχι. Μιλάω για τον οργανισμό, για τον κομματικό οργανισμό που τη μία στιγμή ήταν στα κάγκελα υπέρ του όχι και την επόμενη στιγμή ξαφνικά ήταν ιστορική νομοτέλεια η αποδοχή του μνημονίου. Για ολόκληρο το φάσμα σχεδόν του κομματικού μηχανισμού. Κλείνω από τη μεριά του Μέρα 25, θα μου επιτρέψετε, γιατί έχω και αυτή την ιδιότητα. Για όποιον δεν το ξέρει, αυτό είναι η διακήρυξη και το προήμιο καταστατικού του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. Έχει και μια ημερομηνία εδώ μπροστά, με μολύβι, με τα γράμματά μου. 16 Ιανουαρίου του 1975, είναι δικό μου αυτό, δεν το αγόρασα. Θέλω να διαβάσω δύο εδαφιάκια. Η ρίζα της συμφοράς βρίσκεται στην εξάρτηση της πατρίδας μας. Πηδάω κάποιες παραγράφους. Η πατρίδα μας μεταβλήθηκε σε ξέφραγο αμπέλι για να διαβρωθεί η οικονομία μας από τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Με την συνεργασία πάντα του ντόπιου μεταπρατικού κεφαλαίου. Για να μαραθεί η ελληνική ύπαιθρος, για να μην αποδίδει ο υδρότας του αγρότη, για να συνεχιστεί η μετανάστευση, η προσφορά φτηνής εργασίας στην πρωτεύουσα, μα και στην ξενιτιά, την Ευρώπη, την Αυστραλία, τις ΗΠΑ, τον Καναδά. Η πορεία προς την υποτέλεια, την υπονόμευση των εθνικών μας συμφερόντων, τη διάβρωση της λαϊκής κυριαρχίας, τον οικονομικό μαρασμό και την εκμετάλλευση του Έλληνα εργαζόμενου, αυτή η πορεία πρέπει να την ανακόψουμε. Αντίθετα, πρέπει να προχωρήσουμε με θάρρος και αποφασιστικότητα στη θεμελίωση της Νέας Ελλάδας και μετά μιλάει για τα προτάγματα με βάση την αυτοδιαχείριση και το τέλος της ιδιωτικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής. Πιο πέρα, λέει, έχει ο λαός μας πικρή πείρα από τους κομματικούς σχηματισμούς του παρελθόντος που στηρίζονταν στη φεουδαρχική σχέση ανάμεσα σε ηγέτες και βουλευτές, ανάμεσα σε βουλευτές και κομματάρχες, ανάμεσα σε κομματάρχες και ψηφοφόρους. Από κομματικούς μηχανισμούς που είχαν αντικαταστήσει τις αρχές, το πρόγραμμα και τις δημοκρατικές διαδικασίες με το ρουσφέτη και το παρασκήνιο. Καθολικό είναι το αίτημα για πολιτικούς οργανισμούς αρχών που να τους διακρίνει η ελεύθερη δημοκρατική έκφραση της βάσης και να δεσμεύεται η ηγεσία σε πολιτικές αποφάσεις και να υπάρχει συνέπεια και συνέχεια. Μια μικρή παρένθεση. Εσείς δηλώσατε από που προέρχεστε. Εγώ δεν ήμουν μέλος του ΠΑΣΟΚ, ήμουν ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Αγωνιστικής Μαθητικής Κίνησης, της ΠΑΜΚ. 1975-1979. Μετά ήμουνα στη Βρετανία και ήμουν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Μεγάλης Βρετανίας, για να μην είμαι μέλος κανένας ελληνικού κόμματος. Αλλά αυτό είναι ένα αυτοβιογραφικό, αν θέλετε, παραλυπόμενο. Κλείνοντας εκφράζοντας την αγωνία. Το ΜΕΡΑ25 είναι ένα κόμμα του 3,5%. Έχουμε την πολυτέλεια της αγνότητας που μας δίνει το μικρό μέγεθος. Πώς μπορούμε εμείς, γιατί ουσιαστικά αυτά που διάβασα είναι σαν να διαβάζα την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός μας ή τσιτάτα από αυτήν ή από τα κείμενά μας. Η μεγάλη μας αγωνία εμάς στο ΜΕΡΑ25, και θα το αφήσω έτσι, είναι πώς δεν θα πασοκοποιηθούμε. Νομίζω ότι η απάντηση που δεν την έχω πρέπει να εμπεριέχει τη λέξη της αυτοοργάνωσης και την έννοια των κινημάτων εκεί έξω που δεν ελέγχονται από τις κλαδικές του κόμματος, αλλά που το κόμμα υπάρχει για να εξυπηρετεί αυτά τα αυτόνομα κινήματα, χωρίς να έχω συγκροτημένη διατριβή επ' αυτού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ας πούμε ότι τηρήσατε το χρόνο σας. Δεν είχαμε ορίσει ποιος θα είναι αυτός. Μιλήσατε όμως 12 λεπτά, λιγότερο από τους ομιλητές. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον κύριο Μαυρή, την κυρία Βελισσαρίου, τον κύριο Σημακόπουλο, τον κύριο Τάση. Να ευχαριστήσουμε το Κέντρο Μετακαπιταλιστικού Πολιτισμού, τον κύριο Μητραλέξη και τον κύριο Ράπτη. Καλή σας νύχτα και από μένα.